Λοιπόν, yo, πάμε. Για πάμε. Ωραία. Γεια σα Πάρη. Γεια σου Γεια σου Πάνο. Γεια σου Φεριά. Τι Τι ακούμε. Ακούμε Answer. Answer είναι ο καλύτερο ράπερ στη Σπάρτη φυσικά. Είναι στο αθλητή από τη Σπάρτη. Μεγαλώσαμε μαζί. I... Ζει ακόμα στη Σπάρτη. Καλλιεργεί ελιέ. Yes. Αμό. Και κάνει μουσική. Στην ουσία τη δίνει δωρεάν μέσα από YouTube και πλατφόρμε και το κάνει μόνο για τα live και για την φάση. Okay. Και Αυτό είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει πριν 10 χρόνια, λέγεται Το Δέντρο. Ε, και μιλάει για ένα δέντρο που φυτέψανε λίγο πριν τον εμφύλιο και είδε όλη την πορεία τη Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Όλε τι δυσκολίε που μεράσαν οι παππούδε μα για να μα κάνουν εμά ανθρώπου, mm -hmm. για να μπορούμε τώρα να έχουμε μια παιδεία με τα προβλήματα που έχει, η οποία όμω μπορεί να σε πάει μετά να δουλεύει στην Google, να σε περάσει στο Stanford, ε, να δουλεύει οπουδήποτε στην Ευρώπη και να πα απλά και να εμφανιστεί και να πει παιδιά, ήρθα. Δουλεύω. Αυτό είναι τρελό χαρτί το ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δουλέψει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και δεν βάζει την Αγγλία μέσα, γιατί δεν ευρωπαϊκή πλέον. Αλλά οποιαδήποτε άλλη με το καλημέρα είναι απίστευτο. Ναι. Και το τραγούδι λέξει τι περάσανε οι προηγούμενε γενιέ, έτσι. Τι είχαν, τίποτα. Ένα τον άλλον, τίποτα δεν είχαν. Πίνα. Αλλά εμεί δεν μπορούμε πλέον, είναι δύσκολο. Αλλά η Ελλάδα δεν μα έχει δώσει τίποτα, ρε. Αυτό με έχει προβληματίσει και εμένα, σαν, να σαν άποψη. Δηλαδή, θα πρέπει μια χώρα να στα παρέχει όλα για να πει ότι αντέχετε. Λοιπόν, νομίζω ότι πιστεύω, έχουμε... έχουμε, φτιάξει τελος πάντων μια καινούργια κλάση φαναριωτών. Για πες. Λοιπόν, ε, λοιπόν, full disclosure, έχω ζήσει εξωτερικό σε διαφορετικές χώρες σε ένα περίοδο, έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην Αμερική και έχω γυρίσει. Έτσι. έτσι. Γιατί υπάρχει και πολύ άποψη, τώρα ναι δεν βγήκε, κόλλωσε, Οι... εμείς που βγήκαμε είμαστε έτσι και εμείς βγήκαμε γιατί δεν αντέχαμε την Ελλάδα. Που σίγουρα κάποιοι δεν αντέχαν την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα, αν κάνει π.χ. ιατρική στο ελληνικό νοσοκομείο. Είχο, έτσι. Sorry. Σίγουρα κάποιο. Πάμε λίγο. Εί... Λοιπόν, το κομμάτι λέει γιατί τι γίνεται στη δικιά μα γενιά. Κανεί δεν παλεύει, κανεί δεν ελπίζει σε τίποτα. Mm -hmm. Να βρείτε τη φωνή σα, να βρείτε τα όνειρά σα και να παλέψετε όπω κάνανε οι προηγούμενοι και να παλέψουμε για του εαυτού μα, έτσι. Λοιπόν, κλείνω λίγο το live εδώ για την uh, distraction. Αυτό που έτσι με έχει προβληματίσει πολύ τον τελευταίο καιρό και ήθελα πολύ να έρθω στο podcast να τα πούμε, είναι κατά πόσο τρώμε το narrative και όλα τα μέσα του podcast που είδα τα προηγούμενα κάπου λένε για φυγήματα στην, στην αφήγηση. Αλλά πάμε λίγο πιο μεγάλα φυγήματα. Τρώμε τα φυγήματα άλλων και πάμε και γινόμαστε πάλι του και αφήνουμε πίσω την κοινωνία μα. Ναι, OK, δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο ή παράνομο στο να αφήσει την κοινωνία σου, την Ελλάδα, του ανθρώπου σου και να φύγει να βρει μια καλύτερη ευκαιρία. Που... Θα το βάλω εντό το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι για πολλού λίγου. Δηλαδή, υπάρχει ένα tier top 2% ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να είναι εκεί που, είναι, που γίνονται οι μεγάλε εξελίξει. Αν είσαι επιπέδου Da Vinci, πρέπει να είσαι Φλωρεντία. Δεν μπορεί να είσαι τώρα ναι. στον κοιτότοπο. Ναι. Αλλά πολλοί δεν είμαστε. Και νομίζω έχουμε αγοράσει έναν ανάρατε ότι πρέπει να είμαστε εκεί που είναι οι μεγάλε καριέρε. Γιατί? Γιατί θα είμαστε ξέρω, πιο ευτυχισμένοι, α πούμε. δεν είμαστε. Ναι, τι είναι ευτυχία, ναι, έτσι. Προφανώ νομίζω επειδή τώρα έχω περάσει τα 40, οπότε είμαι λίγο πιο boomer φάση, <laughs> Έχω αρχίσει να βλέπω ίσω και άλλα πράγματα. Που φάω άλλο και εγώ 20 με 30, ήθελα να κάνω startup, να γράφω κώδικε, να έχω ένα GitHub, να είμαι στην Καλιφόρνια, να είμαι και που γίνονται τα πράγματα, γιατί είσαι ακόμα στη φάση που έχω ακούσει ένα άλλο podcast. Πήγε ένα φοβουδιστή Αμερικάνος, Dad, <laughs> <that'd> look what they did. Mm -hmm. και είναι νομίζω πολύ, έχει πολύ βάθο αυτό το πράγμα, ξέρει. Mm. Είναι η φάση που πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Ναι, mm ναι. -hmm. Και. Τα κάνει και σου ότι δεν έγινε και τίποτα. ή τα κάνω και μπορεί να πει τα έκανα. Οπότε τώρα ναι, το επόμενο βήμα. Και νομίζω αυτό που για μένα έγινε στην Αμερική, ενώ ήμουν εκεί πέρα και η Ελλάδα ήταν 2016, στον πάτο τη κρίση και λοιπά. ο θείο μου και λέω: Δεν πρόλαβα να πάω στην κηδεία. Λέω: Τώρα εγώ γιατί είμαι εδώ στην Αμερική, <ΣΣ1> γιατί... <ΣΣ1> γιατί είμαι τόσο μακριά, Τι είναι αυτό που κερδίζω. Δεν είναι ότι ξέρει, δουλεύω στο project που λέει στον κόσμο. Έχω μια πολύ καλή δουλειά, έχω ένα ωραίο σπίτι και όλη την μέρα στην Amazon έτσι. Τίκη, 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 τίκη. Αγορά, ναι. ναι. Ωραία, ναι. Τώρα σπίτι και πήγες στη δεύτερη σεζόν, αυτό το θυμάμαι, μου είχε μείνει. Και, επί... Επισ... και πηγαίνοντα στο Σαν Φρανσίσκο τώρα πριν ε... τρεις τρει εβδομάδε, πήγα και απογοητεύτηκα απίστευτα από την πόλη. Για πε. Λοιπόν, από ό,τι μου λένε και καλά τώρα. Δεν ξέρω πώ θα ήταν πιο πριν. Το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο έχει ερημώσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πάει κανεί σε γραφεία. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Δεν υπάρχουν εστιατόρια. Πα, α πούμε, στο Salesforce Transit Center. Δεν υπάρχει τίποτα του κάνει transit. Κατ' αρχήν δεν έχουν φτιάξει καν το τρένο που θα ερχόταν εκεί. Καταρχά, πε μα. Εγώ που δεν έχω ιδέα τι είναι το Salesforce Transit Center. Είναι και καλά ένα ξεκομιστικό κέντρο που θα το High Speed Rail από το Los Angeles δεν ήρθε ποτέ. Ξέρει λέμε στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα και στην Αμερική δεν γίνεται τίποτα σε πολλά πράγματα. Αλλά κανεί δεν βγαίνει και λέει: Έτσι, Αμερικάνου, άχρηστο, μα φτιάξει τίποτα. Συγνώμη, mm. αλλά η τι μου τη τι, έτσι. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σε μετρό και το Σαν Φρανσίσκο έχει μια σαπίλα του μετρό. Ε, σχεδόν. Ε, σχεδόν. σχεδόν. Να γίνει και self-driving. Α, θα ανοίξει. Και σίγουρα θα ανοίξει πιο γρήγορα τη Θεσσαλονίκη παρά το να γίνει οποιαδήποτε αναβάθμιση στο Μιούνι που είναι μια γραμμή που πάει έτσι μέσα από το Σαν Φρασίσκο. Και πήγα εκεί πέρα όλο την φρασάκου τη πόλη, δημόσιε μεταφορέ κλπ. Είναι ίδια σαπίλα. Πα στην Αθήνα, μην το συγκρίνουμε την Αθήνα, έχει και αυτή τα προβλήματά τη. Με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη έχει πολύ καλύτερη υποδομή σε αυτό το πράγμα, έτσι. Βγαίνει τώρα ο κάθε Ντρίζεν Χόροβιτ, ο κάθε Πολ Γκράχαμ, σε Ρέμπλερ Βάλεϊ, όλο τα ταλέντο πρέπει να είναι εδώ, όλοι πρέπει να είστε εδώ πέρα. Και πάμε και χειροκροτάμε. Ναι, προφανώ, οκ. Okay. Ελπίζω ότι αν πα εκεί θα φά και εσύ. Να. Και σε έναν βαθμό γίνεται, αλλά πείτε μου τώρα έναν Έλληνα Φάουντρ που έχει φύγει τα 15-20 χρόνια και έχει πάει εκεί πέρα και έχει κάνει κάτι μεγάλο μεγάλο. Τι που 100 εκατομμύρια. Όχι, αυτά τα κάνουν και εδώ πέρα τώρα. Billion dollar, business. billion dollar business. Και αυτά liquid. τα κάνουμε. liquid, <συσχερή> ε, όχι valuation. Κι και αυτά τα κάνουμε εδώ πλέον. Ναι. Ε, Ωπα. Τι γίνεται τώρα εδώ. Έλεγε ο Πολ Γράχμ, θυμάμαι εσύ, αυτά που έτρωχα κι εγώ. Y Combinator, Τι ωραία που είναι εδώ το Palo Alto. Εκεί είναι τα βουνά, εκεί είναι εκείνο το άλλο. Και μόνο εδώ γίνονται παιδιά τα πράγματα. Προφανώ έχει βέστη Tinder στο κάθε Πολ Γράχμ να σου λέει Ελά, εδώ μαζί μου. Θα τα βγάλει. Και εμεί πάμε και το τρώμε έτσι. Προφανώ βλέπουμε μια κατάσταση χαοτική εδώ πέρα, λέμε δεν δουλεύει τίποτα και το παραλέμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τρώμε το αφήγημα κάποιου άλλου. Mm. Πα σαν Φρανσίσκο, συγγνώμη, αλλά δεν είναι μια πόλη που αξίζει να ζει και να πληρώνει αυτό το πρίμημη να ζει εκεί πέρα. Mm. Είναι ένα χάλι πόλη. Mm. Εντάξει, έχει ωραία λοφάκια, έχει θέα και είναι 16 ώρε μακριά. Δηλαδή κάτι γίνει στου δικού ανθρώπου και είσαι μακριά. Πώ αξίζει να αφήσει του ανθρώπου για οτιδήποτε. Εντάξει, μπορεί να δουλεύει, να φτιάχνει ένα φάρμα για τον καρκίνο ή δεν ξέρω εγώ τι. Okay. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να πάνε πολύ μακριά από όλου του άλλου. Mm. Αλλά για του περισσότερου που είμαστε νόρμοι, και να πα εκεί να δουλεύει για την Amazon και να κάνει το Amazon Search λίγο πιο έτσι. Και να είσαι μακριά από τα πάντα. Και μετά του λε, οι okay, παιδιά, κάνετε τίποτα, βγαίνετε. Ε, όχι, λέγεται δεν έχουμε βοήθεια με το σπίτι. Ξέρεις, δεν έχουμε τα παιδιά να αφήσουμε κάπου. Όπα. Mm. Άρα τι τα ζωή είναι αυτή. Εδώ λέει τα παιδιά μα έχουν ευκαιρίε. Ευκαιρίε στο να παίρνουν αγάπη από το. και του κύκλο. Έχουν, ναι. Όχι, mm. oh, αλλά τι ευκαιρία είναι, να πάει στο καλό σχολείο, να πάει στο πανεπιστήμιο για να γίνει PM στην Google. <laughs> Κοίτα, εγώ θα, σε αυτό θα πατήσω και θα. Νομίζω το έχω αναφέρει ξανά, αλλά ήταν μια τάξη που είχε πει η Ματίνα Χαμαγίδη. Τον είχαμε κάνει το podcast, τον νομίζω απομακρυσμένο. Mm -hmm. Που ήταν στη φάση που ερχόταν η Ελλάδα, είχε έρθει, νομίζω ήταν μια στην. στο Transition η οποία ήταν ήταν Facebook αν είναι. Meta, συγγνώμη, να είμαι σωστό, ακριβή. Ε, και είχε πει το φοβερό ότι το, το support network μου δεν είναι το ίδιο που μπορώ να έχω στην Αθήνα με αυτό που yeah. είχα. Έχει πει. Και η ποιότητα ζωή είναι πολλά πράγματα, έτσι. Προφανώ και εγώ ζηλεύω όταν πάω, α πούμε, στην Αγγλία και βλέπω αυτό με το τέρνι, το ποδηλατάκι, το διπλό, mm. με τι δύο κα... θεσούλε για τα παιδιά πίσω. Και λέω, Καμώ με... την πινάνα μου. Με... Θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Και δεν το κάνω ποτέ. Έτσι. Mm. Η ποιότητα ζωή είναι πάρα πολλά πράγματα και αυτό νομίζω που όσο μεγαλώνει, βλέπει το πιο σημαντικό από όλα είναι να νίκει σε μια κοινότητα. Που για κάποιου άλλου η κοινότητά του μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό που μπορεί να σχετίζεται, ξέρω εγώ, με το γλωσσικό του ή ακόμα και με την οικογένειά του. Μπορεί να είναι κάτι mm. άλλο. Uh, έχουν γράψει, μισό λεπτό για να ακούσει το λίγο πιο έξυπνος. Yeah, uh, τώρα έχουμε πλέον λοιπόν. και οθόνη στο podcast, εδώ είμαστε... Λοιπόν, ο Ραγκουραμ Ρατζάν είναι καθηγητής στο πανεπιστημίου του, του Σικάγου και έχει πει ότι το, ποιος, το τρίτος πυλώνας της κοινωνίας είναι η κοινότητα. Mm. Υπάρχει αγορά, υπάρχει το κράτος και η κοινότητα. Mm -hmm. Mm -hmm. Αλλά και εγώ Ότι οι άνθρωποι έχουν αναπτυχθεί και έχουν μάθει να αναπτύσσονται και να δουλεύει το μυαλό του και, και ο ψυχισμό του σε κοινότητα, πατέρα του. Να. αυτό. Ισχύει και θεωρώ ότι οι μεγάλε. Θα βρει δηλαδή, καλύτερη αγορά στην Ελλάδα. Θα βρει καλύτερη, καλύτερη αγορά στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει το θέμα κοινότητα. Και υπάρχουν. Μερικοί άνθρωποι μετά από πολύ καιρό θα μπουν μέσα στι κοινότητε εκεί που θα μετακομίσουν, έτσι. Mm. Αλλά μέσα είναι μειονότητα. Να. Σα πολλοί μιλάνε μόνο ελληνικά. Ξέρω πάμε στα Greek συντάξει στην Ολλανδία. Ναι, η Ελλάδα και είναι ο Τάλο. Οκ, ε, okay, εντάξει, κάνει εδώ. Ε, γράφω React, παίρνω τρία χιλιάρικα. Εντάξει. Μπράβο. Μπράβο. Okay. Να, ναι. Λοιπόν, και εκεί είναι και οι και έτσι, ναι, ωραία. Άρα θα μείνει στην Ολλανδία, θα μείνει Μα Ολλανδία. Μαθαίνει Ολλανδικά. Όχι, αφού τα κάνω στα αγγλικά. Α. Τουρίστε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλά τουρίστε και εκεί. Δεν σε νοιάζει να μπει ποτέ στην κοινωνία εκεί πέρα. Δεν σε νοιάζει, ξέρω εγώ, να μπορεί να πα στο σύλλογο των, των μετά να μεγαλώσουν και να μιλά Ολλανδικά και να μπορεί να κάνει τερφέ και να τιμήσει ανθρώπου που σε φιλοξενούν τουρίστε εδώ, τουρίστε και εκεί. Και η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για μένα. Παρόλο που σε έχει κάνει άνθρωπο. Σου το στοιχείο που πει πάει διαβατήριο. Αλλά εσύ θε και από την Ελλάδα να σου κάνει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, σου βρει δουλειά, να σου έχει εγγυημένο κάποιο τέτοιο. Και τι, τι, άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή η χώρα. Και ποια είναι η χώρα, ποια είναι η χώρα. Μήπω δεν είμαστε όλοι εμεί, μήπω δεν είμαστε από του 600.000 που φύγανε, ότι δεν έχουμε άλλε 200 εταιρείε τεχνολογία, γιατί αυτό τι κάνανε είναι εκεί. Mm. Και... Νομίζω πάντω. Ακεί που θέλω να τονίσω, σαν disclaimer να μπει και στα show notes. Θέλω να απευθυνθώ στου 3.000-4.000 οι οποίοι είναι ήδη αρκετά οικονομημένοι και μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να κάθονται άμα θέλουν. Mm -hmm. Αλλά θα μπορούσαν και να προσφέρουν στη χώρα. ή θα μπορούσαν να είναι εκεί που είναι και να ανοίξουν ένα μαγαζάκι πίσω στην Ελλάδα, να έχει θέσει εργασία. Πώ έκανε ο Λάσκαρη στη Τέσλα. Δηλαδή, mm -hmm. είπε, ήλιον, κοίτα να δει, εγώ την κάνω. Αλλιώς, αλλά θέλω αλλιώ για να κάτσω, θέλω να στην Ελλάδα. Έχει τώρα τρία departments εδώ πέρα και κάνουν παπάδε. Simulation, simulation είναι για δηλατήρα, άτομα, motor, actuators κλπ. Δηλαδή, σκέψτε τι impact έχει ο άνθρωπο, ο οποίο είναι μεταξύ και των δύο χωρών mm -hmm. και ακόμπλεξ άριστα. Γιατί έχουν τεράστιο κόμπλεξ. παλιά πρέπει να κάνουμε startup και πρέπει να γράφει ξέρεις, στο footer σαν Φρανσίσκο, επειδή είχαμε ένα mailbox. Oh, Που, Μπορώ να δώσω ένοχο σε αυτό εμεί. Even when it Όταν είχαμε. Και, και πιάνει αυτό. Έπιανε τουλάχιστον παλιά. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε έρθει ε... στο Σαν Φρανσίσκο με τη Σόρσλερ τότε το 2012, είχαμε βγάλει τηλεφωνικού αριθμού από το Skype που έδινε του πλήρωνες, οι οποίοι είχαν A-code hey, πάλι. άλλο. Ναι, ήταν plus one 650. Και έφτιανε αυτό. Δηλαδή, α, είσαι Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή, είσαι, είσαι πάλι ο Είσαι, κάτι καλύτερο από του το πεναμα το, το παίρναμε απλά ήταν κορυδία. Ε, το Κορύδε, απλά κορυδία. Να, να, πω όμω, εγώ, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι εδώ πέρα και στο θέμα τη κοινότητα. Και θεωρώ ότι ακόμα και αυτοί που φεύγουν έχουν αίσθημα κοινότητα. Δεν μπορώ να το δεχθώ ότι δεν υπάρχει, γιατί όταν εμεί ήρθαμε στο Σαν Φρανσίσκο, η Συνασί, ήταν ο Γιάννη, ήταν πολλοί άλλοι άνθρωποι που μα υποδέχτηκαν. Βοηθήσανε σε κάποια πράγματα με το να κλείσουν ένα meeting, με το να πάνε για ένα καφέ μαζί μα, με το να, να βγουν μια βόλτα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτό το αίσθημα κοινότητα δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει, ότι δεν είναι σημαντικό. Γιατί όπω ήταν σημαντικό για μένα όταν πήγα εκεί, ήταν και αυτό. Όταν πήγα στο, στο, Spotify να κάνω την μόνη αποτυχημένη βασικά τη μόνη και τη μόνη αποτυχημένη ταυτόχρονα συνέντευξη που κάνει με εταιρεία. Ε, ο Νίκο με, με πήρε από εκεί πέρα, πήγαμε φάμε με Σμεριανό, με εξήγησε πώ πάει πολύ, πόλη, τι είναι στο Στοκχόλμη, τι καλά έχει, τι κακά έχει. Yeah. Αυτό το πράγμα κάτι σημαίνει. Δεν, θα, δεν θεωρώ ότι εγώ θα έπαιρνα έναν τυχαίο άνθρωπο εκεί πέρα να πάω για Μεσπεριανό και oh, δεν όχι, θεωρώ όχι, oh, oh, ότι oh, oh. και ένα τυχαίο θα oh, έπαιρνα oh. εμένα. Προφανώ ξέρει το πρώτο, το γλωσσικό μα, α πούμε, δεν ξέρει τώρα τι είναι Έλληνα και είναι άλλη κουβέντα, α πούμε. Αλλά α πούμε ότι βασικά μα, είναι ξέρει ότι έχουμε τα παρόμοια memes και... Την ίδια γλώσσα, ναι. έτσι. Γιατί σκεφτόμαστε στην πρώτη μα γλώσσα. Τούρα είναι, τα... δηλαδή. Αυτό θα έβαζα. Το... Ό,τι να κάνει μετά από ένα σημείο, καλό ή κακό με το που έχει γεννηθεί και πώ έχει μεγαλώσει, θεωρώ ότι κάποια πιστεύω σου πηγάζουν από αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι εγώ το πώ εξελιχθεί έχει να κάνει με το πώ με το έχει με, με τη χημία του κεφάλου μόνο. Ναι. Υπάρχει ναι, ναι. κάτι άλλο το οποίο αυτό το φέρνει. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται. Παλιά ξέρω κάποιο έφευγε και μαύρη πέτρα. Mm -hmm. Και το άλλο που γινόταν ήταν ότι όσοι προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι εδώ πέρα, του είχαμε. Ε, την αποδοκιμασία αυτών που ήταν έξω. Mm. Εγώ το έχω ζήσει αρκετά. Εδώ, αυτό. Ε, ε, και εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα από μεριά μου εδώ. Θα σου πω, πω μετά ένα σκηνικό το οποίο έχει πλάκα. Ε, ξέρει, Α, εμεί που είστε εδώ είμαστε καλύτεροι και εσύ εκεί πέρα είστε καζαμπούμπου και να σα πούμε εμεί πώ να γίνεται και δεν το κάνετε και ποτέ. Το έχω ακούσει αυτό και με τον Baxerns, το έχω ακούσει και στι πρώτε μέρε του Μαραθών, το έχω ακούσει για το Marathon αφού έχει πετύχει. Α, μικρό φαντάκι, ξέρει. Πρέπει να βρουν πάντα ένα λόγο να μα κάνουν bilittle, mm. α πούμε. Και εντάξει, έτσι οκ. Okay. πλέον το διασκεδάζω. Παλιά και με πείραζε και με, και πείσμονε, που είναι και αρκετά σημαντικό για αυτό να πεισμώνει και να, 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 αποδείξει κάποιον ότι είναι λάθο. Ε, ο... Και υπάρχει λίγο ξέρετε, αυτό το, το φαναριωτό, δεν ξέρω αν θυμάστε οι φαναριώτε. Ήταν μέσα στη διοίκηση τη Οθωμανική Φεκατορία. Και όταν ξεκίνησε λέγανε Τι κάνουμε τώρα αυτή εκεί πέρα, α πούμε. Α, εγώ να πω. Οπότε ήταν. Κάπου μπορεί να βοηθήσει, <Τι> αλλά ήταν <Τι> πολύ φορέ απέναντι. Και αυτοί που σπρώξαν τη φάση ήταν οι φιλικοί. Οι οποίοι τι ήταν, ήταν α πούμε το second tier. Ναι. Ήταν δηλαδή οι Έλληνε αυτοί, αλλά το second tier. Αυτοί που δεν ήταν και ήταν στην απέξω και ήθελαν να γίνουν insiders. Πάντα η ιστορία είναι outsiders versus insiders. Τώρα τα δεξιά, αριστερά, Τούρκο Έλληνε ναι. δεν έχουν σημασία. Είναι outsiders versus insiders. Και οι οποίοι λέγανε, εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρεις, να κάνουμε startup. Ναι, ναι. <laughs> <Τι ώρα. laughs> να γίνει φασούλα. Ναι, ναι. Και ξεκίνησαν το εξωτερικό για να γυρίσουν και να φτιάξουν κάτι που θα λέγεται Ελλάδα. Mm. Ε... Οπότε νομίζω, ξέρει, πολλοί στο εξωτερικό, μια φορά δική μα, θα, θα μα βάλουν τα μεγαλύτερα εμπόδια, θα πούνε τα χειρότερα πράγματα ή θα μα ε, κόψουν αυτό όσο, όσο γίνεται. Ναι. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε, ξέρει, καλά, θα γυρίσουν και πετάγονται διάφοροι. Πού να πα και πώ έτσι και πώ αλλιώ. Και όπω το έγραψα, μερικοί μπορεί να το κάνουν μερικέ φορέ, γιατί πρέπει να πει στον εαυτό του έχει κάνει την καλή απόφαση. Και το βλέπα πολλέ φορέ. Δηλαδή, ξέρει, αυτού που δεν είναι π.χ. στο Σαν Φρανσίσκο και ξέρει, είναι top στον τομέα του και είναι τόσο παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Που... Δεν έχει σημασία τίποτα άλλο στον κόσμο. Έτσι. Είναι είναι η τέχνη μου, τελο mm -hmm. ε, έπρεπε ξέρεις, να πούμε στην Ελλάδα είναι όλα έτσι, όλα αλλιώ, και να τη χειρίζουμε εδώ πέρα, και να κάνει πίν το αρνητικό αφήγημα τέλο, έτσι ώστε να νιώσει καλά μετά να αποφασίσουν εκεί. Mm. Νομίζω αυτό πίζει πάρα, πάρα πολύ. Και είναι πολύ κουραστικό. Και είναι και τελείω λάθο. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ συχνά άνθρωποι να έχουν ένα δικό του βίωμα για το πώ τα πράγματα. Π.χ. για μένα το Σαν Φρανσίσκο έχει ευκαιρίε και γίνεται ένα γενικό. Αλλά σ με γενικότερα αλήθεια. Το Σαν Φρανσίσκο είναι η ευκαιρία ξαφνικά. Ναι. Επειδή για κάποιον δούλεψε ή πιστεύει ότι δούλεψε ή θα ήθελε να έχει. Παντού υπάρχει το και αυτό. Το survivor bias. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι πολλοί έχουν bias association επειδή είμαι εκεί υπάρχουν ευκαιρίε. Άσχετα αν εγώ δεν τι κυνηγάω. Άσχετα ναι. αν δεν μπορώ ναι. να κάνω το μεγάλο πράγμα. Είμαι σε μια δουλειά OK που είναι ένα καλό περιβάλλον OK. Παίρνω ένα καλό μισθό OK. Αλλά πλέον πολύ μεγάλο φόρτι και μεγάλα έξοδα ζωή. Οπότε εντάξει μπορώ να βάζω κάποια στην άκρη. Ναι. να μην βάζω. να μην κάνω και τίποτα γιατί δεν έχω social support. Είμαι και πολύ μακριά, και το μόνο που έχω να κάνω είναι να έρθω τρει φορέ τρει ομάδε το χρόνο yeah. στην Ελλάδα. Και δεν έχω χρόνο να κάνω οποιοδήποτε τί άλλο ταξίδι. Και κάπω πίτη είναι αυτό ότι είναι καλό, ξέρω εγώ. Mm. Εγώ δεν θα έλεγα πίτη είναι αυτό ότι είναι καλό, γιατί ε, αρχίζω και όσο μεγαλώνω και προσπαθώ να γίνομαι λίγο πιο. όχι τόσο απόλυτο. Προσπαθώ, δεν το καταφέρνω πάντα. Αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το τι έχει σημασία για τον καθένα. Γιατί μπορεί για κάποιον το να έχει αυτή την καθημερινότητα να είναι κάτι το οποίο είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ απαραίτητα να κρίνω το τι είναι καθ... καλό για τον καθένα, γιατί ο καθένα θα κάνει τι επιλογέ με βάση το τι είναι καλύτερο για αυτόν. Αλλά από την άλλη, ε, όντα ένα άνθρωπο που αν δεν έχει μύτα Αθήνα, θα πάω να κάνω ένα μύτα, θεωρώ ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον ολοκληρώνονται πολύ περισσότερο μέσα από το να βελτιώσουν μια κατάσταση και όχι από το να φύγουν από αυτήν και να πάρει και βαλού. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι χάνε εκεί, τι μαλακιά κάνει που μένει εκεί, γιατί. Το... Όχι, όχι, δεν χάνεσαι. Απλά νομίζω ότι καμιά φορά ξέρει ούτε τελικά το benefit είναι τόσο μεγάλο όσο πίστευε. Mm. Και μπορεί mm. το παρέντε ευκαιρία να κάνει το, κά... το, κάτι μεγάλο, να πέρασε κιόλα. Yeah. Ε, μετά προφανώ χτίζει μια ζωή που ξέρει, είναι άνετη και λοιπά, οπότε ξέρει, OK. Mm. Just flow, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ειδικά δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το τραγούδι που είναι. Δεν είναι τραγούδι, είναι ένα commencement speech. Σε ναι, ένα ναι. Αμερικάνικο ναι, ναι. Πανεπιστήμιο και ένα τύπο που μιλάει και έχει ένα μπιτάκι από πίσω. Okay. Και λε μια φάση: live in Northern California once, but live before it makes you soft. OK. Uh, live in New York City once, but live before it makes you hard. Ναι. Ε, είναι κάπω έτσι. Όπου και να πα, φτιάχνει μια ζωή από ένα σημείο και μετά, ξέρει. Εκείνη ότι... η ζωή σου. Πιστεύει ότι σε κάνει θα θακό η Βόρεια Καλιφόρνια, το Σαββατοκύριακο. Πολύ. Μετά. Εγώ πιστεύω πω ναι. Ναι, ναι. Είναι εγώ... κάποια εγώ... πράγματα που είναι στον αυτόματο έτσι, ναι. εδώ και πολύ καιρό. Το δηλαδή... λέω δηλαδή... και για την Ευρώπη εγώ αυτό λίγο την βόρειο-βυτική, α πούμε. Δηλαδή, γενικά, τώρα ξέρεις, λέμε α, τι ωραία Ευρωπαίοι, τι νοέσουν, είναι, είναι, τι είναι ο άλλος, εντάξει, είχαν μια πιο κρατία πριν λίγα χρόνια, πριν πολύ λίγα χρόνια, τι μερικές δεκαετίες, είχες αποπληθεί όλο ε, τον πλανήτη και έχεις φτιάξει το δικό σου χώρο καλύτερο, έτσι, δηλαδή, ξέρεις, να πάμε στο βίντεο που μου είπες πιο πριν. Ε, και τους λέμε, α, τι ωραία, ωραίο πολιτισμό που έχουν και εμείς είμαστε εδώ πέρα, ε, θα γίνεις Βαλκάνοι. Mm. Ε, εντάξει, να δούμε και από πού έρχεται ο καθένα και τι, και τι, και τι έχει κάνει είχα μιλήσει ένα, είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι και μου είχε κουβέντα αυτό, και εγώ είμαι στο private equity και, και λοιπά Α, και καλά συνάδελφο. Α, και η οικογένειά μου είχε φοιτεία στην Νέα Ορλεάνη. Λέω, α, slave trading. <laughs> <laughs> Δεν πρέπει ρε φίλε, να μου το λε ότι έχει φοιτεία στην Νέα Ορλεάνη. <laughs> και να μου δίνει τώρα το ξενοδοχείο που πηγαίνει το τετράγωνο στο Παρίσι, α πούμε, σαν αποτέλεσμα αυτού του πράγματο. Ε, να δούμε έτσι που είμαστε και να νιώσουμε πιο καλά με του εαυτού μα. Ναι, έχουμε χίλια προβλήματα, έτσι. <laughs> Σίγουρα, αλλά Εμένα με... Μπορούμε ναι. να κάνουμε πράγματα. Γι' ναι, ναι, αυτό ναι. κάνουμε ναι. Και τα Grixie Tech. Δεν πάμε και να λέμε Α, μάραθουν εταιρείε και μάραθουν όλα αυτά. Λέμε, ρε Αυτό είναι τον Ιδε. Αυτό εκεί mm. και αυτό κάνει αυτό. Ε, εδώ μόνο, άμα εσεί τρει κάνετε κάτι, θα μπορεί να φτιάξετε κάτι σημαντικό. Mm. Ή να σου πω κάτι, ή κάτι άλλο φίλο στην Ελλάδα, ξέρω εγώ πλέον. Στο δικό μου κύκλο founders, ακόμα και υπαλλήλων σε founders, μπορεί να έχουν γίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 30 εκατομμυρίου. Mm. Εσύ, α, τι 300 στην Amazon. Mm, ωραία, καλή φάση. Καλή φάση μεν, αλλά ίσω και το αφήγημα να γίνει και από την άλλη πλέον. Ξέρω εγώ. Mm. Βγήκε ο Χουάνκ τη Nvidia και λέει: Για να έχει μεγάλη επιτυχία, λέει, πρέπει να είσαι resilient. Τι πω, έχει resilient όταν, έχεις... όταν δεν έχει και expectations. Ναι. Εδώ okay. λε: Αγάπη μια τερίουλα, και τσίκι. Mm. Να βγαίνει δουλειά. Και, και στο backlist το ξεκινήσαμε, λέγαμε με το Γιάννη, α, εκεί να πέφτουν 2.000 το μήνα από την καρτούλα και φτάνει. Mm. Και είμαστε την πιο resilient εταιρεία που υπήρχε στο πλανήτη εκείνη την περίοδο. Είχαμε 100.000 και πηγαίναμε τσίκι τσίκι και το τσίκι τσίκι τελικά το δώσαμε μερικά λίγα εκατομμύρια που είναι λιγότερα από τα εκατομμύρια που βάλανε μόνο οι employees και οι Αλλά ξέρει, δούλεψα. Mm. Μα λέγανε όχι και δεν είσαι από το Στάνφορντ, δεν είσαι κοινό δεν είσαι τ' άλλο. Μήπω πρέπει να κάνουμε ένα plot twist και να πούμε, οπα, όπα, όπα, ρε Μαλάκι, τι γίνεται. Μήπω να mm. πάμε mm. πίσω και να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δεν λέω ποιο να με φύγει από την Ελλάδα. Να φύγει, καλώ να φύγει. Τι είναι, η ειδότοπο. Mm. Να πάει να πάρει ό,τι καλύτερε εμπειρίε μπορεί, αλλά αυτό που θέλω να κάνω advocate είναι, ειδικά από ένα σημείο κάποιοι που είναι αρκετά άνετοι, γυρίστε πίσω και βοηθήστε του υπόλοιπου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτό το, το πράγμα και mm. θα έλεγα mm. ότι είναι και χρέο. Όχι μόνο το κάνει για να νιώσει καλά. Mm. Θα έλεγα ότι είναι και χρέο μα. Κάπω θέλουμε όλοι να παίρνουμε όλο να μα δίνουν. Αλλά ξέρει, το κομμάτι, όπα, λε, σειρά σου. Mm. Να προσφέρει. Φεύγουμε δεξιά. Ξέρει, είμαι στην Ολλανδία, δεν μάθω Ολλανδικά. Αν με καλέσει ο ελλανδικό στρατό, γιατί υπάρχει τέτοια, θα πάω στην Ελλάδα. Mm. Α, το είδε στο COVID, έτσι. Ωραία, ήρθαμε στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Mm. Ξέρεις, δεν θα κάτσουμε αυτήν την κοινωνία εδώ. Πέρα, θα πάω να είμαι στου δικού μου. Εκεί που είναι. Α, τη βγάζουμε την πέτρα, τη να, όλοι, να με όλοι. Α πούμε του δικού μου. Αυτό που λέω, γιατί. Τρομερό ρεφλέξ. Η πλάκα, η πλάκα. Το ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό είναι βέβαια ότι πολλοί από του ανθρώπου οι οποίοι σου λέγανε ότι προτιμούν τη ζωή εκεί που είμαι, όταν στο COVID η ζωή αυτή, ρε παιδί μου, περιορίστηκε στα πολύ βασικά, επιλέξαν την Ελλάδα. Το οποίο δεν λέω, οκ, okay, εγώ προσωπικά μου αρέσει η Ελλάδα, γουστάρω εδώ πέρα, μου αρέσει ο καιρό, μου αρέσει. Yeah, το δεν το... μ' αρέσει και yeah. πάντα. Το λέω έτσι. Έχει αρκετά θέματα. Έ, Όλα Έχει τα ένα κασμό μαλακίε, ρε παιδί μου, οι οποίε Μακάρι να μπορέσω και εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στο να αντιρωθούν, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το, το δικό μου κομμάτι, αλλά δεν μου αρέσει η φάση εδώ πέρα. Ή τέλο πάντων, η τελο η φαση που έχω φτιάξει μπορεί να είναι κακή για κάποιου άλλου, καλή για κάποιου άλλου, για μένα είναι μια χαρά. Πολλοί όμω τη φάση που λέγανε ότι είναι καλή του, στην ευκαιρία μπορούσαν και είχαν την επιλογή, την, την αλλάξαν. <Κι> Άρα <Κι> λοιπόν. Ακριβώ αυτό είναι και εκεί. Είναι, δεν είναι ότι δεν πρέπει να σε έξω. Προφανώ άλλοι πρέπει να είναι έξω. Άλλοι πρέπει να είναι εκεί που γίνονται τα πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα που είναι αυτοπαγιδευμένη. Mm -hmm. Δεν είναι ούτε έξω, ούτε και μέσα. Mm -hmm. Δεν λέω ότι έλατε πίσω και όλα καλά και θα βρείτε, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι απλά narrative. Και είναι άνθρωποι που είμαστε ικανοί. Μιλάμε τώρα για προγραμματιστέ και τεχνολογία εδώ πέρα. Τσε. Δεν μιλάμε yeah. για ευρύτερο. Mm -hmm. Ρε φίλε, έχει δουλέψει εκεί, καλέ δουλειέ. Έχει λίγη αυτοπεποίθηση. Θα κάνει και εδώ. Υπάρχουν κάποιε εταιρείε, όχι αρκετέ, τοπικέ. Υπάρχει το remote, μπορεί να κάτι δικό σου. Ή πάρε την εταιρεία που είσαι και πα παιδιά, πάω στην Ελλάδα. Ήδη είμαστε τέσσερι, να πάω να ρίξουμε ένα υποκατάστημα εκεί πέρα. Ναι, και να ρίξει υποκατάστημα έχει έναν πόνο, ας πούμε, αλλά έχει δοκιμάσει να κάνει υποκατάστημα στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Πλέον, Α... το, πλέον το να ανοίξει εταιρεία στην Ελλάδα είναι από τι πιο εύκολε χώρε, νομίζω. Ναι, Τον η τρόπο. τράπεζα είναι λίγο πρόβλημα, αλλά ξέρει, ρε παιδί μου, και okay, θα σου πάρει τώρα λίγο χρόνο δύο τέτοια ταξιδιωθήματα. Σιγά... Σιγά το πράγμα. Μα τι πρόβλημα είναι. Είμαστε πράγμα. τόσο. Πώ το λένε. Περιμένουμε τα πάντα να είναι έτσι, να μεταδάδε το πιάτο. Έλεω, παιδιά θέλει και κάπου λιγάκι να φας λίγο σκατό. Δεν δηλαδή, γίνεται αλλιώ. Ε, σιγά πρω... τώρα, το πρώτο, Το πρώτο, το ξύδι που θέλω να ρίξω. Γιατί εγώ καταρχά να πω το εξή. Η φάση που περνάω τώρα με την Ελλάδα είναι η πιο πολύ φάση μιζέρια. Επειδή έτυχε και πήγαμε, πήγα με τον Αντώνη στο Βερολίνο σε κάποια events. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο. Βρίσκομαι στην Κουπεχάγη πολύ συχνά γιατί εκεί δουλεύει το κορίτσι μου εμένα. Οπότε βλέπω λίγο τι σημαίνει έξω και μου λείπουν πράγματα εδώ. Okay, οπότε έτσι και έτσι δεν είμαι σε καλή φάση. Αλλά θέλω mm. να πω το εξή. Με ενοχλεί να Χαρακτηρίζουν την Ελλάδα πρώτον, σαν μπουρδέλο. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι πραγματικό αυτό με τα χίλια δυο προβλήματα Σε που έχει. Σε κάποια έχουμε. πράγματα είναι. Δηλαδή, αυτό το καθολικό, α πούμε, ότι Ά, θα έρθει στην Ελλάδα και δεν θα βγάλει άκρη και τελείωσε. Δηλαδή, έχει χίλια δυο προβλήματα, τα οποία μένα με ενοχλούν πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι να βλέπω ότι κατηγορείται για πράγματα που άλλε δυτικέ χώρε είναι χειρότερα. Και τι θέλω να πω. ένα άρθρο στο οποίο σχολεί εσύ τη καθημερινή που λέγανε ότι κάποιοι είπαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα ένα ζευγάρι και είχαμε κάποια προβλήματα. Και τέλο πάντων, μέσα σε όλα αυτά που έλεγε, ένα που έλεγε ήταν το εξή. Έλεγε, που θεωρώ ότι είναι κακό που ήταν και εντελώ ανώνυμο το άρθρο, yeah. γιατί χάνει πολύ σημαντικό credibility. Αλλά λέει ε, η κυρία, την οποία αφορούσε το άρθρο, ότι εγώ έχω έρθει στην Θεσσαλονίκη και για να πάω από τη μία άκρη τη πόλη στην άλλη θέλω μία ώρα με τα max. Ωραία, μισό. Έχει δοκιμάσει να τη γυρίσει στι Βρυξέλλε. Στι Βρυξέλλε. Ε, Καλοκαίρι ήμουν ένα Μόναχο και ήμουν στον περιφερειακό. Δεν πήγα στην πόλη. Και για να πάω από τον Ανατολικό για να πω στο Ροδρόμο έκανα μία μισή ώρα. Ήταν Παρασκευή που έφυγε ο κόσμο. Και, και πήγαινε με διακοπέ. Αλλά. Έχει δοκιμάσει το 101 στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή θα βγει τώρα στο, στη life να πει στη χάλια. Αλλά από εκεί που ήρθε, δεν υπήρχε κίνηση. Teletransportation. α πούμε, και είχατε και hyperloop. Έλα τώρα, εντάξει. Δηλαδή και έλεγε στην Ελβετία <σχε> που είμαστε μικροί και όλα αυτά. Οκ, okay, okay. <σχε> είναι ένα μέρο. Έχει δει πόσα άλλα. Ωραία, πήγε στον Καλαμάτι, δεν πα στη Πραγματικά, <σχε> Λονδίνο, ε, Βρυξέ, Παρίσι. Δηλαδή τόσα σημεία στα οποία η κίνηση είναι χαμό. Και μιλάμε για κεντροδυτική Ευρώπη. Συγνώμη. Εγώ πάντω και το 109 τον έχω φάει στη Μάπα, στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή, όταν είχαμε έρθει, πήγαμε είχα με την Κιάσα Μάξ και μέναμε στο Redwood City, παιδί, το οποίο ήταν. Τσκακιά. Τσκακιά. Τότε ήταν πολύ τη κακιά ώρα. Τώρα νομίζω έχει γίνει λίγο πολύ, κύριε Λέω. Ναι ναι, 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 ναι. Έχει ένα ναι, πολύ ευκαιριακό. Ναι. ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Okay. Τότε μέναμε σε ένα μοντέλο το οποίο είναι αυτό το κλασικό που έβλεπε στι ταινίε, ότι σου παίρνει ένα νεφρό, ρε παιδί μου, για φεύγει. Με τρύπε στα σεντόνια του Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, α τα να πάνε. Έχουμε φωτογραφίε που και θα σα δείξουν μετά, είναι πολύ ωρα. Τότε λοιπόν, όταν φεύγαμε να πάμε σε ένα μήνυμα στο Σαν Φρανσίσκο ή οπουδήποτε αλλού, ήταν. Υπολόγιζε μία ώρα για μία απόσταση, ξέρω Α, εγώ... και Με τη ρίσκο να σου πάσει και τα μάξι στο Σαν Φρανσίσκο. Όντω. Ναι. Λέγανε... Τώρα μου λέει που, που είναι και στο αυτοκίνητο, μου λέει παιδιά μόνο υπόγειο, έτσι, μόνο από πάρκινγκ. Και δεν το θυμάμαι. Δεν το, το θυμάμαι. Πάρκινγκ, Ναι, αλλά νομίζω πιο πολύ στο, στο απέναντι που ήταν. Το... Έλα, που σου λέγανε ότι θα γυρίσουμε στο με τρύπε. Στο Όκλαν, ναι. Με τρύπε στι πόρτε. Αλλά δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Δηλαδή, το να βρω εγώ να γκρινιάξω για κάτι είναι το πιο εύκολο πράγμα. Μπορώ να βρω να γκρινιάξω για, για κάτι οπουδήποτε. Η ερώτηση είναι τι μπορώ εγώ να κάνω για αυτό το πράγμα να το κάνω λίγο καλύτερο αύριο. Δηλαδή δεν, μπορώ να, δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μπουρδέλο και να μιλάμε για αυτό το κομμάτι σαν να είναι κάτι το οποίο δεν... Ναι, εγώ δεν έχω σχέση. Δεν συμμε, δεν συμμε, έπρεπε να το είχαμε φτιάξει και εγώ να είμαι εκεί και να είμαι έτσι. Είναι γιατί εσύ είσαι εκεί. Είσαι γιατί εσύ το φέρε έτσι. Και ειδικά εμεί που είμαστε οι σπουδαγμένοι και λοιπά, ξέρω, έτσι. Mm. Εσύ, εμεί δεν έχουμε τυχαία. Ναι, εμεί δεν έχουμε δηλαδή δηλαδή, δηλαδή. τυχαία. Ah, okay. <laughs> Έχω, Έχω... <laughs> και με τυχιακό τυχαία δεν το πήρα ποτέ. <laughs> Όχι, δεν πήρα <laughs> Όχι, το τυχαία, δεν ασχοληθήκαμε με κανέναν τη. Αν δεν τη φτιάξουμε εμεί, δεν τη φτιάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Mm. Και, και, και πάμε και στην Αμερική που τη θαυμάζει ότι είναι κύλια δυο. Έχει δει ο Αμερικάνο για τα θέματα του τι κάνει. Ναι, ασχολείται. Ασχολείται. Έχω ένα γυμναστή, α πούμε, και ζούσα σε μια περιοχή στο Σαν Φρανσίσκο. Για να σα ρωτήσω, λέω ότι ήταν ξέρει κάποιο με power. Ε, και θα τον κρεμίζαν την περιοχή για να κάνουν μια διαμερίσματα. Και είχε εμεί στη δικασία να βρει του κατοίκου για να φτιάξουν land trust για να αγοράσουν τη γη. Τι λε τώρα. Ναι. Ή ξέρω εγώ, είμαστε στο Μαρίν, είμαστε λεφτάδε και δεν θέλουμε εδώ πέρα το δάσο μα κλπ. Να κάνουμε land trust, να αγοράσουμε τη γη, να απαγορεύσουμε χρήσει, να μην περνάνε τα δίλα, να μην κάνουμε τ' άλλο. Ποια κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα εδώ πέρα, οργανωνόμαστε. Α, λέει θα μπλέξει. Ναι, αν δεν μπλέξει, πώ θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται κάτι από το πουθενά. Έχουμε μάθει να είμαστε σε ένα τελείω virtual κόσμο που ξέρει το νερό τρέχει από τη βρύση, οι θερμίδε είναι αποτυχευμένε στο ψυγείο, όλα είναι εκεί πέρα και κάπω πρέπει να τρέχουν. Και ναι, κουραζόμαστε στον δρόμο ή κάπου τσαντίζε στο δημόσιο, που εγώ στον οποίο δεν έχω πατήσει ποτέ εδώ και έξι χρόνια από την Ελλάδα. Πήγα μόνο μια φορά και μια φορά σε δικό αρχείο. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Ποτέ. Και και πρέπει να βγάζω διάφορα έγγραφα για τη δουλειά από εδώ από εκεί, δεν έχω ασχοληθεί να πάω ποτέ πουθενά. Ε, Προφανώ κάποιο άλλο θα πει το αναντίλογο που μπλα 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 μπλα. Και πολλέ φορέ βέβαια είναι και κάποιο δεν είχε ποτέ, ποτέ έτοιμο και πήγε εκεί πέρα και του ζήτησαν κάτι και λέει Α, μα ρε φίλα, ένα έπτυχε να έχει κάνει, θα το έχει βρει. Λοιπόν. Ε, τι <σχεστίλια> Λέγαμε για το, για το ότι οι άνθρωποι δεν οργανώνονται στην <σχεστίλια> Ελλάδα. Ναι, ναι, να κά... ναι, ναι. Στην Αμερική κάνουν άπειρα πράγματα. Άπειρα. Όχι είτε είναι school board, όχι είναι ξέρω εγώ το Land Trust, χιλιοδιό. Ε, θεωρώ ότι έχει να κάνει και όλες και με το πόσο εγκύτητα νιώθει στην κοινότητα που είσαι και στη γειτονιά. Εγώ μεγάλωσα, εγώ μεγάλωσα στα Βρυλίσια, τα οποία γίνανε δήμος, δεν ξέρω αν ήταν όταν πήγα εγώ, όταν ε, πήγα το... Πρόβατα είχατε. πρόβατα είχαμε σίγουρα, μέχρι... αλλά θυμάμαι, θυμάμαι ότι την... Έννοια τη γειτονιά που το ένιωθα, δηλαδή ήμασταν όλοι γνωριζόμασταν εκεί και επειδή παιδιά πήγαιναμε στο σχολείο, αλλά και ήταν Ήμασταν πέντε σπίτια yeah, no. μου, ήταν πρόβατα εκεί απέναντι. Και θυμάμαι μέχρι ένα σημείο, όντω οι κάτοικοι να οργανώνονται για διάφορα θέματα, τα οποία μπορεί να προκύπτανε. Δηλαδή, είχαμε μια παλιά ναυτική βάση, την οποία θέλανε να την κάνουν κάτι, το οποίο δεν ξέρω τι. Και πήγαν τέλο πάντων κάποιοι με κάποια τρακτέρ, κάτι, και εκεί το κρατήσανε για να διεκδικήσουν να γίνει πάρκο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γινόντουσαν κάποια τέτοια πράγματα. Και τώρα που δεν μένω πλέον σταυρήσια, αλλά που και που πηγαίνω. Ε, φαίνεται ότι εγώ νιώθω ότι παραπέει ναι. σαν Δήμος. Και έχω σκεφτεί ότι ίσως έχει να κάνει με το ότι έχει πάει πολύ παραπάνω κόσμο κόσμος εκεί απλά επειδή είναι ωραία και δεν συνδέονται μεταξύ τους οι άλλοι. Ναι ναι, ναι ναι ναι, Είναι πιο τεχνοκρατικό βλέπω. Δεν είναι ωραία βέβαια, αλλά εντάξει. Είναι γαμά. <laughs> εντάξει, κοίταξε. Άρα <laughs> τώρα... πάμε στην πηγή του προβλήματο. Είναι εντάξει, ότι είναι δεν... Αυτό που μου αρέσει εκεί, που όντω έχει σημασία το να ζει σε μια ωραία πόλη, είναι το ότι παντού πράσινο. Όπου και να με βλέπω, βλέπω, βλέπω πράσινο. Ενώ όταν ήμουν στην για παράδειγμα, ήταν Οκ. Okay. Είχε μια αισθητική, αλλά με έριχναν λίγο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει agency. Mm -hmm. Δεν παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μα, γιατί έπρεπε να τα λύσει κάποιο άλλο. Και εγώ λες, εγώ δεν ξέρω, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι για μένα. Και αυτή είναι η πηγή των προβλημάτων. Είναι να το κάνει την καριέρα που θε. Αν θα γίνει πολύ καλό στην καριέρα, θα προχωρήσει. Γιατί τόσου έχουμε έξω, αλλά βυπίδε, βυπίδε και c levels δεν βλέπω πάρα πολλού. Mm. Ναι. Μην τη ρεφόμαστε soft skills. Να οργανωνόμαστε και να κάνουμε πράγματα, έτσι. Ε, νο, οπότε σίγουρα, έχουμε ένα κοντά... πράγμα, κοίτα εσύ τη φάση σου, εσύ να πα εκεί πέρα. Οπότε έχουμε πάρα πολλού υπαλλήλου σε πολλέ θέσει δεξιά-αριστερά. Αλλά ξέρει, για να πούμε και, ξε... να κάνει και κάποιο leverage, να πει είμαι στην τάδε εταιρεία τη μεγάλη και θα ανοίξει τώρα στην Ελλάδα από κατάστημα, πρέπει να είναι ψηλά και να έχει leverage. Παράδειγμα, όπω είναι ο Γιώργο Κόπουλο, νομίζω, ο Γιώργο στην JP Morgan, mm. που κάναν την κάναμε τη βίβα και ανοίγουν ο δικό του κατάστημα. Πόσοι τέτοιου έχουμε που θα πούνε, είναι... OK, πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι. Δεν, δεν προχωράμε. Και έχουμε ένα ψευτό. Αυτοί και με αυτοί πάνε έξω, πάνε μακριά. Sorry, πιο πολύ πλέον μια δουλειά. Τίποτα λάθο με αυτό, τίποτα παράνομο, τίποτα ανήθικο. Αλλά δεν είναι αρκετό για τη χώρα μα. Τι θα πει μακριά. Ναι. Γιατί άμα το θέλω όλα έτοιμα, ξέρει, ο... είναι αυτό που έγραψε ο Δημήτρη ο Κόντα, που ήταν το, το, κουό του Τσόρτσιλ κλπ. Θα πάμε μακριά μόνο κάνουμε πράγματα. Ναι, μπορεί να φάλει ένα μεγάλο hit. Μπορεί να χάσει το μεγάλο μισθό τη Amazon, οτιδήποτε. Αλλά όλοι πρέπει να βάλουμε ένα παρακάτω. Και όσοι τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βγάλει, Θεωρεί ότι είναι χρέο μα να το κάνουμε. Mm -hmm. Φέρει κάποιε δουλειέ καλέ εδώ πέρα. Φτιάχτε, φέρτε, ξόδεψε, δεν ξέρω, κάνε δωρεέ και δεν ξέρω, με πειράσε πάρα πολύ ο θάνατο το Αποστολίδη. Ναι, Είποτε... ήθελα να σα ρωτήσω και για αυτό. Αυτό είναι ένα τύπο που δεν το ξέρει κανεί. Προ τη μύτη του έτσι. Mm -hmm. Ξεκίνησε με ένα εργοστάσιο στη Δράμα που κυρίω φτιάχνουν εξοπλισμό για ε, προστασία από υπερτάσει, κυρίω έλεξη έρευνα. Mm -hmm. Και αν δεν κάνω λάθο, τώρα έχουν φτιάξει σχεδόν οτιδήποτε electrical μπαίνει σε μια εταιρεία κινητή τηλεφωνία εκτό από το ραίτιο και mm -hmm. το ηλεκτρόνιαξ. Okay. Ωραία τώρα έχει πέντε εργοστάσια. Έχει το μονοπόλιο στην Αμερική. Δηλαδή ότι Cell Tower υπάρχει στην Αμερική. Έχει Ray Cup. Έχει okay. την δράμα. Και ο τίμο αυτό σχεδόν Ένα μεγάλο μέρο των χρημάτων το έβαζε σε venture capital κλπ. Γιατί ήθελε να γίνονται νέε υπηρεσίε. Πράγματα που πάνε τον κόσμο μπροστά. Όχι να τα κάνει trader κάποιο και να είναι μια μετοχή που πάνω κάτω. Τι προσφέρει αυτόν τον κόσμο, τίποτα. Και τον πλούτο το, το άνθρωπο το χρησιμοποιούσε να κάνει δωρεέ σε μουσεία, σε εκκλησίε, σε ομάδε διάσωση, σε υποτροφίε, σε ουσία, να τα βάζει σε venture για να γίνονται νέα πράγματα, όπω έγινε η Ογκμέντα. Δηλαδή, εμά ήταν ένα άλλο investor. Χωρί αυτό μπορεί να μην υπήρχε, ξέρω εγώ, marathon ένα και δύο. Ή Βε... να ήταν πολύ μικρότερο, ή δεν ξέρω τι. Και χάρη αυτού τώρα, έτσι κάποιο yeah. έκανε αυτό το πράγμα, ναι, ε, χάρη και σε αυτόν και σε κάποιον μάλλον κάπου στη γραφειοκρατία από όχι στο Equifund, που δεν ξέρουμε πώ ποιο είναι. Του χρόνου θα πέφτει λιγότερο λίπασμα γιατί τώρα τα νέα τραχτέρ που θα βγαίνουν θα είναι εξίσου. Mm -hmm. Με augmenta, τεχνολογία απευθεία. Mm -hmm. ε, και Ξέρεις, τι να πούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρει κανεί, δεν παραπονιόταν για τίποτα. Είχε μια σοβαρή εταιρεία που έλυνε σοβαρά προβλήματα. Και τον πλούτο του μετά το διαχέτευε όχι για επίδειξη πλούτου, ούτε να αγοράζει επιρροή στα μίντια, αλλά για να γίνονται πράγματα σε, όλη, σε, όλο το φάσμα τη κοινωνία. Από την πλατεία τη δράμα μέχρι στον να υπάρχουν χρήματα για την επόμενη startup. Mm. Τι κάνουμε οι υπόλοιποι, τι θα κάνουμε εμεί, α πούμε, που να του νοιάζει. Και πόσου τέτοιου θέλουμε για να γίνουμε σοβαρή χώρα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση από το σημείο. Και φαντάζομαι ότι έρχεται στο μυαλό ενδεχομένω κάποιον από τον, από αυτού που μα βλέπουν. Ε, εσύ, όπω είπε, έχει φύγει στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν ήσουν από αυτού που, που έφυγαν, παιδί μου. Έχει γυρίσει τώρα, κάνει πράγματα εδώ πέρα. Τι θα μπορούσε να πει στον εαυτό σου ή σε κάποιον ο οποίο βρίσκεται στο, στη φάση του πάνω πριν από 15 χρόνια να πω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα το. Όχι. Ε, έφυγα το. Α το πούμε για μόνιμα το 2013. Ωραία, το... πριν το... από 10 χρόνια. Έτσι. Έτσι. Και νομίζω όλοι είναι, θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή, θα κάτσουμε 2-3 χρόνια, 4-5 και μετά αυτά προχωράνε και δεν γίνονται ποτέ. Mm -hmm. Νομίζω πρέπει να βάλει μία ημερομηνία. Και εκεί τα πράγματα στην Ελλάδα ποτέ δεν θα είναι καλά. Δεν θα είναι ποτέ εντυπωσιακά, ποτέ θα δουλεύει καλά η χώρα. Είναι αυτά που ξέρουμε. Αλλά είναι τα σκατά που ξερουμε mm -hmm. Έτσι. Οπότε, μόνο πολύ συνειδητά μπορεί να πα πίσω. Ειδικά αν έχει φύγει να σπουδάσει από 18, ίσω να μην μπορεί πολιτισμικά ίσως, να έχει φύγει τελείω, να μην μπορεί να mm -hmm. πει εδώ. Ε, Πέρα να πα πίσω και να ξέρει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου δεν θα είναι ίσω η καριέρα μου ή κάτι άλλο, θα είναι ότι θα είμαι κοντά με του ανθρώπου μου. Γιορνάνε οι mm -hmm. γονεί μου και θέλω να είμαι κοντά του. Ε, θα είναι γιατί μπορεί, ίσω με το ίσω λίγο μεγαλύτερο εισόδημα που μπορώ να έχω, κάπω να βοηθήσω και κάποιου. Ή να πω απλά και κάποια πράγματα σε κάποιου που μπορούν να του βοηθήσουν. Mm -hmm. Τι μα την άλλη φορά είπαμε για το φίλο μου τον Βασίλη, Γεια σου Βασίλη. Ε, που απλά τον έβρισα, δεν τον βοήθησα σε κάτι, γιατί μπορεί να είσαι τέλει τι κάνει κάτι άλλο, μάθει κάτι. Ωστόσο, βοηθήθηκε ένα άνθρωπο. Μόνο και μόνο, καμιά φορά, μέσα και μερικέ κουβέντε να κάνει με περισσότερου ανθρώπου για κάποια θέματα ταμπού. Ξέρεις, έχουμε και το θέμα βέβαια ότι πρέπει να τα λέμε οραπημένα σε όλου. Κανεί δεν θέλει ξέρεις, να έχει αντιφατικέ απόψει που θα στεναχωρήσουν κάποιου. Και αυτό από μόνο του μπορεί να βοηθάει. Τέλο mm -hmm. πάντων, οπότε, αν έρχεσαι στην Ελλάδα, θα πει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι κυρίω οι ανθρωποί μου και βασικά όσοι γυρνάνε είναι πάντα θέμα οικογένεια, κάτι τέτοιο. Mm. Έτσι. Απ' την άλλη, νομίζω, αν έχει και ένα, μια αλφα οικονομική δυνατότητα, έχει φτιάξει, πάρει τα ρεζιού σου κλπ. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζουν πολύ, γιατί πάμε πίσω στο agency, γιατί δεν είμαστε διοκτήτε. Αν είσαι διοκτήτη, έχει agency. Mm -hmm. Έτσι. Δεν θέλουμε να είμαστε. Ενώ όλη η κοινωνία είναι μικροειδιοκτησίε κλπ. Βλέπω σε εμά που είμαστε πιο σπουδαγμένοι τεχνολογία, δεν έχουμε ιδέα από αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και τα επενδυτικά. επενδυτικά γυρνά στην Ελλάδα που είσαι ένα ε, όχι δίκαια επενδυτικό παράδεισο όχι κυβερνητικό, φορολογικό παράδεισο. Ό,τι έχει στο Γιατί... χρηματιστήριο από το πουλά στο χρηματιστήριο είναι 0% φορολογία και τα μερίσματα μπορεί να έχει από ένα ETF, το ομόλογα κλπ. είναι 5%. Mm. Και αν έχει και ETF που είναι UCTIS, mm. δηλαδή έχουν εκδοθεί mm. στην mm. Ευρώπη, mm. είναι 0%. Ό,τι και να κάνει. Πα, έχει πάει στην Cloudflare, έχει πάει σκασμό με το Χέστερ, έχει πάει τρένο, γυρνά, αφήνει την Αμερικάνικη υπηκότητα. Ε, την Αμερικάνικη υπηκότητα μάλλον δύσκολο, αλλά την πράσινη κάρτα. Mm -hmm. Γιατί ότι όταν... κάρτα έχει double taxation, δεν έχει. Γιατί όσο είσαι εκεί πέρα έχει πάντα world income taxation. Η Ελλαδίτσα mm -hmm. δεν σε χρεώνει για πάντα φόρους που τη βρίζουμε. Mm -hmm. Η Αμερική σου λέει, Α, είσαι εδώ πέρα για πάντα πάνω από 100.000 ευρώ που φόρους mm -hmm. για πάντα. Mm -hmm. ε, μου το Πάρα... ένα φίλο μου που έχει τρεπεί. Και, και το χειρότερο είναι ότι μετά, αν έχει μείνει πάνω από 7 χρόνια, αν σε φύγει, σου λέει σχεδόν τα μισά φέτα πίσω. Exit tax. Ναι, ναι, ναι. Ελλαδίτσα είναι η κακιά χώρα. Έχω... Οπότε πάρτα, φύγει και μετά Υπάρχει αυτά και τα πουλά λίγο-λίγο. Έχει βγάλει, ξέρω, ανθρώπου που έχουν ξέρει. Όχι εντυπωσιακό πλούτο, αλλά λοιπόν, έχουν μισό εκατομμύριο μένα. Και είναι ένα πρόβλημα που τα ταμπού με τα λεφτά, δεν τα λένε στην Ελλάδα τα νούμερα. Να. Το οποίο κάνει κακό, νομίζω. Γιατί ξέρει. Δεν βλέπει ο άνθρωπο ότι μπορεί να το φτιάξει αυτό. Το βλέπει σε κάτι πάρα πολύ μακρινό. Αν κάτσε εκεί, ναι, ναι, ναι. Δες, ξέρεις, τα μαζέψει και λίγο και δεν ξέρω ότι και πάρα πολύ και ήσουν τυχερό να μπει μια εταιρεία τη σωστή στιγμή. Μπορεί να μαζέψει 300-400 χιλιάρικα. Αν αυτό το έχει επενδυτημένα μετά και τσίκι τσίκι παίρνει αυτό το μεσηματάκι σου, σου κάνει μια καλύτερη άνεση. Και να είσαι μετά να τα γυρίσει αυτά στο UCTAS στη κλπ. Είσαι εκεί πέρα tax free και χαμηλότερο κόστο ζωή, πληρώνει λιγότερε δαντάδε γιατί είναι η μάνα σου κλπ. Και κάπω προφυλάξει να έχει ένα runway και να έχει και μια σχετική, σχετική πάντα άνεση. Πιστεύω πω ένα πράγμα το οποίο έχει συνδεθεί με του Έλληνε που μένουν στην Ελλάδα και υπάρχει μια αντιπαραβολή με αυτού που φεύγουν έξω και θεωρώ ότι και σε έναν βαθμό δυστυχώ είναι αληθέ είναι ότι οι Έλληνε στην Ελλάδα έχουν πολύ χαμηλά standards και χρειάζονται πάρα, μα πάρα πολύ εμψύχο. Δηλαδή, εγώ βλέποντα του ανθρώπου ηλικία μα και πιο νέου και λίγο πιο μεγάλου, είναι σε σημαντικό βαθμό αποκαρδιωμένοι. Ναι, ναι, ναι. ναι. νομίζω ότι γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο η καταστροφή τη αυτοπεποίθηση των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα. Έχουμε τη γεροντοκρατία από τη μία, οπότε ξέρει, δεν μπορεί να πα πουθενά. Και θυμάμαι για μένα, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση να πήγα στον Φρανσίσκο πρώτη φορά ήταν ότι μετράγαμε. Ξέρεις. δεν ήμασταν τα παιδιά που γράφαν τον κώδικα, δεν είναι, ξέρει, αυτή εκεί πέρα. Κάναμε κάτι και για αυτό που κάναμε μα λέγανε, ξέρει, μπράβο. Ναι. Πάμε. Ε, ξέρεις, εκεί έχει το υπέρμετρο, το toxic positivity. Ε, παιδί μου, και αυτό να το γυρίσει έτσι. Oh, great job, ξέρω, θα σου πούνε. Παρόλο που δεν έχεις κάνει τίποτα. Ε, στην Ελλάδα είναι toxic negativity. Α, εντάξει, ξεγιάτορ, τι μα είπε. Έτσι, ναι. Οπότε ξαναλέμε, έτσι, μπορεί να μπαίνουμε Ελλάδα και να βοηθάμε, αλλά ξέρουμε τα προβλήματά μας και that's the point. Τα ξέρεις τα προβλήματά σου. Mm. και να μπορεί και σε άλλου να του κάνει αυτό. Να του ξεκινήσει μια νέα δουλειά που να μην είναι μαλακία. Mm. Αυτό, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν δεν θα λύσουμε. Δυστυχώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε το πεζοδρόμιο έξω. Mm. Αργότερα είμαστε πολύ πετυχημένοι σαν οικοσύστημα και λοιπά και έχουμε leverage. Θα κάνουμε ένα πολιτικό σχηματισμό. Δεν ξέρω τι, α πούμε. Ε, αλλά προ το παρόν να φτιάξουμε μερικέ καλέ θέσει εργασία που κάποιο να δουλεύει και να πει ρε φίλε και τα μετράμε εδώ πέρα. Κάνουμε πράγματα που πάνε παρακάτω. Αυτή είναι η δουλειά μα, αυτή είναι η δουλειά σου. Εσύ που μα βλέπει και μου λε τι θα κάνω για την Ελλάδα και η Ελλάδα. Η δουλειά σου είναι να κάνει μερικέ καλέ θέσει εργασία που θα μπουν άνθρωποι και δεν είναι το θέμα θα κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν πολύ αυτοπεποίθηση. Mm. Ότι μπορούν, ότι είναι καλή. Μπορούν, ναι, τέλο. Κάτι να πει. Ε... Εδώ, τέλο. Κλείνει, κλείνει <laughs> το, το επεισόδιο. Ε, έχουμε ακόμα τρει ώρε, ξέρεις. Αλλά φιντελ άστρο. Αρχικά το θέμα τη θέση εργασία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλέ φορέ το, το αφήνουμε στο πλάι, αλλά το να μπορέσει κάποιο άνθρωπο σε ένα περιβάλλον το οποίο αισθάνεται καλά, για οποιοδήποτε λόγο, να μπορέσει να έχει και μια ευκαιρία η οποία μπορεί να μην είναι προφανώ το ίδιο πληρωμέ... καλά πληρωμένη με το εξωτερικό, ή μπορεί και να είναι. ή μπορεί να είναι αναλογικά για το κόστο ζωή και μερικά άλλα πράγματα. Σωστά. Αλλά του δίνει μια ευκαιρία να κάνει κάτι από εδώ. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που Θεωρώ, προσπαθούμε να κάνουμε τον πάρι και τα Να μην χωρίζει οικογένειε στο αεροδρόμιο και να σε συνοδεύουν στο αεροδρόμιο και να κλένε όλοι και λοιπά Είναι ωραίο. Επειδή being there and that δεν είναι ωραίο. Mm. Και είπα: Είναι κάποιοι που θα πάνε καπλωμένοι. Είπα: Να κάνω το τάδε να είμαι στο κέντρο του κόσμου. Η πλειοψηφία μα δεν είναι. Η, η πλειοψηφία πάει να βρει μια σε κουότσι καλύτερη ζωή. Το οποίο... Ναι, που είναι ένα αφήγημα του μοντερνισμού τη άλλη χώρα που σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά άμα κάτσει πολύ κάπου, βλέπει ότι όλοι έχουν τα προβλήματά του. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι. Η, και στο προβλήμα που ζει στον πραγματικό κόσμο. Okay. Και που ίσω και δεν είναι και τόσο υπερβλητά καμιά φορά, γιατί άμα πα σε ένα ταξίδι λίγο πιο νότια ή λίγο πιο ανατολικά, λε, εντάξει, Ελλάδα, Ευρώπη. δεν ισχύει ακριβώ, αλλά. you get the point. Να, να σου... και μετά υπάρχει το άλλο, το πόσο πιστεύουμε ότι είναι άσχημα τα πράγματα βάσει του τι διαβάζουμε. Mm -hmm. ναι, ναι. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη του, έτσι. Και όπου και να είσαι, στην Αγγλία, μα διαβάζει τα νέα. Νομίζω ότι καταραίει η χώρα αύριο. Έτσι. Εσύ πα και στην Αγγλία από την Ελλάδα που είναι τα πράγματα όπω είναι και λε: Πώ, πώ, κοιτά ρε. Σοβαρή χώρα. Mm. Και έχει να διαβάζει ότι η εταιρεία ίδρυυση κλπ. και που και αποβλήτων, Thames Water, πλέον δεν κάνει καν πρόσε τα λίμματα και τα ρίχνει. Και μια κολλή ναι, μία το το. πέρα και πέθανε. Yeah. Και χρωστάει τρία δι την έχουν βάλει τα private equity και την έχουν κάνει staff μέχρι πάνω με leverage debt. Ότι δεν έχουν τι δικέ του φράουλε, δεν μπορούν να τι μαζέψουν και τι φέρνουν από την Ισπανία. Ενώ έχουν δικέ του φράουλε γιατί δεν έχουν χέρια. Γιατί στο NHS θέλει 7 μήνε για να κάνει ένα MRI. Που πάω και το κάνω τώρα. Αν πάω την Πέμπτη, να κάνω γόνατο να yeah. Και όπου και να πα, κάνουν διάφορα πράγματα staff, ξέρεις, που. Υπάρχει, ξέρεις, okay, είναι πράγματα είναι όντως, και μετά κάποια άλλα που μου έρχονται από παντού, από αυτά που διαβάζω, αυτά που λένε οι άλλοι. Και είναι ξέρεις, το πόσο υποφέρουμε στον ιδεατό κόσμο. Όπω και πει, ένα στο τώρα θα κάνω λάθο, ποιο το είπε, αλλά αυτό που είπε είναι ότι πιο πολύ υποφέρουμε στο μυαλό μα παρά στην πραγματικότητα. Ναι. Και στην Ελλάδα λιγάκι το πόσο θέλουμε, θέλουμε να υποφέρουμε, δεν ξέρω, μπορεί επειδή είμαστε έτσι και στα τραγούδια και μόνο καλά ψάγε πόνο, το κάνουμε πάρα πολύ στον εαυτό μα. Πάρα, πάρα πολύ. Κάτι άλλο που πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ. Αυτό που έχω ζήσει πάρα πολύ, στη γενιά μου τουλάχιστον, είναι ότι πάντα φταίει κάποιο άλλο. Φταίει Φταίνει οι καθηγητέ μα στο σχολείο, φταίνε... φταίει ο Δήμο που δεν μα έχει δώσει το κατάλληλο σχολείο να έχουμε, φταίει μετά το... στο πανεπιστήμιο οι καθηγητέ ή ξέρω εγώ, η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο. Μετά φταίει το κακό αφεντικό, φταίει η κακιά εταιρεία, φταίει το κράτο. Αλλά αισθάνομαι ότι έχουμε αφήσει, για παράδειγμα, το, το ποιο κυβερνάει τη χώρα σε χέρια τα οποία δεν είναι ικανά. Είναι ρε παιδί μου, έχουμε πάρει τη, τον πάτο παιδί μου του, του τσουκαλιού και έχουμε πει ότι επειδή εμεί δεν θέλουμε σημαντικό αυτό στην Ελλάδα. Έχει γνωρίσει κάποιον στην οικία μα που σου λέει ότι αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και ότι αυτό ο άνθρωπο είναι αξιόλογο. Εγώ δεν μου έχει τύχει να γνωρίσω Σίγουρα υπάρχουν, δεν λέω δεν υπάρχουν και αυτοί, αλλά είναι με ψηφία. Άρα λοιπόν, όταν αφήνει κάτι τόσο σημαντικό αυτό το κράτο σε κάποιον ο οποίο. Εκεί νομίζω ότι και... δεν είναι τόσο προσωπικό κεντρικό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα το οποίο σύστημα ορίζει και τη συμπεριφορά των παιχτών. Έτσι. Ναι, παιδιά, αλλά κάπω πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ε, κάπω πρέπει να αλλάξει, σίγουρα ναι. Και αν έχει μια Αλλιώς πιο δυνατή τάξη, η οποία έχει αυτοπεποίθηση, έχει χρήμα, μπορεί να έχει fucking money. Mm. Γιατί και ακόμα βλέπουμε και. Εγώ με λυπεί πολύ, γιατί στον κύκλο μου υπάρχουν και οι πετυχημένοι entrepreneurs. Είναι ολικότα και κανεί δεν λέει τίποτα για τίποτα. Και το να λε να έχει σημασία, το λέμε και να, να κάνει. Ε, είναι λυπηρό λίγο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε λίγο καλά όλοι με όλου. Και υπάρχει that's μεγάλο conflict avoidance. Μπορεί να είμαστε στον δρόμο πολύ επιθετικοί και να βρίσκουμε και τέτοια, αλλά ξέρει, είναι σούπα. Ε, δε, 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 είναι εκτό. Είναι εκτό. Ενώ είναι το πολύ... να εκθέσει τον εαυτό σου συστηματικά σε μια δυσάρεστη κατάσταση που θα πρέπει να την παλέψει, δεν nah. το κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε agency από μικρή Με και γι' αυτό δεν γινόμαστε μέρα. και CEO σε μεγάλε εταιρείε. Έχουμε πάρα πολλού Έλληνε που είναι ακαδημαϊκοί, γράφουν ένα paper και παίρνουν ένα έπαινο. Look what, that, what I did. Uh, here's a candy. Και that's it. Nah. Sorry, αυτό ξέρεις, είναι η η, 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 δουλειά με τα λιγότερα externalities. Και, και εγώ ο ίδιο είμαι έτσι, νομίζω, σε έναν βαθμό. Αυτό το conflict avoidance το έχω και εγώ και θέλω να, θέλω, να το αλλάξω. Γιατί αν δεν το αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει και τίποτα. Mm -hmm. Εγώ σίγουρα το έχω. Δηλαδή, ενώ γενικά, α, στην, θα σου πω που το έχω, σίγουρα στην, ε, στην πιο, στο, στο, κύκλο το ιδιωτικό, δεν έχω κανένα θέμα, να λέω την άποψή μου, καθόλου. Και δεν είναι. Okay, Όχι, αν με παρεξηγήσει, κάποιο με παρεξήγησε. Εγώ έχω παρατηρήσει όμω ότι. Για παράδειγμα, εδώ που μιλάμε, και ξέρω ότι αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε, είμαι πιο προσεκτικό. Όχι με το αν θα βρίσκω αν, αλλά με το πώ θα εκφράσω την άποψή μου για συγκεκριμένα θέματα. Αυτό το έχω παρατηρήσει και μπορεί να είναι αυτό το οποίο, οποίο λε. Αλλά πίσω στο κομμάτι τη πολιτική, και να συμφωνήσω με αυτό που έλεγε ο Αντώνη, ήμουνα για μια μπύρα έξω και μου λένε. Παρατηρίζει το εξή για το ποιοι μας κυβερνάνε. Είμαστε πλέον 33 χρονών. Θυμίσω όταν ήσουν φοιτητή. Όλου αυτού οι οποίοι είχαν ψηλέ φιλοδοξίε και ενέργεια. από αυτού γίναν πολιτικοί. Και δεν είναι κανένα. Δύο. Από μένα δεν είναι κανένα. Ναι. Δηλαδή, ούτε... <laughs> στο δικό μου έτο ήταν ο Πιερακάκη. Α, οκ. Okay. Και ο Ηλιοπούλος ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Α, οκ. Okay. Ε, στην ίδια σχολή. Στην ίδια σχολή, στο <laughs> ίδιο Οκ. Εμεί δηλαδή είχαμε έναν μόνο. Το Oxford Life. Δεν ήταν. Ναι, ε... Άρα δεν εντάξει, εντάξει, εντάξει ε, ε, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. έτσι. ήταν μακριά όμω. Το, το, το ποιο είναι από κάτω από την κυβέρνηση, ο κρατικό μηχανισμό, το πώ λειτουργεί και πώ μπορεί να το αλλάξει αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Όσο καλό και να είσαι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, πρέπει η κορυφή να δίνει το παράδειγμα. Να κάνει πράγματα που δημιουργούν κόστο στον εαυτό τη. Αυτό δεν παίζει. Γενικά δεν παίζει. Ξέρεις, λέμε τώρα η κυβέρνηση. Εδώ λένε πού είναι άντε στην Ελλάδα. Κανεί δεν θέλει να πάρει κόστο. Αυτό είναι η πηγή όλων των προβλημάτων. Είναι η πηγή τη παρακμή τη Δύση κιόλα, αν θε. Το ότι κανεί δεν θέλει να αναλάβει το κόστο. Κανεί δεν αναλάβει κόστο για τίποτα. Τι θε, να είσαι γυμνασμένο και θα πάρε supplement, φλέ μου, τέλο. Όχι, απλά το ράβει. Θε να το ράψει. Ουεγκόβι. Στα πάντα. Στα πάντα. ναι. Στα πάντα είναι ότι θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα χωρί κόστο. Mm. Δεν έχει σχέση με το ποιο είναι η κυβέρνηση. Είναι το ίδιο pattern across anything. Γενικά η Ευρώπη βέβαια αυτό, δεν είναι μόνο η Ελλάδα να λίγο. Όχι παραπέρα, και στην Κορέα να πα και λοιπά. Και λοιπά. Ε, 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 γενικά γνώριζε, ο, ο, νομίζω όλοι, όλοι οι πολιτισμοί το φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν απτυχθεί αρκετά και είναι μετά σε ένα αρκετά πώς το πούμε, άνετο, άνετο, σημείο. Προφανώ δεν θα κάνει τα δύσκολα πράγματα κλπ. Οπότε κάπου και αρχίζουν και τα πράγματα και να παρακμάζουν ή να μην συνεχίζουν να εκμάζουν, να υπάρχει μια στατικότητα. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για ένα μήνυμα, να μου εξηγήσετε μια σκέψη για του μεγάλου πολιτισμού που εκμάζουν. Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει πόσο συχνά σκέφτεσαι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ο Φιά Κατσέκη, είστε. Γιατί μάλλον <laughs> εγώ δεν, δεν τη σκέφτομαι συχνά. Το έχετε δει αυτό που παίζει στο Twitter. <laughs> ναι, ναι, το έχω δει καμιά φορά. <laughs> δεν το, έχω αναλύσει πλήρω, αλλά νομίζω ότι ξέρει άρα... ότι η Ρώμη ήταν από του σπουδαιότερου πολιτισμού και από κάποια στιγμή άρχισε να παρακμάζει. Και καμιά φορά ξέρει, αυτό που λένε ότι σε 50 χρόνια αλλάζουν όλα, αλλά σε 500 ή σε 1000 δεν αλλάζει τίποτα. Η Ρώμη είχε αυτό, είχε, αυτό... το πρόβλημα. Είχε συσσωρεύσει πλούτο. Είχε αρχίσει να κάνει debasement το νομισμά τη. Mm. είχε αρχίσει ξέρει, να ασχολείται πιο πολύ με, το, με τα art hours και θεάματα παρά να χτίζει infrastructure σε, σε ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εντάξει, όλα είναι χρήσιμα. Δηλαδή, θες... Δε... ε, όταν έρχεσαι το debasement, οι στρατιώτε δεν μπορούσαν να πλέον για το τέτοιο, για το, το... Για το δινάριο. Άντε, να κάνουμε κάνε, πιάτσικο. Για να okay. βγάλουμε από εκεί τα λεφτά μα. Ε, οπότε ξέρει, οι ίδιε, ε, το λένε, ο ίδιο πόρο τη παρακμισμένη αυτοκρατορία θα ισχύει και στην τωρινή φάση. Ξέρεις, δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, οι λόγοι για του οποίου κάνουμε και δεν κάνουμε πράγματα στο ψυχισμό μα είναι ίδιοι. Σε όλη τη διάρκεια τη ιστορία δεν αλλάξει ποτέ. Ε, εμένα Ή... ένα πράγμα που με έχει προβληματίσει και το λέω με κάθε συμβασμό γιατί δεν είμαι γονιό, ε, οπότε δεν ξέρω πώ είναι, αλλά έχω δει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο σχολιάζεται ότι δεν μπορεί να κάνει οικογένεια στην Ελλάδα γιατί το δεν έχουμε καλό infrastructure. Δεν δεν, δεν, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω το εξή. Αν ίσχυε αυτό το επιχείρημα, τι θα έπρεπε να γίνεται στι χώρε οι οποίε είναι πολύ, πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Αυτό είναι απίστευτο. Λοιπόν, το λέω Υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ειδικά στην Αθήνα, ο πενταγραφή του χρόνου που τρώ. Δηλαδή, μια οικογένεια θέλει χρόνο και το να ξέρει να τρώ και μια μισή ώρα, πήγαινε, αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το μεγαλύτερο το κόστο δεν το ακούω και τόσο, γιατί οι πιο πάλι κάνανε με τίποτα. Mm. Με τίποτα. Έτσι. Με τίποτα. Και το θέμα βέβαια αυτό ισχύει νομίζω σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχω ένα φίλο Κορεάτη, η Κορέα έχει το, το λιγότερο φερτίλι στον δυτικό κόσμο. Ναι, το 2,9 στην Κορέα είναι 2,6. Okay. Λέει ότι αυτό που σου πει μέσα επιχείρημα πρωτίστω είναι ότι ξέρει, το... δεν θα είναι καλύτερη η θέση των παιδιών μα από ό,τι είναι σήμερα και εμεί δυσκολευόμαστε κλπ. Τώρα εκεί πέρα νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί παρακλάδια που δεν είμαστε δικοί για να αναλύσουμε. Ξέρεις, από το πόσο κοιτάμε την πάρτη μα, για το πώ θέλουμε cost avoidance. Πει ένα παιδί θέλει θεσία. Θέλει να με κοιμάσαι, θέλει να τρέξει αυτό, θέλει να κόψει τα χόμπι σου και όλα αυτά, τον εαυτό μου, αυτό εκεί, τη φάση μου. Mm. Το δίνει κόστο όλο γιατί μετά να έχει την πιο σημαντική ουσιαστική σχέση που τη ζωή σου που είναι τα παιδιά σου, θα πρέπει να πάρει και ένα μεγάλο κόστο. Mm. Κάπω το κόστο αυτό νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν το θέλει. Mm. Okay. Και... Ε, η άποψή μου είναι αυτή, γιατί πρωτίστω είναι αυτό το θέμα. Ε, επειδή εσύ, αν δεν κάνω λάθο, τα παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ναι. Ε, αλλά φαντάζομαι ήταν κάτι που είχε συζητηθεί πριν γυρίσει. Ναι. Πούμε. Που... Για σένα, τι, τι σημασία έχει αυτό και πώ θα έχει διηγήσει, α πούμε, το μένω ή μάλλον γυρίζει λοιπόν, Ήταν δύο έξω. πράγματα, νομίζω. Ότι τα παιδιά θέλουν κυρίω τον χρόνο των γονιών του. Τώρα, ξέρει, για να υποστηρίζω ένα καλό lifestyle σε λίγο βάλε και να με βυπεί κλπ. Που δεν θα γινόμουν, δεν είχα τα skills πρωτίστω. Δεν είχα το τον τρόπο να μιλάω και να δημιουργώ κονσένσου όπω θα κάνει κάποιο που έχει πέρασει το Αμερικάνικο σύστημα εκπαίδευση. Αυτό, εγώ δεν το είχα και δεν με να το χτίσω κιόλα. Αλλά κυρίω δεν το είχα, οπότε ξέρει, δεν deficient από τη φύση μου. Οπότε θα ήμουν πάλι κι εγώ, θα βρίσκα ένα upper level, level χαμηλό και θα ήμουν εκεί. εκεί πέρα. Ε, εγώ θέλω να μπορώ να πιστεύω ότι με γυρίσω στην Ελλάδα, θα έχω το χρόνο ίσω που θέλω, με το χαμηλο κόστο ζωή κλπ. Για να περνάω χρόνο τα παιδιά μου και τα παιδιά μου θα έχουν του παππούδε του, το θείο του κλπ. Και, και, αυτό είναι πιο σημαντικό από, από οτιδήποτε άλλο. Επίση, τώρα στην εκπαίδευση των παιδιών, εμεί πρέπει να παίξουμε τον καταλητικό ρόλο παρά να περιμένουμε την αγορά και το κρατο mm -hmm. Δηλαδή, ακόμα τα, τα, τα συστήματα παιδεία είναι μια σειρά παραγωγή για να κάνει ακόμα mm -hmm. στο Λύκειο διαφορετικέ εξισώσεις γιατί αυτά είναι βαλιστικέ. Γιατί τι βαλιστικέ εξισώσει. Mm -hmm. Αυτό είναι. Υπάρχει ένα τρομερό podcast στο Freakonomics που λέει What's wrong with math. Και λέει ότι στην ουσία κάνουμε λογισμό, γιατί αυτά είναι βαλιστικέ εξισώσεις το 1940. Okay, δεν το ξέρω αυτό. Που ενώ στη ζωή σου να κάνει πολύ καλή στατιστική και λογική. Mm -hmm. ε, Οπότε ήθελα τα παιδιά μου να παίρνουν ε, πολύ αγάπη και να έχουν πολύ χρόνο μαζί του. Mm. Okay. Αυτό. Ούτε διαβατήρια αμερικάνικα, ούτε αμερικάνικα σχολεία. Τίποτα. Αυτά τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν αυτά. Καμία. Σίγουρα έχουν κάποια Καμία. σημασία, στον... αλλά δεν ξέρω πόσο σημαντική και, είναι. Και, και στου φίλου μου και στην Αμερική, του λέω: Ωραία, και εσεί που δεν από αυτά, είστε τώρα εδώ και τα καταφέρατε. Τι θα άλλαζα. Τι θα άλλαζα. Άμα ήθελε αυτό Τι να είναι στη ζωή σου το πράγμα, θα το κάνουμε. Τι σου λένε. Δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια έτσι, πάση. Σου εκεί. πει ότι εδώ πέρα μαθαίνει αυτά τα software και όλα και άλλα και άλλα και άλλα. Και άλλα. Αλλά νομίζω είναι πάλι αυτό ότι outsource. Outsource, όχι κόστο για μένα. Ναι. Το θέμα είναι ότι όμω και εκεί πέρα, δηλαδή στην πραγματικότητα, είσαι ένα κομμάτι μια μηχανή μεγαλύτερη. Δηλαδή πα <laughs> εκεί πέρα, ρε παιδί δηλαδή, και μπαίνει κάπου στη μέση. Και σε γρανάζει. Okay, δεν πα στον πάτο. Όχι, πας... όχι, εκεί είναι μια καλή μέση. Έτσι. είναι κάπω φάσει. Αλλά... Και στο Big Tech είναι και δημόσιο λιγάκι, όσο και να τα αποξήσει. Λέω Big Tech, μεγάλα προβλήματα, impact κλπ. Πούτσε. Είναι λίγε ομάδε που κάνουν τη διαφορά. Και ειδικά όταν είσαι και στο πολύ early κομμάτι. Ξέρεις, κάτι γνωστή μου πήγαν στην Κλάθερ νωρί. Και νωρί ήταν. Είχε αλλά ξέρει, φάγανε ξύλο πάρα πολύ. Αλλά ξέρει, they're set for life. Mm. Ε, το να μπει στο Big Tech. Εντάξει, μπορεί να δει πέντε πράγματα. Μπορεί να δει soft, source control διαφορετικό και κάποια πράγματα καλύτερα κλπ. That's αλλά σημαίνει. μετά από ένα χρόνο, το πρώτο που θα κάνει είναι politics και ένα σε router, α πούμε. Τίποτα άλλο ξέρει. Είναι delegation. Ξέρω ότι κάποτε έναν Έλληνα που ήταν CTO's είχε, φτάσει στι δύο σε δύο εταιρείε. Του λέω, Εσύ πώ το κάνει. εγώ βλέπω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να ανέβω, α πούμε, τίποτα με τα σκύλια που μου λέει. Είναι πολύ απλό. You tag along με τον director από πάνω σου. Και όσο ανεβαίνει αυτό, ανεβαίνει και εσύ. Mm. Οπότε κάνει tag along. Πολύ. Το οποίο ούτε αυτό είναι απαραίτητο. δεν μπορώ να. Είναι η φύση του μεγάλου οργανισμού. Δεν, δεν, υπάρχει κάτι διαφορετικό εκεί πέρα. Ναι. Είναι πολλοί άνθρωποι και να δημιουργεί Κονσένσου κλπ. Είναι ένα μεγάλο σκυλ, το οποίο κατά κύριο λόγο στην ελληνική κουλτούρα δεν το έχουμε καθόλου. Mm. Εξού και αυτό που βλέπουμε γύρω μα. <laughs> το χάο, ναι. <laughs> ναι, ναι. Ε, γνώρισα ένα φίλο του Αντώνη και ήταν πιστεύω και δικό μου πλέον στο Βερολίνο όταν είχαμε πάει και μα έλεγε από την εμπειρία του με μεγάλε εταιρείε ότι λέει σκέψτε το εξή: Όταν μια εταιρεία γίνεται κάποιου λίγου χιλιάδε ε, υπάλληλοι, τι είναι αυτό, Είναι λέει, μια μικρή πόλη. Και το σκεφτόμουν μετά. Και λέω ότι όντω, πάλι στα βρελίσια όταν yeah, μεγαλώσαμε yeah. εμεί, ήμασταν Τότε ήμασταν ένα Δήμο 3.000 κατοίκων. Πόσε εταιρείε είναι, Δηλαδή το GitHub είναι παραπάνω πλέον. Δεν γίνεται δηλαδή να μην έχει politics εκεί. Αυτό το οποίο θεωρώ πω ε, έχει σημασία είναι να ξέρει ότι. Ωραία, εγώ αυτό κάνω από εδώ και πέρα. Και να ξέρει και ο κόσμο ότι. Ο κόσμο, δηλαδή να μην αυτό που, που λε, να μην το παραμύθι, θα πάρετε ότι κάποιο είναι κάπου στο εξωτερικό, άρα αλλάζει τον κόσμο και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμε, ξέρει από πίσω. Ο, οι περισσότεροι είναι oh, απλά routers. Μπορεί και να το κάνει, αλλά. Χρήσιμο. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο, αλλά είναι σίγουρα πολύ. Όχι, είναι περισσότεροι. <laughs> δηλαδή, εντάξει, <laughs> ναι. ναι. γιατί μπορεί να δει και ποιε εταιρείε είναι πραγματικά που συνεχίζουν να βγάζουν νέα σημαντικά προϊόντα κλπ. Εσύ είναι από ένα σημείο και μετά δεν είναι. Δηλαδή, πάμε τώρα σε άλλο μονοπάτι, την παρακμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο open source, στι εμπορικέ εταιρείε open source. Ναι, ναι, <συμίως> έχουν ναι, ναι. γυρίσει όλε σε νόνεν open source. Ναι. Ε, και δεν είναι νέοι players. Είχαν ένα project το οποίο πάει μέχρι ένα σημείο, μετά το κλείνει. Προσπαθεί να το αρπαίξει όσο πάει και δεν κάνουν κάποιο breakthrough να γίνουν μεγαλύτερε εταιρείε, να κάνουν ένα νέο προϊόν από την αρχή. Και μετά έχετε το Rollings Foundation. Ε, μετά έχετε κάτι <συμίως> τέτοιο. Κάνει Hub, <συμίως> το AWS. Μετά πουλούνται εταιρείε, ξέρει σε κανένα private equity και τίποτα. Ναι. Δηλαδή παρόλο που μπορεί να πα, π.χ. τώρα κάτι στην Gopelands, στο Redis. Ε, μάλλον ξέρει από εδώ και πέρα, απλά ξέρει. Προσπαθεί να του milk the cow, δεν κάνει κάτι συνταρακτικό. Εντάξει, τώρα το να είσαι προφανώ και να φτιάχνει consensus και να, να έχει μια ομάδα 300 τόπων που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί προσβεστικά. Οκ, okay, είναι πολύ χρήσιμο skill, το οποίο μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερου που να ξέρουν να το κάνουν σωστά. Αλλά δεν χρειάζεται να ψαρώνουμε και πάρα πολύ. Χρειάζεται να, να μεγαλώσει πάρα πολύ το ρέντι όμω. Γιατί δηλαδή, δεν θα μπορεί το Redis να μην. Ε, νομίζω ότι είναι στο κομμάτι του Zirpol αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή γίνανε όλα αυτά τα πράγματα overfunded. Χωρί ποτέ να, να, να έχουν τα πόδια να είναι πραγματικέ εταιρείε. Νομίζω ότι ήταν, ήταν λίγο features. ή κάτι που γίνεται γρήγορα commoditize γιατί στο κάνουν άλλε 15. Το open source τελικά δεν έχει κανένα mode, άμα δεν έχει network effects ή κάτι άλλο. Ξέρεις. Το παίρνει ο καθένα στο elastic, το κάνει fork. Δικό τερμα, ναι. Το παίρνει το redis, το κάνει fork. Το παίρνει την δεν το έχουμε το, τόσο το πολύ να γίνεται στο, α, στο, 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 στο Kafka, αλλά γίνεται. Αλλά όλοι αυτοί τώρα πάνε να το κλείσουν ναι, και η Hashicorp το ίδιο πάνε να το κλείσουν και να πούνε τώρα, α, εμεί για να βάλουμε τα τρία extra features που για μερικά features πρόκειται. Ε, τώρα θέλουμε το open source, πληρώστε μα. Ε, οπότε εκεί νομίζω είναι ένα άλλο θέμα δομικό του venture capital, το χρήμα το τούτανε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε εμεί το 11. Backings. Εντάξει, δηλαδή, είχαμε δύο προ... μεγάλα προβλήματα. Ένα ήταν μέσα στην Ελλάδα, που overseas δεν έπαιζε τότε. Έπρεπε να είσαι Radius, Redwood City, 20 μίλια. Αλλά και την Volleyball Tools τότε ήταν καθόλου sexy, δεν ακούγαγε κανεί. Και μετά πήγαμε στον αντίποτα. Πήγαμε στο πάρε 300 εκατομμύρια για να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, ένα storage. Ναι, ναι, ναι. Και κάτσε, φίλε, αυτό θα ήταν 300 εκατομμύρια, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, και τώρα βλέπω ότι αυτέ τι εταιρείε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον εκεί πέρα. Πολύ λίγε εταιρείε κάνουν κάτι πραγματικά καινοτομικό που αλλάζει τον τρόπο που κάνουν manage συστήματα και φέρουν απλότητα. Mm -hmm. ε, 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 α, θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε βασικά μπορεί και εγώ να έχω το αφήγημα αλλά Υπάρχουν, υπήρχαν τα Bell Labs, τα οποία ήταν, ένας, ε, ήταν ένα εργαστήριο, το οποίο ήταν φτιαχνάνος του για να επινοεί και να εφευρίσκει πράγματα. Είχε ένα budget και ξεσπήγαιναν εκεί από τα κέρδη της εταιρεία για να μπορεί να φτιάξει και πολλά πράγματα που φτιαχτεί στα Bell Labs, Τώρα δεν μπορώ να, να ανατρέξω κάποιο, ίσω είναι το ποντίκι, νομίζω είναι το Unix το οποίο έχει φτιαχτεί εκεί. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα mode στο οποίο λειτουργούν εταιρείε. Δηλαδή, έχει φτιάξει τη Redis Labs, χέζεσαι στα λεφτά, βγάζει πάρα πολλά. Γιατί να μην. Δεν έχει χέσει στα λεφτά στη Redis, όχι. Δεν βγάζει. Αν δίνεται. από αυτέ τι εταιρείε δεν, είναι ναι. κερδοφόρε. Ε, γιατί για αρχικά είναι τόσο μεγάλη μισθή πλέον που ξέρετε, δεν γίνεται. Έτσι. Και το Bell Labs ήταν μια άλλη εταιρεία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, και ήταν ναι, σε Εκεί άπειρα λεφτά που δημιουργούνται και σκεψίλε μονοπόλιο εκείνη τη εποχή του 80. Οπότε έσπροχνε. Μπορεί να πει αυτό το κάνει ή η, η Google με το X. Mm. Αυτά έχουν βγει πολλά projects, τα οποία όμω είναι και οι πολιτικέ που υπάρχει μέσα στο Google είναι τέτοιε. Ξέρει, day από εδώ από εκεί που τρώει λίγο τον εαυτό τη κάποια πράγματα και γίνεται επίση inefficient. Αλλά βγαίνει και ένα Waymo στο οποίο μπήκα πρόσφατα, το οποίο είναι τρομερό δηλαδή. Ξέρεις, Μπράβο, το για μπήκες, για πέρα, που, το έχασα το Waymo για μια από πτωμά... τα Μπαίνει στην αρχή και ξέρει, λε, τώρα θα γίνεται, πάω, θα πάει μόνο στρίψει αριστερά στο δρόμο. Ε, σε ένα λεπτό δεν ασχολείσαι καθόλου και το κινητό σου. Μπήκε με ξέρω, Όχι, μπήκα με ένα φίλο μου που είχε αυτό το invite, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Α, γιατί χρειάζεται πρόσκληση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Okay. Και δεν μπορεί να κατεβάσει. Να... βέβαια θέλει και 15-16 λεπτά να έρθει. Συνήθω. Γιατί πόσα αυτοκίνητα θα έχει στο δρόμο, και είναι λίγο δύσκολο το scale the business. Χρειάζεται πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν logistics που πρέπει να έρθουν κάπου να φορτίσουν, κάποιο να τα φτιάξει. Δεν είναι το κατανεμημένο η μεταξύ G. Το παίρνω σπίτι μου, το παρκάρω εκεί και το φτιάχνω μόνο μου. Mm. Πρέπει όλα αυτά να τα λύσει μια εταιρεία. Το οποίο, αυτό το κομμάτι νομίζω θα είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, θα έλεγε κανεί, ρε παιδί μου, ότι το να φτιάξει ένα μετρό, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο efficient από το μου, αλλά <laughs> μπορεί να μεριγεί. Ναι, τα σχολιάζουν κάτι. Ναι, εξαρτάται βέβαια και τη δομή τη πόλη κλπ. Αλλά σίγουρα νομίζω οι άνθρωποι στο, στο τιμόνι δεν θα έχουν πολύ νόημα σε λίγο καιρό. Λίγο, Φίλουρο. το λίγο σχετικό, γιατί το 16 σε τρία χρόνια πλήρη αυτονομία, το 24, δεν θα έχουμε φορτηγατζίδε κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, ναι. και είναι ίσω άλλα τα χρόνια υπάρχει μακριά. Αλλά, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι στην ανθρώπινη οδήγηση που ξεχνάμε και είναι το ότι έχει ένα κομμάτι απόλαυση. Δηλαδή, στην πόλη μέσα. Στην πόλη, όχι. <laughs> <καλύτερα>. <laughs> όχι, αλλά υπάρχει κόσμο. Εγώ είμαι ένα από αυτού που μου αρέσει πολύ να οδηγάω. Παρόλο που σου έλεγα ότι παίρνω το πλέον εδώ. Αλλά το να βγαίνω στην εθνική για παράδειγμα με τη μηχανή ή κάπου να κάνω μια. Ε, αυτό δεν είναι recreational, ναι, αλλά αν δείτε. Δεν είναι, είναι πόλη, recreational εντελώς. Δεν υπάρχει λόγο να οδηγάμε μέσα στην πόλη. Και yeah. σίγουρα δεν υπάρχει λόγο να οδηγάμε βενζινοκίνητα μέσα στην πόλη. Θα μπορούσα να πει ότι δεν υπάρχει λόγο να οδηγάμε και αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Άλλο θέμα. Ε, αλλά είναι πίσω-πίσω αυτά που λέγαμε, bell Απ κλπ. Υπάρχουν διάφορα σημεία που γίνονται τρομερέ τεχνολογίε, έτσι. Τώρα, εμεί είχαμε και ένα predisposition εδώ πέρα να συζητάμε για software τεχνολογίε που είναι πολύ πολύ κλπ. Και, λοιπά. Mm. και ίσω νομίζω, ξέρει, και η δημιουργία πιο μεγάλων ισχυρών μοντέλων τεχνητή να είναι λίγο και το τέλο του software. Okay. Σε έναν βαθμό. Ξέρω πιο πολλοί software engineers διαφωνούν με αυτό, αλλά είμαστε ακόμα στο V1 και νομίζω by V5 το πόσο γράφουμε κώδικα θα είναι πολύ δραστικά λιγότερο. Και νομίζω εκεί που θα μετακινηθεί τώρα το πράγμα σε άλλε τεχνολογίε που είναι αρκετά πιο δύσκολε και αρκετά πιο multidisciplinary. Όπω. Biotech, mm. robotics, ενέργεια. Εκεί είναι τρομερά πράγματα. Είτε mm -hmm. είναι fusion, είτε είναι small modular reactors, είτε είναι geothermal. Ας πούμε. Υπάρχουν εταιρείε που σκάβουν στο έδαφο με τρυπάνια πλάσματο για να φτάσει να, ναι, στα 10 ναι. χιλιόμετρα και από εκεί να κάνει pump υγρό το οποίο περνά από μία. Από ένα τούνελ σε αυτό το, το βάθο και ζεσταίνεται και βγάζει δρατμό και μετά μπορεί να έχει πραγματικά πράσινη ενέργεια 24-7. Οπότε έχουμε πάρα πολλού τομεί, ειδικά αυτοί που ακουμπάνε τα άτομα, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και ίσω τώρα να, να έχουν ένα revival αυτού του πράγματο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που πραγματικά πάει τον κόσμο μπροστά. Όσο και να θέλουμε να λέμε πληροφορική κλπ., δεν συνεισφέρει πάρα πολύ στην productivity των ανθρώπων. Mm. Και οι non-software εταιρείε δεν έχουν δει productivity gains εδώ και 40 χρόνια στα Marching Μπορεί τώρα με software, με AI και λοιπά να γίνουν κάποια πράγματα πιο efficient, αλλά αυτό που κάνει πολύ, συνεισφέρει πάρα πολύ σε productivity είναι η ενέργεια. Η οποία στον δικό κόσμο έχει γίνει πιο ακριβή και πιο σπάνια. Ναι, νομίζω mm. ότι η ενέργεια βασικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή πλέον το, το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι ο τρόπος που μαζεύουμε ενέργεια πρέπει να γίνει πιο sustainable. Richard, και η το διανομή εγώ... του, δεν είναι μόνο mm. τη μαζέψη, αλλά και η διανομή του δικτύου αυτή τη είναι πολύ προβληματική γιατί τα δίκτυα είναι ad capacity, έχουν φτιάχτη πριν πολλά χρόνια. Και βλέπουμε πολλά πράγματα πλέον στη που έχουν φτιάχτη πριν πολλά χρόνια και δεν αναβαθμίζονται. Mm. Ειδικά το νησί πάρα πολύ Σαν Φρανσίσκο πριν από πέντε χρόνια. Ναι, αν πει ότι στην Αθήνα έχουμε νέα μετρό κλπ. Όχι, αλλά. Ξύλινο τραμ δεν έχουμε πάντω. Ναι, ξέρω εγώ Και δεν είμαστε μια πλούσια πόλη. Ναι. Δεν έχει το δηλαδή, μπο δηλαδή, Μπορεί δηλαδή. να το κρατάνε όμω εκεί και για να γουστάρουν. Στην Αμερική να έχουν δηλαδή. και άλλου λόγου. Και στο τίποτα δημόσιο είναι τίποτα δημόσιο, είναι λιγάκι non-go, αλλά ξοδεύουν εξαιρετικέ για του άστεγου και έχουν τόσου, α πούμε, και περισσότερου. Εκεί τώρα... και έχουν τεράστια εφήσινση, δηλαδή είναι γελίο. Ακούω το ένα δηλαδή. podcast ενώ ερχόμουν από το μετρό εδώ που ήταν, έχει πάει στο A A16Z Andreessen Horowitz podcast ο Mark Cuban, ο οποίος έχει κάνει μια εταιρεία για healthcare και έλεγε για το πόσο inefficient είναι το healthcare system της Αμερικής. Και έβλεπα ότι όντω ε, τα χρήματα που δίνει ο κάθε Αμερικανός πολίτης για το εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ περισσότερα. ή ίσω χρεοκοπήσει και η χώρα, αν συνεχίσουν να, να ξοδεύουν με το ρυθμό αύξηση που υπάρχει. Και αυτό τι, τι έλεγε. Δεν το κατάλαβα ακριβώς γιατί περπατούσα κιόλα, αλλά έλεγε ότι όταν βλέπουν ότι πα να εξυπηρετηθεί μέσα από κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα το φάρμακο το χρεώνουν τριπλάσια τιμή. Αυτό γίνεται και εδώ. Γίνεται και εδώ αυτό. Και εδώ, Αν πάμε να κάνει okay. αχείριση στο γόνατο μόνο σου, μπορεί να έχει 1.700. Αν στο πλέον η ασφάλειά σου, μπορεί να έχει 3.000. Yeah. Yeah. Βέβαια, αυτό το variability υπάρχει σε πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, στο φάρμα, που για παράδειγμα, δεν το έχουμε. Σε συγκεκριμένε εξτάσει δεν το έχουμε. Αλλά... Ναι, εδώ πάσουμε κυρίω από οργάνωση. Αυτό που λέγαμε CTO και να μπορεί yeah. να είσαι 300 άτομα να το οργανώνει. Εδώ έχουμε αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε, ξέρεις, μια... είναι αυτό που δεν υπάρχει έτσι. Δεν μπορούν κάποιοι να μπουν και να πούνε τα λύσει αυτά τα θέματα. Κολλάμε και σε άλλα θέματα. Αλλά έχουμε ξέρεις, το ανθρώπινο, ξέρει, αυτό το mm. σχέση με τον άνθρωπο, που μπορεί να βρει και, και τρει γιατρού, να σου πούνε μια απόψη. Αυτό Τρει ή μισή διαφορά. Παίζει. Δηλαδή, ένα ε, φίλο στην Ολλανδία και είχε έναν όγκο στο αυτί, ο οποίο του χτύπαγε και λίγο στο. έπρεπε yeah. να βγει ρε παιδί μου. Και είναι τρει μήνε τώρα αυτή η φάση και του λέμε, εντάξει, έτσι όπω το βλέπουμε, είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι. Βδομάδας, ναι. ε, και έχει ξέρω, σε 6 μήνε να κάνει χειρουργείο τώρα. Το οποίο στην Ελλάδα δεν μπορώ να φανταστώ το σενάριο. Για, καλά, και εδώ έχουμε πράγματα που θα πάνε πολύ παρακάτω. Εντάξει, και, θα και εκεί, αλλά, το κάνει. Αλλά μπορεί να πάρει σε τρει ειδικού π.χ. και να βγάλει κάποια άκρη. Και ξέρω και περιπτώσει. Το έχω γνωστό στην Αμερική, ο οποίο έχει αυτοάνωσο και γύρισε στην Ελλάδα σε μια. Όχι βασική πόλη, α Θεσσαλονίκη, έφτιαξε μια ομάδα ιατρική εκεί, εκεί πέρα και λέει την πρώτη που έκανε εκεί σε 6 μήνε δεν την έχω κάνει στο Στάνφορντ. Εντάξει. <pros> Προν <and cons> παντού, έτσι. Δεν λέμε ότι είναι ωραία εικόνα του <laughs> το συστήματο υγεία στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πλεονεκτήματα σε κάποια πράγματα τα οποία καλό είναι πάντα να έχουμε και στο μυαλό μα και τα καλά πια είναι. <χ> <χ> είναι το, το, αίσθημα κοινότητα, αυτό το κομμάτι. Γιατί εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν έρθει κάποιο και μπορεί να τον βοηθήσει, εδώ πέρα, αν πα και ζητήσει βοήθεια, έχει πολύ καλύτερε πιθανότητε να την πάρει αυτή τη βοήθεια. Τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Και εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή και απλά ανεκτότα πράγματα. Ξέρω, κυκλοφόρησα, α πούμε, ξέρω εγώ στη Νέα Υόρκη με ένα καρότσι. Δεν σε βοηθάει ποτέ κανεί. Εμεί δεν είχαμε τώρα καρότσι που ήμασταν εκεί, αλλά έβλεπα άλλου ανθρώπου και να κατεβαίνουν τι κάλε, α πούμε, δεν υπάρχει πουθενά προσβάσιμο σημείο. Πουθενά. Mm. Δεν βοηθάει ποτέ κανεί τίποτα. Ε, Εμεί πιάσαμε το καρότσι Όχι, όχι. Okay. Έχιστε, ναι. mm. Ενώ με το πέρα δεν μπορώ να φανταστώ. Κάπω, ε, ναι, δεν το κάνει, δεν εμεί και, το το και του βοηθάγαμε. Και ήμασταν τουρίστε, α πούμε, και μα λέγανε, Ωχ, wow, thank you, ξέρω εγώ. Ναι. Ή, θυμάμαι όταν ήμασταν εμεί και με καρότσι και έρχονταν ξέρει κάτι φύλλα εκεί, κάτι μαύρη κλπ. Και στο και κλασικό μπάι που έχω αναπτύξει. Οπα, τι είναι αυτό τώρα, γιατί ήρθα για το κοντά μου. Ναι, ναι. Και απλά να μα βοηθήσουν οι άνθρωποι. Ε, είναι και αυτά στο κομμάτι ξέρεις, που λέμε ποιότητα ζωή. Είναι πολυδιάστατο. Το πιο εύκολο είναι πάντα, ωραία πεζοδρόμια, πόσα βλέπω να μπαίνω, η ταμπέλα από πάνω μου τη γράφει, αλλά τελικά όσο μεγαλώσει, βλέπει ότι το θέμα ζωή και πού βρίσκω ευτυχία και χαρά είναι πραγματικά τόσο πολύ διάστατο και ότι σχεδόν τα πάντα όπω λέμε από πάντα είναι θέμα narrative. Mm -hmm. Και προφανώ κάποιο έχει narrative να σε φέρει εκεί και να δουλεύει για αυτόν, και να μην κάνει πράγματα. Και Με εσύ δεν θες να πει: Α, okay, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. έκανε τη σωστή απόφαση στην πάντα, όλη χάλια. Δεν τα κάνω αυτό το spin narrative, όλα χάλια, εγώ γλίτωσα. Εμάς λοιπόν, εδώ, πώς το στρώνουμε αυτό το βράδυ. Όπως λέμε πολύ από όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, going do it by doing it. Δεν έχει κάτι άλλο. Ε, μπορείς Μπορεί να ξεχωρίσει κάποια προβλήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε καλέ δουλειέ και να ανεβάσουμε άλλου ανθρώπου στο δικτύο μα. Ε, στο tech, μιλώντα, όχι, μπορούμε να έχουμε και γενικά στην πολιτεία και στην πολιτική και αλλά πάμε να πάρουμε το κομμάτι του tech. Μπορεί να ξεχωρίσει σε ένα, δύο ή τρία προβλήματα που έχει η Ελλάδα σε σχέση με άλλε πόλει που να λειτουργούν. Εντάξει, με... αρχικά είναι ότι έχουμε πολύ ρηχή αγορά. Προφανώ δεν τι, έχουμε τη, μεγάλα τη, μαγαζιά. Δηλαδή, με το market cap, με τι, με τι το λέω. Όχι, όχι. με το πόσο πολλέ εταιρείε υπάρχουν, που δεν είναι τόσο πολλέ, και το πόσο βάθο έχουν στο τι κάνουν. Έτσι, μπορεί να έχουμε τώρα κάποιε startups που έχουν προχωρήσει κλπ. Είναι Άμα σου μη καλέ που είναι 100 πλασά άτομα, δεν είναι πάνω από 10, ξέρω εγώ ουσιαστικά. Yeah. Έτσι. Mm -hmm. ε, οπότε ένα βασικό είναι ένα... Αυτό που βλέπουμε και εμεί και από την πλευρά μα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πολλέ κάθε χρόνο χίλιε ιδέε, οι πιο πολλέ είναι σκουπίδια. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει ποια είναι τα προβλήματα που είναι σημαντικά στον κόσμο. Ακόμα και με βγαίνει, ξέρω εγώ από το Πολεχνείο, μπορεί να κάνει με πτυχιακό. Ε, Πώ το λέμε, πτυχιακή. ξέρω εγώ, κράτηση εισιτηρίων. Δηλαδή. Δεν, οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιο ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα που χρειάζονται λε. Και αυτό γιατί δεν παίρνουμε προσλαμβάνωση. Βέβαια, υπάρχει και το Ιντερνετ, θα την άλλη. Δηλαδή. Mm. <laughs> ε, αλλά αν υπήρχαν πιο σοβαρέ θέσει εργασία και πιο σοβαρή εξειδίκευση, θα μπορούσε να έχει ζητεί διάφορα προβλήματα και να έχει τριφτεί. Mm. Προφανώ βελτιώνεται όχι με τον αριθμό που θα θέλαμε. Τώρα, σαν startup οικοσύστημα, ο αριθμό των startups των χρηματοδοτικών γύρων κάθε χρόνο είναι ψηλοστατικό. Δεν έχει μεγαλώσει <συσίλες> τίποτα. Παρόλο που υπάρχει πιο πολλά λεφτά, δεν πάει επί 1,2 το χρόνο. Είναι στο 1. Είναι 60 με 70 γύρους εδώ και 5-6 χρόνια. Δεν έχει μεγαλώσει τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια να κάνουν πράγματα. Αν αριθμό γύρων, έχουμε μεγαλώσει το Okay. Όχι πάντα για τα πόσα. Κάποιε εταιρείε που μεγαλώνουν πλέον βλέπουμε και γύρω στα 50-60 αυτά τα ασύλληπτα πράγματα πριν κάποια χρόνια. Αλλά δεν βλέπουμε, ξέρει, και δεν βλέπουμε καμιά φορά και αυτό το ξέρει, που περιμέναμε να υπάρχει το flywheel effect. Ότι κάποιοι δουλέψαν στι πρώτε εταιρείε, πήγαιναν μεγάλε και μετά βγήκε μια γενιά που founders από εκεί. Επίση ναι. όχι. Ε, οπότε θα πρέπει να φτιάξουμε καλύτερε δουλειέ. Τώρα τι φέρνουμε απ' έξω, ανοίγουμε υποκαταστήματα τη ΑΒΓ. Κάνουμε startup, κάνουμε ένα καλό τίμιο agency που κάνει σοβαρή δουλειά, χρησιμοποιεί σωστά εργαλεία, μαθαίνει σοβαρό software engineering. Δεν έχει σημασία ότι κάνω μια bootstrap εταιρεία δεν ξέρω, κάπω μια παράδοση στην Ελλάδα με μπουστρά εταιρείε. Καλή ώρα, Μπέτα Καέ, η οποία πουλήθηκε 1,2 δι, μια εταιρεία που έκανε 90 εκατομμύρια τζίρο, 30 εκατομμύρια κέρδη και πουλάγε σε όλο το automotive, στη Φόρμουλα 1, στη Λόκη Μάρτιν, στη στην Apple. Αυτά τα πέφτει κάτω, προσωμιωνόταν με... και προσωμιώνονται με Μπέτα Καέ. Έλα ρε. Ναι. Θυμάμαι, είχε... Αλλά αυτό δεν τα λέμε. Λέμε μόνο ότι όλο βρήκε δουλειά στην πέτρα Εγώ δεν την ήξερα. Εντάξει, έρχεται πριν χρόνια. Έρχεται η μάνα μου και μου λέει ο Γιώργο, ένα φίλο μου, δουλεύει σε μια τεράστια. Ναι, και λέγεται Μπέτα Καέκε. Εγώ δεν την ήξερα. Βλέπω λέω, το σάτ και το καλά της. λέω καλά τη. Λέω <laughs> μαλακίε θα κάνουμε. Δεν την ξέρω. <laughs> και ναι, έμαθα το μάθημά μου και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Ναι, εκεί ξέρει πώ το λέει, Marine Traffic και αυτή, έτσι, bootstrap ήταν. Και έφυγε 100. Mm. Η επίγνωση σε μια άλλη πολύ καλή εταιρεία είναι. Σχεδόν bootstrap, α πούμε. Σχεδόν bootstrap, ναι. ναι, και τώρα και αυτή τζιράρει κάτι δεκάδε εκατομμύρια. Η Scook στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Και αυτοί χρες, ήρθαν κάποια private equity μετά ξέρεις, και δώσαν liquidity, ήδη και κάποια χρήματα μπορεί να χρειαζόταν. Άλλο αλλά, αυτό, να το κάνει. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και να βγάλει ναι, το ναι, πολύ σκορπιό. Ναι, αυτό ναι. δεν θεωρώ ότι είναι Απλά, ναι. Απλά και καμία αυτή τη εταιρεία δεν έχει σπουδαίο employer branding. Να λε, α, εκεί mm. είναι εταιρεία τρομερή. Εντάξει, mm. προφανώ είναι μικρέ, δεν είναι Google, bla bla bla, bla αλλά δεν δουλεύουν και όλοι και στα big tech, έτσι. Εγώ δεν βλέπω τώρα και από τη, το δικό μου εγωκεντρικό πρίσμα, εγώ προσωπικά αυτό το οποίο θα ήθελα, γιατί λέω, τελευταία εγώ γκρινιάζω πολύ και λέω ότι δεν έχουμε οικοσύστημα στην Ελλάδα. Αλλά όχι δεν υπάρχουν εταιρείε, δεν υπάρχει οικοσύστημα αυτή. Άλλη δεν υπάρχει αυτοί. networking. Αλλά και... ναι. Και το βλέπω τώρα, α πούμε, και, σε σα... σα... αρκετού που γυρίσαν από εξωτερικό, ενώ μπορεί να βάλει να κάνει networking και λοιπά. Στην Ελλάδα κάποιο είπα τίποτα. Και λέει τώρα του μαζέψω στο γραφείο, α πούμε, να... όσου ξέρουν που γυρίσανε, να έχω κάτι κρασιά που έχουν μείνει που κάτι δεν. Τι πω, παιδιά, ελάτε εδώ, ελάτε, αφήστε ένα απόγευμα και ελάτε να κάτι λίγο νέο μεταξύ σα. Αλλά αν κόφει το επόμενο, θα έρθει ή θα γκρινιάζε. Θα. Μα ο κόσμο που δεν τον ξέρει. Οι μόνε φορέ που δεν έχω έρθει, που είναι όλε τι τελευταίε, είναι επειδή λείπω όλε. Ε, το πρώτο είναι. Την Παρασκευή. Εδώ, 5 Απριλίου δεν θα το προλάβουμε. Γιατί? Θα έχει γίνει ήδη μάλλον. Θα, βγει να. ε, ε ναι. ταυτόχρονα τώρα όσο μιλάμε θα, θα βγαίνει ναι, 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 το podcast. Ναι, 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 ναι. Ε, ε, είναι ε, το υπάρχει μια μικρή περίπτωση να λείπω. Αλλά μάλλον θα έχω γυρίσει. Εντάξει, θέλω πιο πολλά τέτοια ρε παιδί μου. Ξέρω ναι. εγώ και κάποια developer meeting, έχουν λίγα και παρακολουθήσει. Ε, Εμεί ε, 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 που κάνουμε το Docker Athens, παρακαλάμε να έρθουν άτομα να μιλήσουν. Πάντα έτσι ήταν. Και το Chris JS πάντα έτσι ήταν. από το εξή. Δηλαδή, Ειδικά το Docker είναι μια τεχνολογία που ακόμα στο development και μόνο τη χρησιμοποιούν όλε οι εταιρείε στην Ελλάδα. Και έχουμε εταιρείε μεγάλε τεχνολογικέ. Παρακαλάμε να έρθουν Πραγματικά. Ε, είναι πρόβλημα αυτό που έλεγα. Νομίζω ότι και με το agency κάπω το θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα, έτοιμη δουλίτσα και φτάνουμε ένα τοπικό μέγιστο που δεν πάμε παρακάτω. Mm -hmm. Και το βλέπω πάρα πολύ, νομίζω, με τι άλλε του Λονδίνου. Δηλαδή, yeah. υπήρχε το Contractor ξέρει. Mm -hmm. Ήμουν και Contractor, ήταν το μέγιστο tier που ήμουν. Mm -hmm. Ήμουν individual contributor ποτέ δεν έκανα lead ομάδα, ποτέ δεν πηγαίνω παραπέρα, ποτέ θα γίνομαι director, αλλά έπιανα ένα ceiling. Και τέλο. Και mm. προφανώ ήταν στο μήτα, με παρουσιάσει, θα μάθει γιατί δεν θα ξεφυλιστεί. Να. Θα κάνει ένα network, μπορεί και από εκείνε να τραβήξει μια καλύτερη εταιρεία. Κάπω ρε παιδί μου, σαν να υπάρχει μια παρέτηση από το να ξέρει να το πάω παραπέρα το πράγμα. Mm. Ε, ενώ παλιά και σπουδαία και λέω και πιο σπάνια όλα αυτά βέβαια, έτσι, δεν υπήρχε κόντ και λοιπά. Γουστάραν ε, πάρα πολύ τα, τα meetups, αλλά πάλι τα τρέχαμε 3-4 άτομα. Και νομίζω παγκοσμίω ναι. ίσω ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ξέρει εδώ στην Ελλάδα. Εγώ Απλά. Η κοινότητα είναι πολύ πιο μεγάλη, οπότε. Ναι, ναι. Τα αναγκαστικά τα τέσσερα meetups 40. Και... Εγώ είδα ότι πήγαμε στο. Όταν ήμασταν στο Βερολίνο με τον Αντώνη τρία βράδια, κάθε μέρα έχει και από κάτω. Κάθε μέρα έχει και από κάτω. Εδώ Εντάξει, δεν νομίζω ότι η τεχνολογική σκηνή Βερολίνο πρέπει τουλάχιστον 10 φορέ μεγαλύτερη από τη Αθήνα. Ναι. Ναι. Και μιλάμε για Βερολίνο, δεν μιλάμε για Λονδίνο, Φρασίσκο, Νέα Υόρκη. Ναι, και δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο ναι. Ενεργή, είναι ίσω πολύ ενεργή στο meetup και λοιπά, αλλά. Έχουν το δηλαδή, Βερολίνο ναι. δεν έχει το βάθο που έχει το ένα Λονδίνο. Όχι. Ναι. Δεν έχει. Αλλά είναι όντω 10 φορέ μεγαλύτερο από την Αθήνα. Πλά. Ναι. Εντάξει, ναι. το... είναι, το... είναι και το αφήγημα έτσι. Λέω το Βερολίνο, Βερολίνο super cool. Από εδώ, από εκεί. Εγώ να πω ότι δεν μου αρέσει το Βερολίνο. Ούτε εμένα μου αρέσει. Εντάξει, ωραία ναι, ναι, ναι. για, για δύο μέρε, αλλά that's it. Α, και ε, εγώ δεν αλλά δεν ξέρει, έχει νέο κόσμο. Πάνε όλοι yeah, εκεί. Και θα πάει και ο Ιταλός και ο Ιταλό και όλοι θα πάνε στο Βερολίνο για να κάνουν τη Γερμανία καλύτερη. Yeah. Ε, και προφανώ θα υποφεληθούν και ήδη σε έναν βαθμό που δεν νομίζω ότι κάνει πια στο Βερολίνο και, και λεφτά. Yeah, Σοβαρά λεφτά. Δεν γνωρίζω, αλλά. Τε, εμένα μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, μου λείπει να, να πα και να πει ότι. Γνωρίζω στο meetup 10 άτομα και δεν είναι οι 9,5 Έλληνε, α πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό κάπω, επειδή μου πρέπει να, να μπορέσει να αλλάξει, ας πούμε. Και ίσω από τι λίγε τέτοιε προσπάθειε που έχω ακούσει είναι κάποια στιγμή ο Μιχάλη Βουττιχάητ με την όρφη μου, επειδή μου προσπαθούσε να φέρει άτομα το εξωτερικό ε, στην okay. Ελλάδα. Mm. Δεν ξέρω πώ είχε πάει αυτό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά. Ήταν από τα πράγματα που είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ τότε, ρε παιδί μου, και τρίγα γιατί το θέσατε. Και πάλι εδώ πέρα, έτσι, γίνονται κάποια developer conferences κάθε χρόνο, γιατί είναι σημαντικά με σοβαρού ομιλητέ. Δεν υπήρχε και αυτό, έτσι. Όχι, δηλαδή, ο Πάτρεπλο έχει κάνει φοβερή δουλειά, α ξέρω εγώ. Υπάρχει yeah. τώρα το OpenConf, υπάρχει το PLG. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, πέντε συνέδρια, έξι. Mm. Δεν είναι, ρε παιδί μου, μηδέν. Είναι. Τα, εντάξει, η κοινότητα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι το developer community. Είναι ακόμα ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που να ξέρουν να κάνουν σωστά ας πούμε, το, του φόρου όταν έχει ξέρω εγώ RSU και μετοχέ κλπ. Είναι providers, αυτή είναι, αυτή, είναι αυτή, χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι ένα θέμα στην Ελλάδα. Το ότι τα, νομίζω τα stock options έχουν μια περιπλεγμένη νομοθεσία στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι και τόσο, απλά είναι λίγοι που την γνωρίζουν. Και, 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 το tax rate είναι αρκετά μικρό επίση. Είναι 15%. Καλή τύχη στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Α πούμε, άλλο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει βγάλει κάποια terms sheets και για stock options και λοιπά στο, στο site του τον Μάρθον. Όλο αυτό το πράγμα, η πληροφορία είναι δύναμη. Οπότε, όσο μπορεί εσύ και λε ότι. Πώ κάνω εγώ αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι ο καλύτερο τρόπο, αλλά εγώ το κάνω έτσι. Εγώ το ρίσκα αυτό το πρόβλημα. Είμαστε όλοι. Α, μαλαγία τα stock options. Αλλά κανεί δεν λέει θα πάρω, θα πληρώσω ένα account και μετά το βγάλω live αυτό το πράγμα. Γιατί, οκ. Okay. Εσείς είναι μπορεί... πίσω νομίζω αυτό το πράγμα του, του agency νομίζω, ξέρεις, λιγάκι κάπως θα περιμένουμε και δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Και δεν είναι καν τα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. έχει νόημα να, να κάνετε ένα podcast στη Μάραθον, ενώ κυριολεκτικά δηλαδή, <laughs> το ξέρω <laughs> εσύ, το ξέρω, <laughs> Απλά δεν κάνεις συχνά. <laughs> αυτό, αυτό είναι που λέω, δηλαδή κάτι τακτικό το οποίο ίσως να είναι στα αγγλικά, ίσως δεν ξέρω εγώ τι. Όχι δηλαδή... στα ελληνικά είναι και ο στόχος ήταν ξέρεις, να κάνουμε, κυρίως εκεί μου αρέσει ξέρεις, να παραστάσει. Οπότε συνήθω δεν είναι τα founders κλπ. Μπορεί να είναι κάποιο που είναι ξέρω, εγώ, και καθηγητή cyber security. Mm. Έτσι, οπότε να εισάγουμε έννοιε και τι γίνεται στον κόσμο κλπ. Ήρθα να το κάνω πολύ τακτικά γιατί βαριέμαι την όλη φάση του editing και επειδή το είχα βγάλει μόνο σε podcast platforms δεν έπρεπε να κάνω ένα like και ένα comment. Οπότε mm. έπρεπε να το παμείνει, Λέω Fuck it, δεν με νοιάζει. Εξαισεί είμαι το public slave, δεν παίζει. Mm. Ε, αν δεν υπάρχει και το engagement σε κάτι και ο ίδιο τα παρατάω. Mm. Okay. Ε, ίσως Ίσω αξίζει τον κόπο γιατί και έχετε, και έχετε κοινό και έχετε πράγματα να πείτε. Αναγκαστικά, επειδή βλέπετε πολλέ εταιρείε. Κοίταξτε. γράφουμε, ε... ξέρει. Εμεί του έρχεται έχουμε... ότι είμαστε έχουμε... boomers, οπότε δεν είμαστε τόσο. Εμεί έχουμε το λύσει το, το, το κομμάτι του, του editing χωρί να κάνουμε editing. Απλά δεν κάνουμε τίποτα. Κοίτα, Αυτό μου αρέσει γιατί σε έναν κόσμο που είναι όλα super polished και βγαίνουν τώρα από 11 labs και εκείνο και τα άλλο. Ή, ξέρεις, το να είσαι ρό, είναι, είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματική κουβέντα. Το να κάνει κάτι σούπερ πόλει και σούπερ ηλικιωμένων κλπ. Οπότε μετά να μου αρέσει το ρόξο. Το, το θεωρώ ότι είναι ένα φίλτρο. Αν ακούγεται. Θε, ναι. Θεωρώ ότι ο ήχο έχει βελτιωθεί, οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι οκ, okay, αλλά από εκεί πέρα το να κάτσει να το κάνει πάρα πολύ πόλη. Θε, θεωρώ ότι μα λείπει πάρα πολύ η πραγματική πληροφορία. Και η πραγματική πληροφορία βγαίνει μέσα από πιο αυτόν τη συζήτηση. Αυτό είναι το. Και στο τέλο τη μέρα αυτό που λέω είναι ότι εμεί κάνουμε ψυχοθεραπεία εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρχε μια ζήτηση να το κάνουμε ανοιχτό στο X και αυτά μα το προτείνανε και κάποιοι στο. στο, στο... πήγαν από Twitter στο X, τέλο πάντων. Κι άλλα, δεν θα παρεξηγηθεί, δεν θα Είναι εντάξει. <laughs> πρέ, πρέπει να τα λέω σωστά. Ε, δεν διαφωνώ. Είναι μια πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, αλλά σε όλες τις μέρες εμείς θέλουμε να περάσουμε καλά μαζί σου πάνω εδώ πέρα, οπότε ποτέ... <laughs> <laughs> χρησιμοποιούμε αυτό το, αυτό το πόδι και αυτό. Γενικά όμως θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε στη δικασία να φτιάχνουμε πράγματα και μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μπορεί να μην μπορούμε να τα κάνουμε κάτι στη γενιά μας, ρε δηλαδή, στον δηλαδή, στο, στο χρόνο μας παραγωγική, αλλά... Κοιτά <κοίτας> το quantum του πραγμάτων το οποίο μπορεί να κάνει. Προφανώ θέλουμε όλοι να ήταν όλα καλύτερα. Ε, και... Ε, μεγαλώνει και η όροξη όσο μεγαλώνει, ίσω καμιά φορά για μεγαλύτερα πράγματα. Αλλά προ το παρόν το καθήκον μα, νομίζω, εσεί μέσα σε αυτόν τον τομέα είναι να τραβήξουμε ώστε να ζουν να έχουν αυτοπεποίθηση και αυτό να ζουν υλικά, ίσω τουλάχιστον καλύτερα. Έτσι, δηλαδή, σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε θέλει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να κάνουμε κάποιο που να κάνει μια καλή δουλειά που να λέει: «Ήταν η δουλειά μου είναι καλά. Mm -hmm, yeah. <Σελίου> και μετά θα τα βρούμε τα άλλα. Όσο συσσωρεύεται <Σελίου> το... γνώση, πλούτο κλπ. Μπορεί η επόμενη, μπορεί εμεί, μπορεί μέσα 20 χρόνια. Και στην αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα τώρα. Mm. Υπάρχει μεγάλο κόστο. Και το κόστο εδώ λέγεται χρόνο. Να. <Σελίου> θα μα πάρει καιρό, αλλά πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτό που έχουμε σαν ε, στο community ε, επί τουλάχιστον. Και τα σπουδαία οικοσυστήματα του Βερολίνου, ξέρει, OK, εμεί λέμε του χάνουμε όλου και δεν κάνουμε ρουπλάνη τίποτα. Εκεί φέρνει από εδώ, φέρνει από εκεί, φέρνει και του άλλου Υπερπολαπλασιάζονται. Πολλα, υπερ mm -hmm. Εμεί και έχουμε μόνο γραμμική προ τα κάτω εξίσωση. Mm -hmm. Το οποίο συμβαίνει και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία κλπ. Και, και μετά ξέρετε, λε, αν είναι να κάνω ένωση και το πιο πολύτιμο μου αγαθό, οι πιο μορφωμένοι μου άνθρωποι να με καταλείπουν κότε the benefit. Mm. Ε, ε, <laughs> είναι αυτό το οποίο <laughs> σχολιάζουμε πολύ και για το πώ μαγειρεύονται τα νούμερα τη ανεργία επίση. σημαντικό Δηλαδή τι ο κόσμο. Νομίζω αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα έχει φύγει, δεν νομίζω ότι θα έχουν πλέον τόσο πολύ. Τα νούμερα νομίζω μαγειρεύονται γιατί ξέρει πάρα πολλέ δουλειέ δυστυχώ, οι οποίε είναι παροδικέ, εποχιακέ κλπ. Έβλεπα στο ίδιο το άρθρο τη καθημερινή που έλεγε. το οποίο το έκραξα πριν από λίγο. Είχε ένα γκράφ από κάτω που έλεγε πόσοι άνθρωποι φεύγουν και έρχονται κάθε χρόνο από την Ελλάδα. Ακόμα και τώρα, αν ισχύει αυτό το οποίο λέει και δεν είναι μαλακία, περισσότερο φεύγουν από ό,τι έρχονται. Είναι συζύγιο, βέβαια. Ναι, ακόμα, ακόμα χάνουμε κόσμο. Χαρμακο... σίγουρα θα έχουμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό... Αλλά είναι αυτό. Πε μου τώρα εσύ, λοιπόν. Ναι. Πάω στην Ολλανδία και είσαι γράφει και χαίρεσαι πάρα πολύ. Ναι. Και μπορεί να σε που να είναι στον Πρωδέλο, ξέρω εγώ, σε Huawei. Ναι. Μου λένε, ξέρει, δεν ξέρουμε μάνατζέρ τι κάνουν, πού είμαστε, σε ποιον κάνουν report. Mm. Αλλά δεν ακούω κανένα να λέει Αχ, αγάγα, τι μαλάκι είναι αυτή. Ναι. Πώ το βλέπει αυτό, θα πήγαινε εσύ στα για 3.000. Εγώ δεν, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Προσωπικά... Σαν, σαν value proposition, πώ ακούγεται. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα με τίποτα. Δεν έχει νόημα. Εγώ αυτό το πει παρατήρηση. Πε το, <στονίτρια> γιατί δεν έχει νόημα να πα να πάρει 3.000 στο Άμστερνταμ. Γιατί μπορεί να βγάλει εύκολα 3.000 ευρώ στην Ελλάδα. <στονίτρια> <στονίτρια> δηλαδή το, <στονίτρια> το πιο απλό. Ορροπείτε την κατάσταση, και. Δεν μα δεν είναι μόνο. Εγώ σου λέω ότι δεν θα βγάλει 3.000 στην Ελλάδα. Εγώ σου λέω ότι θα βγάλει 2.000 Καθαρά, είχα που θα βγάλει παραπάνω κιόλα καθώ ανεβαίνει. Η ποιότητα ζωή που θα έχει εδώ για τα, υλικ... για τα, χρήματα που παίρνει, αυτό είναι που πάει, γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα που πεζοδρόμοι, αυτά όλα ισχύουν, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή η ζωή που κάνει με τα 100 χιλιάρικα στο Σαν Φρανσίσκο. 100 Σαν Φρανσίσκο δεν, θεωρώ... <laughs> λοιπόν, δεν... Αυτό όμως είναι. Θεωρώ. αυτό όμω είναι κόσμο ο οποίο εδώ δεν το σκέφτεται. Λε... Λένε, Α, αυτό παίρνει 100-120 χιλιάρικα στο Σαν Φρανσίσκο και εσύ σκέφτεσαι 10 χιλιάρικα ζεστά στην τσέπη που δεν είναι, αλλά επίση. Δεν ξέρω, εσύ το ξέρει καλύτερα από μένα γιατί έχει ζήσει εκεί. Αλλά με η δική μου εντύπωση είναι τα 100.000 μεικτά στο Σαν Φρανσίσκο αντιστοιχούν ίσω σε 2.000 στην ε, ε, Ελλάδα. Βάλε 180 πλέον. Ναι. Δεν είναι πλέον 100. 100 δεν, δεν φτάνει για τίποτα. Ναι. Ε, αλλά ναι, θεωρούμε κάπω και ξέρω, από το Πανεπιστήμιο ξεκινάει αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Φταίμε και εμεί που δεν έχουμε προβάλει τι γίνεται στο, στο οικοσύστημά μα. Σίγουρα υπάρχει θέμα και σίγουρα υπάρχει θέμα μιζέρια. Και... Δηλαδή, α, στην Ελλάδα είναι όλα σκατά. Και κοίτα τώρα όμω, επειδή έχουμε απορροφήσει εμεί και το startup κλπ. το αρκετό κόσμο και φεύγει τώρα η κάθε επίτα που έχει που θέλει η engineering π.χ. και πηγαίνει στα Γιάννενα να ανοίξει, στην Πάτρα, στη Ρόδο. Και ακόμα και εκεί να ανοίξουν και να του εκπαιδεύσουν κιόλα. Έχουν καταλάβει ότι άμα θέλουμε κόσμο πρέπει να του εκπαιδεύσουμε κιόλα. Mm -hmm. Δεν ξέρετε, θα βρούμε να κρέμονται από τα δέντρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό που πάνε και από κεντρώνουν. Εννοείται. Πάνε. Και όσο πιο πολύ ανταγωνισμό έχουμε και δεν βρίσκουμε να γεμίσουμε θέσει, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι η υγεία. Η υγεία είναι ο ανταγωνισμό. Δηλαδή, και ξέρει, να πρέπει εμεί ω κάθε εργοδότη να πρέπει να πάμε το έξτρα βήμα για να κάνουμε, ξέρεις, να μεγαλώσουμε την πίτα. Οι εποχέ που ξέρει, απλά έπρεπε να πα απλά στην Intercom και στην Singular Logic τότε τέλειωσε. Mm. Αν θε, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα αυτό που έχουμε κάνει και πρέπει να το κάνουμε επί δύο ακόμα. Και να φέρουμε κόσμο απ' έξω, είτε Έλληνα, είτε μη Έλληνε. Ναι, Αλλά δηλαδή, σίγουρα χρειαζόμαστε δηλαδή, δηλαδή, αίμα. Δηλαδή. Ναι. Χρειάζεται πάντω πάρα πολλή προσπάθεια, χρειάζεται ρε παιδί υπομονή. Νομίζω ότι η υπομονή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που, που αναφέρει και δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Και μακάρι, ίσω κάποια στιγμή στο μέλλον, ε, η συζήτηση, εγώ μένω ή φεύγω. Δεν, δύο, δύο θα πείσουμε από το podcast να γυρίσουν ε, και φτάνει. Ναι. Όπω ε, πίστηκε από μόνο του ο Δημήτρη που έχετε την επόμενη, στο επόμενο επεισόδιο. Για πε. Ναι. ναι. Άλλο θα μα τα πει εκείνο. Ε, εντάξει, α πω από τη δικιά μου πλευρά. Ας πούμε, Δημήτρη Κώτα. Ε, πάμε, κάνουμε ένα Greeks in Tech στο Σαν Φρανσίσκο, στο Ρέιντ Ω συνήθω, ξέρει, μαζεύονται πολλοί να μα πούνε τι ώρε που είναι εταιρείε του και λοιπά, και είναι λιγάκι απογοητευτικό για μα. <laughs> ναι. Γιατί εμεί θέλουμε να βρούμε αυτού να κάνουμε πράγματα. Και μετά από δύο χρόνια μου στέλνει ο Δημήτρη, θυμάσαι τότε, τα είχαμε πει στο Redwood City, μπλα μπλα μπλα, ήμουν στην Apple και γυρνάω στην Ελλάδα να κάνω Defense. Και στην πρώτη είναι. <laughs> Αφήνει τα πάντα για να γυρίσει στην Ελλάδα να κάνει Defense και Να αυτά. Να μπλέξουν λίγο Πολύ, το στρατό, Δεν παίζει με τίποτα. Ε, το Τρομερό σύγχρονο, λε ο, ο τύπο, ρε φίλε, Δίνει πόνο. Mm. Έτσι. Τώρα, background, GPS δίνει navigation, κάποια πράγματα στην Apple δεν θα μου πει ποτέ. Εκ των υστέρων προφανώ, αφου βγαίνουν ένα προϊόντα μου, λέξει ότι θα δουλέψει στο το και Core κλπ. Δηλαδή σε locali Computer Localization. Οπότε αφήνει μια πάρα πολύ καριέρα, γιατί μάλλον εγώ κάνω infer, δεν μου το έχει πει ο ίδιο, πρέπει να δουλεύει το αυτόνομα αυτοκίνητο του Apple. Mm. Δηλαδή, αν είσαι ML Engineer και δουλεύει αυτό το πράγμα, που πα. Mm. Και λε, όχι φάκετ, θέλω να γυρίσω να κάνω στην Ελλάδα εταιρεία Defer και θέλω. να προστατεύσω και τη χώρα μου. Ναι. Δεν ξέρω, τι άλλο να πω. Αυτό νομίζω ότι το λέει τα πάντα. Θέλει κότσια. Όταν ακούω Πολλά κότσια, αλλά ρε φίλε, ξέρει, αν έχει βάλει και ένα ποσό στην άκρη, θε να νιώσει και ζωντανό. Τρώει κατώ, Δημήτρη, ο Μίτσε και η ομάδα του. Προφανώ άπειρο. Αλλά το τι έχουν ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια, σα τα πει και ο ίδιο, δεν ξέρω, μπορεί να βάλει και κάποια βίντεο. Είναι, είναι απίστευτα πράγματα. Και αν το καταφέρουν, θα είναι κύριε και θα του με προσοχή. Αλλά that's what it takes. Δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα μην ένα founder health κουβέντε και τι αίδια. Τι είναι το founder health. <σοβεί> ότι οι founders κάνουν πάρα πολλά πράγματα, είναι τόσο πολύ που στη δουλειά του και πρέπει να... να βρίσκουν τρόπο να ισορροπούν και να έχουν ισορροπία στη ζωή του. Εντάξει, νοπένε και τέτοια. Μωρέ. Και τά... Αν θε να είσαι founder για να πάει πάντα μπροστά, δεν υπάρχει. Έχεις... Θα πάρει ένα τεράστιο κόστο. Δεν υπάρχει ημίμετρο. Υπάρχει τεράστιο κόστο. Θε να αλλάξει κάτι, δεν είναι τσάμπα. Αλλιώ το έκαναν όλοι. Ναι, ναι, όχι 100% Αυτό που σου πω είναι ότι η ισορροπία είναι κιόλα εκεί που το σύστημά σου εσένα λέει Εγώ εδώ είμαι. Ναι, ναι, το οποίο ναι, ναι. μπορεί. Μπορεί να είναι το απόλυτο χάο. Ναι, μπορεί να είναι το απόλυτο χάο. Όντω. Ναι. Ο λόγο δηλαδή που, που, υπάρχουν τα εργασιακά δικαιώματα και το χτάρο και όλο αυτό δεν είναι για να πιστεύει τι θα Αυτό είναι για το non-founder. Προ... Yeah. Είναι, 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 για να προστατέψουν τον κόσμο. αν και θα έλεγα first employees in a startup, that's what you sign up for. Μέγει στην Δεν υπάρχει, Α, ξέρεις, αν... εκεί, καμία ισορροπία. Γιατί η εταιρεία απλά δεν υπάρχει σε 6 μήνε. Θα την ισορροπήσει. Εγώ, αυτό το οποίο λέω μόνο εκεί είναι ότι δεδομένου ότι έχει στόχου στην εταιρεία. Ακριβώ. ή RSU, ή OSUs, είναι, με ναι, κάποιο ναι. τρόπο. Αυτού. Πρέπει να ξέρει ότι ναι. υπάρχει ένα ψάρι για μένα. Και προφανώ και στη φάση τη ζωή σου που είσαι ναι. αυτό το πράγμα. Είμαι νωρί, θέλω να μάθω και πώ θα, θα μάθω, θα μάθουμε στη μέγιστη νοοτροπία. Θα τα θα όλα. Mm. Προφανώ ξέρει. Μπορεί να είναι μόνο για 6 μήνε ή για ένα χρόνο ή όσο το αντέχει. Μετά μπορεί να σώσει τα πράγματα και να είσαι μια χαρά. Ναι. Αλλά υπάρχει κόστο. Δηλαδή, αν θα κάνει σπουδαία πράγματα. Υπάρχει κόστο. Δεν γίνεται αλλιώ. Αυτό, αυτό είναι το αντίστοιχο πάλι που μπορεί ο καθένα να παίρνει το, τη δική του προσωπική εμπειρία και να την κάνει γενικότερα. Ότι, Α, εγώ μ' αρέσει να δουλεύω 8, να κάθομαι 8, να κοιμάμαι 8. Έτσι πρέπει να είναι όλοι. Ναι, ή, όχι. όχι, ή, όχι, όχι. Κάποιο άλλο ο οποίο λέει, ξυστί, αν δεν χασλάρω κάθε μέρα. Ναι, αν δεν έχει νόημα μετά η ζωή σου είναι μέσα στην κατάθλιψη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικέ προσωπικότητε και διαφορετικοί ρόλοι οι οποίοι απαιτούν και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Χωρί να λέω ότι δεν έχει σημασία τούμα. Και ίσω και, όσο... και σε συγκεκριμένε περιόδου σου μπορεί να το κάνει. Ναι, δηλαδή, δε, το πώ ζούσε ναι. 25 με 30 και το πώ ξέρει το λεφτά δεν είμαστε το ξανακάνουμε. Μπορείς... Εκτό αν βρω μια ναι. αποστολή που λέω αυτό τώρα πρέπει να γίνει. Ναι. Έχει σημασία να είσαι ο πρόσωπο την επιλογή σου και να πηγαίνει. και να λε ότι εγώ ξέρω τι κάνω, ξέρω γιατί το κάνω και γουστάρω. Ναι. Ο γουστάρω όμω το μανίκι που τρώω. Τη δυσκολία, αυτό πρέπει να γουστάρει τον πόνο. Πριν να σε ολοκληρώνω και νομίζω ότι και εκεί πέρα είναι και το. Φορέω θα πάω σε τελειώσει, ρε παιδί μου. Θα, θα ακουστεί αν το μειώνω, αλλά δεν το μειώνω, γιατί στην πραγματικότητα είναι... θα πάω στο Χούμπνερμαντ. Που λέει ρε παιδί μου ότι ξέρει τι, το να κάνει πράγματα που σου ζωρίζουν κάθε πέρα, τι που είναι παιδί μου να κάνει, ένα κρύο μπάνιο, ξέρω για αυτά, σου δίνουν εντορφίνε, σου δίνουν ντόπα, σου δίνουν πολλά πράγματα. Ε, μπορεί ρε παιδί μου και αυτό το ίδιο πράγμα, είναι να πει ότι εγώ παίρνω δύσκολα tasks, παίρνω μπλέκοντα κατά, μόνο και μόνο γιατί μετά βγαίνοντα από τα σκάτα. Αυτό, είναι... είναι... αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει πολλοί άνθρωποι νιώθουν παλαιτρωμένοι στην καριέρα του, στη ζωή του, που να σημαίνει και μετά, Γιατί, υπάρχει αυτή η επανάληψη. Ναι. αλλά όμω και πολλέ φορέ, ξέρει, είμαστε αρκετά εθισμένοι σε αυτή για να βγούμε από αυτό. Η φοβισμένη. Στην επανάληψη. Ναι, ναι, η επανάληψη δεν ξέρει, μια ασφάλεια. Ναι. Έτσι. Αλλά πράγμα, και παράλληλα, όμω, είναι στην ασφάλεια, τι, ξέρεις, τι κάνω τώρα. Mm. Δεν νομίζω σε όλε τι καριέρε γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει κάπου που να μην γίνεται. Ναι. Mm -hmm. Εγώ έχω πάντω ε, οριακά ψυχαναγκαστικά. Ή ξέρει, είμαι εδώ πολύ άνετο, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά ξέρει πού να γυρίσω τώρα. Mm. Όλοι μου λένε θα πάω και θα καταστραφώ. Στην ίδια, Ήδια κουβέντα είναι, ξέρει. Ναι, θα πα, θα ζοριστεί σε πολλά πράγματα στην αρχή, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά μπορεί να σε αρέσει. Ξέρω εγώ, λε, αν πήγα Σαββατοκύριακο στη Σπέτσα ή πήγα τα παιδιά στη Αγία του. Mm. Αλλά το να κάνει αυτό το έξτρα βήμα για να το ξεκινήσει, λε, όπα τώρα πού να πάω και okay, πώ έτσι και έχω ακούσει αυτά και τα άλλο. Καμιά φορά νομίζω παθαίνουμε, ξέρεις, παράλυση από ανάλυση. Το έχεις το κάνει uh, τώρα. Το ελληνικοποίησε. Καμιά φορά είναι απλά κάνει το. Ή να το κάνει. Τι σα το Σιγά το κόστο. Δεν ζούμε σε εποχέ, α πούμε, εδώ που λέει ο Άνσερ μετά τον παγκόσμιο. Εντάξει, α μη σπείρω τώρα τη σοδιά, γάμισε το. Δεν έχουμε τέτοια externalities. Δηλαδή δεν γίνεται να δουλεύει σε software και να θεωρεί ότι τόσο μεγάλα κόστη. Αν το θεωρεί, μάλλον δεν είσαι αυτοποιητή καμία. Που είναι άλλο πρόβλημα αυτό, πολύ μεγαλύτερο και είναι εξή. Και το μεγάλο πρόβλημα μα έχει δημιουργήσει η ελληνική κοινωνία, το να μην έχουμε αυτοπεποίθηση. Εντάξει, το, το να σκέφτεσαι μεγάλα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το έχουμε πολύ μεγάλο σαν πρόβλημα. Και αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι, ε, 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 δεν είναι. Το... δεν είναι μόνο τα μεγάλα. Μπορεί να είναι το πόσο μπορώ να επανακαλύψω τον εαυτό μου η... ή να πάρω ένα άλλο path. Που να μην είναι και πάρα πολύ τόσο deviating. Δεν σου λέω να αφήσει το system engineering και πα να, πας να, να κάνει τον εγώ παραγωγό, α πούμε, και να κάνει τριά. <σοπότες> που είναι άλλο θέμα. Δεν σου λέω να επανακαλύψει να τόσο πολύ. Είναι ξέρω και okay. μήπω θα φύγω στην Ελλάδα. Και από εκεί να κάνω μια ρημόδια δουλειά ή να φέρω τη δουλειά μου και πέρα ή να κάνω κάτι δικό μου. Ε, και να στραβώ ή ξέρει τι έγινε. Οκ. Mm -hmm. okay. Ήσουν έξι μήνε, α πούμε, δύο-τρει μήνε χωρί εκτό. Δεν θα βρει δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα. Μάλλον. Εντάξει, τώρα προφανώ υπάρχουν πάντα και περιόδοι οι οποίε δεν είναι καλέ. Όπω ήταν το τέλο του 22, ίσω. Καθόλου καλή περίοδο για αυτά τα πράγματα. Τώρα πώ φαίνεται η περίοδο σε ένα. Δεν ξέρω. Εντάξει, έχω ένα ότι είμαι λίγο πάντα, λίγο, πάντα λίγο στα μάκρο και λοιπά. Πάντα είμαι bear. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθώ mm. να βρω ξέρεις, τι πάει λάθο, α πούμε, ξέρω εγώ. Mm. Και... Κάτι τα ενεργειακά, κάτι τα χρέη των δυτικών χωρών που έχουμε φτάσει στο Θεό ή ακόμα και τη Κίνα, ίσω ξέρω και κάποια πράγματα. Κάπω τα γεωπολιτικά είναι λίγο περίεργα. Κάπω βλέπει ότι ακόμα οι μεγάλε εταιρείε έχουν αρχίσει να κάνουν πολλέ απολύσει και λίγο πιο under the radar από το 2022. Ναι, συνεχίζει. Και λόγω <σχελή> AI κλπ. Και, λοιπά. και ξέρουμε ότι το Big Tech ειδικά είχε πάρα πολύ κόσμο που απλά δεν έκανε τίποτα. Έκανε συντηρούσε ένα open source project, το έκανε μόνο και μόνο για marketing, α πούμε, mm. ή απλά για να έχει ρόλο κάποιο. Mm. Και, τώρα, τι είναι αυτά. Σκότωσε τα. Ε, και ίσω όσο βλέπουμε πιο πολύ verticalized AI products, τα οποία θα σε βοηθάνε σε ένα πιο στενό πράγμα να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι τώρα το νομικό τμήμα θα χρησιμοποιήσει τα GPT, α πούμε, για να κάνει βολέα. Αλλά η iShirts που κάνει αυτό το πράγμα θα το κάνει λίγο καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι θα αρχίσει να κόβεται κόσμο από διάφορα σημεία σιγά σιγά. Mm -hmm. Οπότε, ένα άλλο πράγμα που δε, δεν καταλαβαίνω πω δεν έχει σκάσει ακόμα είναι το commercial real estate. Δηλαδή, πάμε πίσω που το σαν Ανφρανσίσκο. Είναι άδεια τα κτίρια, <στονίκια> Λέβαια, ε, δηλαδή, στο σπλάν... δηλαδή, τα γραφεία. Άδεια. Είχαμε ένα κτίριο, ξέρω ότι ήταν παλιό, ήταν ένα εργαστήριο σαλαμιού. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο κτίριο διπλά δηλαδή, εξ ορόφου. Είχαμε και τα δύο. Θα συνεχίζω να μιλάω έτσι. Σπλάγεν. Ε, αφήσανε μετά το τούβλινο κτίριο, γιατί έχει ξεκινήσει να δουλεύει από Παρασκευή κλπ. Ε, και, μετά τώρα είδα, αφήσανε το, το εξαόροφο και ξαναπήγαν στο παλιό. Okay. Και υπάρχουν τα βάκα, το πόσο κοινά είναι τα κτίρια είναι 30-40-50% και πουλούνται ολόκληρα κτίρια στο 70% τη αξία του. Το οποίο αυτό όμω τι γίνεται. Έχει συναμερίσει πάρα πολλέ μικρέ τράπεζε, οι οποίε στην ουσία το book του είναι commercial real estate. Όσο κάποια στιγμή αυτό θα Φαίνεται ότι αρχίζουν να σκάνε. ή ακόμα και retail space. Ποιο φτιάχνει retail μαγαζιά πλέον. Δηλαδή, μετά πήγα Νέα Υόρκη και είχε πολλά μαγαζιά retail στο Lower Manhattan, οπότε ήταν τελείω άδεια. Έλα. Ναι. Ο, αυτό μπορεί να είναι ένα ντόμινο, α πούμε, και να πάνε στο διάλογο. Και μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί αν απολύει κόσμο, γιατί έχει πιο πολύ AI οπότε λιγότερο γραφείο, περισσότερα delinquency στα commercial real estate, σκάνε τράπεζε. τί ξέρω, το ντόμινο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Οπότε εντάξει, πάντα πρέπει να σκέφτεσαι, ξέρει, το κακό σενάριο ποιο είναι, γιατί η αποτυχία έρχεται από την αποτυχία να σκεφτεί την αποτυχια mm -hmm. Από την άλλη, καμιά φορά μπορεί να σκέφτεσαι μόνο την αποτυχία και να χάσει. Γιατί ο άνθρωπο δουλεύει πιο πολύ με loss aversion, δηλαδή δεν θέλω να χάσω παρά να κοιτάω το τι μπορώ να κερδίσω. Οπότε είμαι σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, δεν Αλλά δεν ξέρω πώ θα πω. <laughs> <laughs> Εγώ παρατήρησα ότι σε, σε χώρε όπω είναι η Δανία, για παράδειγμα, που έχουν τόσα πράγματα εξασφαλισμένα, ο βαθμό εξασφάλιση που έχουν σε αυτέ τι χώρε ναι, είναι, ναι, ναι. είναι απίστευτο. Και μου φαίνεται οι άνθρωποι να παίρνουν δυσανάλογα λίγο ρίσκο για αυτά τα οποία έχουν εξασφαλισμένα. Και λέω ότι μπορεί να είναι αυτό ακριβώ, το loss aversion. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω τι λιγότερε δυνατέ κινήσει για να μην χάσω όλα αυτά τα πολλά που έχω. Δηλαδή, όταν ε, δεν, δεν έχει. Δηλαδή, ξε... Το σύστημα εκεί πέρα δου, ξέρεις, yeah. δουλεύει κάπω, ρε παιδί μου. Και ξέρω ότι το να παρέχω και πολλά στην κοινωνική μάζα είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και θέλω να έχουν ένα καλό starting yeah. point ή ένα safety net καλό. Ναι, yeah. yeah. όχι. Δεν το λέω για κακό yeah. ότι έχουν αυτά. Εγώ λέω θα περίμενα, δεδομένου ότι έχουν τόσα πολλά, να έχουν αβέρτα τεχνολογικέ εταιρείε για παράδειγμα. Ε, δεν συμβαίνει, όχι. Αβέρτα, δηλαδή θα περίμενα, yeah. στην Αμερική που δεν έχουν. Τίποτα. Δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Έχουμε... Βλέπεις... Ε, η μεγάλη... Ίσως δημική... να είναι και αυτός ο λόγος. Ή, ξέρω εγώ στο Ισραήλ. Ξέρω εγώ μπορώ ε, να πεθάνω είστε... την άλλη εβδομάδα. Πάρε το Ισραήλ. Πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Και, και, η Ελλάδα, νομίζω, στο τεχνολογικό οικοσύστημα, ίσω έχει δουλέψει και λίγο καλύτερα από άλλε πιο μικρέ χώρε. Γιατί ξέρει, Oh, oh. Άμα δεν κάνω το δικό μου πράγμα, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα μετά, Πού θα πάω να δουλέψω. Σε σχέση με ποια χώρα θα Σλοβακία, α πούμε, και. με την Ιταλία. Στην Ιταλία ψάχνουν να βρουν καλέ startups και δεν βρίσκουν και τα μεγάλα fans. έχω ακούσει και εγώ. εγώ, το που κάνει πληρωμέ. Ο είναι απλά αλλά δεν υπάρχει στην Ιταλία. Νομίζω δεν υπάρχει. Το είναι Είναι το Ναι, γιατί το Open source είναι. Έλα, θα πάρουμε ρε. και το τύχιο... Ποιο σε σκέφτεται στην Ελλάδα έτσι, ξέρει, βγήκε το τάδε. Θα πάω να το καπελώσω, θα το τρέχω εγώ, θα το υποστηρίζω. Ναι. Θα πάρω και τον, ξέρεις, τον maintainer. Δεν σκεφτόμαστε έτσι. Ο Ισραηλινό σου λέει πρέπει τώρα να δουλέψουμε, να κυκλοφορεί χρήμα. Εδώ πέρα. Τι κουνιέται αυτό, πάμε. Mm. Εδώ δεν, δε σκεφτόμαστε ποτέ έτσι. Εντάξει, το ποτέ το πολύ... δεν βρίσκουμε ευκαιρίε. Εκεί υπάρχει ευκαιρία να την ραβήξει το μαλλιά. Πολύ συχνά και όλε ελληνικέ startups είναι τύπου Α, θα πάρω αυτό που γίνεται έτσι και να το κάνω online. Υπάρξε, όχι, όχι, και όχι, όχι, Υπάρχουν τάση πολλά τάση πράγματα. Τάση. Αυτό νομίζω είναι πολύ λάθο. Δεν λέω ότι όλα είναι, αλλά αυτό το βλέπω πάρα πολύ. Παντού υπάρχει αυτό. Εντάξει, παντού υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ. Εμεί βλέπουμε τρομερά πράγματα και σε ρομπότιξ, σε σένσορε, σε... σε, σε, ηλεκτρικά ελικόπτερα που κάνει η εταιρεία το Βέλο. Τώρα κάνουμε μια εταιρεία που κάνει automate το κομμάτι από το αρχιτεκτονικό σχέδιο στην παραγωγή του σπιτιού. Υπάρχει πολύ βάθο και υπάρχουν και τρομερά πράγματα σε biotech, αλλά δυστυχώ δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Mm. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Mm. Ε, αλλά το θέμα είναι πώ θα αναπτύξουν πιο μεγάλο scale και να είναι πιο σημαντικά και στο επίπεδο τη οικονομία. Μπορεί να υπάρχουν διάφορε καλέ ιδέε, κάποιε δεν είναι η ώρα του. Κάποιο ο founder μπορεί να μην το πιστεύει και τόσο, που είναι μεγάλη κόκκινη σημαία. Yeah. Ε, αλλά α πούμε. Φανταστείτε, yeah. yeah. μου φαίνεται από yeah. απέξω yeah. το βλέπω. Στο Open Coffee του Δεκέμβρη, ένας, ένα παιδί στην Αμερική, Έλληνα. παιδί. Συγγνώμη και αυτό το ναι, yeah, Τα παιδιά, τα παιδιά. Το Που ήταν στο. Πανεπιστήμιο Πατρών, είχε ξεκινήσει νομίζω με Quantum και μετά πήγε στην κρυπτογραφία και κάνει μια εταιρεία που λέγεται Deep Cure για να βρίσκουν ε, νέε φαρμακευτικέ ουσίε αλλά και το πώ θα τι κάνουν delivery, ξέρω εγώ, με small molecules κλπ. Και, λοιπά και φτιάχνουν και ρομπότ, κλαπτ για να δοκιμάζουν τα πράγματα. Δείτε το και κλάψτε. Mm -hmm. Τι γνώση έχει ο τύπο, τι πρόβλημα λύνει και ότι έχει θέσει και στήσει και εταιρεία στην Ελλάδα. Okay. Παλιά, ξέρει, δεν έπαιζε αυτό, το γιαστείο. Mm. Δηλαδή, έλεγε κάτι established, μεγάλε ελληνοαμερικάνε να έρχονται στην Ελλάδα και να περιμένουν με το κράτο να κάνουν κάτι μαζί. Δεν μπορούσαν να πανεπιστήσουν μόνοι του. Mm-hmm. Okay. τι που φέρνω εγώ, α πούμε, ξέρω εγώ, τεχνογνωσία και τώρα πρέπει εσύ να μου κάνετε. Ναι, να μου φτιάξετε γραφή, να μου κάνετε και ένα άλλο. εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Όχι, εντάξει, θέλει, πάρα πολύ ρίγμα. Θέλει πολύ καθημερινή προσπάθεια, επιμονή. Θέλει πολύ πράγμα. Και θέλει χρόνια πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρόνια. Όπω η Μπέντα δεν έγινε χθε. 30 χρόνια. The <laughs> Οι δύο founders έχουν πεθάνει κιόλα. Έλα, ρε. Ναι. Okay, δεν Ο το... ένα σχετική στα 40. Οκ. Okay. Okay. Ναι. Wow. Ζωή σε λόγο του. Ναι. Υπομονή. Εμεί είχαμε μια ωραία. Μετώση. Μεγάλο timescale και μέχρι τότε ξέρει, θα βρει πολλά άλλα πράγματα, σου δίνουν χαρά. Ναι. Σίγουρα. Και, και διαδρομή. Και να προσπαθεί να φτιάχνει το... το μικρό κοσμό όσο μπορεί και προ τα έξω. Δηλαδή ξεκινά από το σπίτι σου, στη γειτονιά σου, στην εταιρεία σου, στην. Θέλει λίγο αυτό το ξεσωμό και του Ναι, ναι, αφού έχω, την έχω εγώ καλή, ωραία, πρέπει να τραβήξω έναν ακόμα εδώ πέρα. Ναι. Πώ θα το κάνω αυτό. Η, 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 <κίκα> νομίζω, α πούμε, στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είχε γίνει αυτό. Είχε, η ελλαδα εχει είχε ξεκινήσει, ξέρει, είχε κανένα δύο-τρει εδώ στην Ελλάδα και τώρα έχουν γίνει 25-30. Mm. Τράβηξε ένα, έχω και αυτόν, ξέρει, έλα εκεί. Νομίζω είχε κάνει και υποκατάστημα το Δεκέμβρη. Έλα, Νομίζω ότι είχε αρκετού στην Ελλάδα και χρησιμοποιήσαν αυτέ τι εταιρείε που είναι έξαρε. Να ναι, ναι. Που δεν κάνουν τίποτα χρήματα. Ε, Απλά σε προσλαμβάνουν. Δεν είναι <laughs> respect Παναγιώτη Μουστάφελο. Που ναι, ήταν από του πρώτου εκεί και νομίζω από αυτού που το στήσαν. Νομίζω ότι τα... η Παναγιώτη ομάδα είναι αρκετά άτομα. Που και είναι τα... και αρκετά, σημαντική στη λειτουργία τη εταιρεία. Ναι. Έλα, παιδιά, επί δέκα τέτοια. Ποιο θα το κάνει. Mm. Έχουμε Elastic, έχουμε Tesla. Ναι. Κάτι άξιο υπήρχε μια εταιρεία που αγόρασε Nvidia και έκανε Fiber Optics. What? Πριν Έχουμε κόσμο να φέρουμε δηλαδή στο podcast. Θα ναι. του βρούμε. Γενικά πάντω ο Χαλκιά με τη mm -hmm. Ένα συνήθω λένε Α, Ελλάδα και τέτοια. Αυτέ ήταν Silicon Valley, ήταν στο top, top, top. Σε 20 λεπτά από αντρίζουν και δεξιά. Και με το καλημέρα, άνοιξε γραφεία και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ε, ρε παιδί μου, όπω το κάνει και η Μαρίνα. Mm-hmm. Ναι, βαλγανικό ναι. και πάμε για παγκοσμια ναι. κυριαρχία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, πρέπει να ξεπεράσουμε αρχικά αυτό το κόμπλεξ. Α, Ελλάδα, μην το πω Ελλάδα στου άλλου και έτσι. Ρε, όχι, Πολέμα, αλλά... ρε, για του δικού σου. Α τι μαλακίε. Και Βαλκάνε, ναι, κανένα θέμα. Ε, ε, είμαστε. Ούμα. Πάμε. Let's do it. Έχει τα. Τα Βαλκάνια έχουν και μια ανθεκτικότητα, μια όχι, δεν θα το πω σκληράδα με την έννοια ότι είσαι σκληρό. Και... Έχει έχεις μια κοντροπετσίδα. έχει μια δηλαδή. ξυπνάδα, έτσι Ένα street mart, α πούμε. Κάποια πράγματα μπορεί να κάνει. Έχει, κάπως, έχει ένα, street knowledge, ένα hack. Ένα yeah. street knowledge στο. Ναι, ναι, τώρα στη Λάμδα αλλά... έχω ένα project καινούργιο που θέλω να κάνουμε και το λέμε έτσι, θα έχει Balkan Ingenuity για να το κάνει. δηλαδή ναι. το κάνουμε ωραίο και πολύ φθηνά που θα σου δώσει ένα. μεγάλο βαντάζο εναντίον των άλλων να το κάνουμε έτσι. με ένα πολύ χαμηλό budget και με έναν τρόπο σκέψη ότι που λειτουργούμε πολύ λίγα resources. Έχει hey, πολύ σημασία αυτό. Έχει hey, πολύ σημασία. Ένα τελευταίο που ήθελα να, να, πω εγώ από μέρου μου είναι ότι κάναμε, είχαμε ένα ωραίο έθιμο επί sourcler, όταν την τρέχαμε full. Που κάθε Παρασκευή φέραμε για από κάποια startup εδώ και yeah. τρώγαμε. Και μιλούσαμε και γνωριζόμασταν. Και ήταν ε, πάρα πολύ καλά. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν γίνεται πλέον. Ναι, κάτι θα ξανακάνουμε. Μα αλλά θα πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Εντάξει. Δίνω ένα βήμα. Ωραία. Οπότε δεν είναι και τόσο τραγικά να έρθει κάποιο στην Ελλάδα να φτιάξει τη δική του startup. Όχι, θα πούμε mm -hmm. ότι είναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ο πόνο. Αλλά αξίζει κόμμα. Μπορεί να σε γεμίσει το άλλο όμω. Εγώ εκεί επιμένω. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο το. Ο, ο startup και να κάνει. Το, Κατάφερε. Να, να ναι, δεν έχει. Είναι. Εντάξει, ναι. Ωραία. Αντί να σηκώσει ένα μισό το μάραθον, θα σηκώσει στην Βάλεϊ πέντε από αντρίζεν. Το ίδιο με τη ομάδα θα έχει μάλλον. Ναι. Έτσι. Και ναι, θα βρει τον πιο έμπειρο που έτρεχε operations στην Google, ξέρει παπάδε, αλλά μόλι ανοίξει την τίπλα εταιρεία, α πούμε, και θα του δώσει 450.000 και θα πάει στη δίπλα. Ξέρεις. Όλα έχουν ένα Υπάρχει ένα κατά. Εδώ θα πει: Μα τι ρόλο λοιπόν, δεν ξέρει κανεί τίποτα. Α πούμε, και παίρνω κάτι Ε, Αλλά θα πρέπει ξέρεις, εσύ να τα δουλέψει και θα γίνουν αστέρια. <συσίλω> και με τη δικιά σου κουλτούρα κλπ. Έχει. Promise in cons. Δεν γίνεται και ξέρει. Υπάρχει ό,τι και να κάνει, πρέπει μια θεσία. Απλά όταν παίρνει το πρώτο του άλλου. Του ξένου, <laughs> σκέψτε ότι και αυτό έχει το δικό του συμφέρον και σου πουλάνε για δικιά του ιστορία. Δεν γίνεται, δεν είναι κανεί άγιο και σου λέει Ελά, εδώ μαζί μου θα τα καταφέρει και θα κάνει παπάδε. Κάπου πάντα υπάρχει η ιστορία και το αφήγημα κάποιου που συμφέρει. Προφανώ και εγώ σου λέω τώρα στην Ελλάδα να με συμφέρει στα venture capital, να έχω deal flow. Mm. Αλλά νομίζω ότι αυτό θέλουμε ξανά Να φέρουμε ανθρώπου να επανενωθούν οι οικογένειε. σω mm. νομίζω ότι αρκετοί το θέλουν. Ναι, κατά τα κάτω. Και πεις, χάνουμε κόσμο το οποίο είναι κακό. Δηλαδή. Τόσο απλά. Ναι, ε, ναι, δεν γεννάμε και, 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 χάνουμε. Δηλαδή... Ίσως, ίσως, ναι. Έξεις, αν δεν είναι αυτή η μάχη ας πούμε, της γενιάς μας, ποια είναι. Ίσως δεν χρειάζεται να, να χάνουμε τόσο κόσμο. Αυτό είναι δηλαδή εγώ που καταλαβαίνω. Ναι, ο, ναι, 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 δηλαδή, ναι, 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 πάντα δηλαδή, δεν ο... Ξέρεις, όπως είπα, ο Μικελάντζελο και ο Νταβίνς θα πρέπει να είναι στην ναι. Δεν γίνεται να τα βάλουν. Ξέρεις, Έχουνε... Η υπηρεσία τους είναι στην ανθρωπότητα, δεν είναι στη χώρα του. Mm. Αλλά νομίζω πάρα πολύ ή αρκετοί τέλο πάντων, ναι, και καταλαβαίνουμε όλα τα θέματα τη ποιότητα ζωή. Και μακάρι οι Σιρήνε να μην ζουν στην Αθήνα να ζουν, ξέρω εγώ, στην Καλαμάτα, κάπου πιο ωραία. <συσχε> <συσχε> και, αυτός αυτό ο, οποίο περνάει καλά έξω, μπράβο, μην είναι εκεί που περνά καλά, ρε παιδί μου, δεν χρωστά. Αλλά όταν αρχίζει και γίνεται μέτρια η φάση και το νιώθει, ίσω αξίζει τον κόμπο να το παναδιαπραγματευτεί αυτό. Βασικά, σίγουρα αξίζει τον κόμπο να το παναδιαπραγματευτεί. Ναι, και υπάρχει έτσι και μεγάλο θέμα. Ξέρω, τα παιδιά μου στο <συσχε> σχολείο, να <συσχε> τα <συσχε> βγάλω, θα του δημιουργήσει προβλήματα. Απ' την άλλη, ξέρω εγώ, οι γονεί μου μεγάλοι είναι άρρωστοι, κατεβαίνουν κάθε τρει μήνε για να είμαι κοντά του. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί ότι είμαι σε ένα, μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Mm -hmm. mm. Ναι. Ναι, mm. Είναι. Και εγώ θεωρώ ότι η υποχρέωσή μου είναι, ξέρει, εκεί που με κάναν άνθρωπο, να πάω και να, και να δώσω το θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Mm. Δεν είναι να νιώθω καλά δοκιχωτικά. και χωτικά. Α, έκανα κάτι και θα έχω να λέω. Είναι υποχρέωση και κάπω. Το θέμα των υποχρεώσεων είναι η Αχ, τι υποχρεώσει να ξέρω. Να μην σε Παρακάτω. Είναι, α, τι κάνει η Ελλάδα για μένα. <στοί> τι έργο έκανε άνθρωπο. Εντάξει. Mm. Αυτά μπορεί κιόλα. Τι να σου πω. Αυτά μπορεί. Εντάξει, mm. <στοί> <στοί> και πάρει την πρόκληση. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι που. Μπουσάρι απλά δεν είναι μια πρόκληση, ρε παιδί μου. Γιατί να μην είναι και αυτή μια από τι προκλήσει που παίρνει. Δηλαδή, δε καθαρά, ρε μου, σαν ένα παιχνίδι έχω μια πιο δύσκολη πίστα. Μπορώ να το παίξω στο easy. Μπορώ να το ναι, εντάξει, ah. όταν έχει οικογένειε και λεπτά να θρέψει παιδιά, ξέρει, δεν είναι η πρόκληση, ξέρεις, θα αλλάζει. Οπότε ξέρει, ξανά υποσημείωση, μιλάμε για αυτού που έχουν βγάλει πέντε λεφτά ή που έχουν μια καριέρα που μπορούν να τη συνεχίζουν ή ναι, ξέρει. Αντί να παίρνει 250 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο, ξέρει, σε remote σε για τη εταιρεία θα σου 130. Mm. Ναι, αλλά έχει ξέρει όλα τα άλλα ίσω που θα κάνουν make up for it. Ε, έχουν έρθει διάφοροι, γκρινιάζουμε. Αυτό τώρα με την κρίνια και τα προβλήματα τα ξέρουμε. Όσο και να τα, αν, τα, αν δεν τα αντιμετωπίζουμε. Α? Δεν έχει νόημα να τα συζητάμε. Αυτό τα ξέρουμε. Mm -hmm. Πάρα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μόνο αυτό. Το να επιβεβαιώνουμε τα αρνητικά τα γνωρίζουμε. Οκ. Απ' τη στιγμή που δεν κάνουμε αυτό να το κάνουμε εκεί λάμισε να να, δεν προσφέρει τίποτα. Με προβληματίζει ε, το ότι ε, βλέπω, έλεγες, ε, πολύ πιο δύσκολα να μιλάνε με καλά λόγια για τη χώρα τους και βλέπω πολύ συχνά Αμερικανούς οι οποίοι θα πούνε ότι Α, εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο ever. Μεγαλύτερη. Και, the και, και έβλεπα, έβλεπα για παράδειγμα ένα JOROGAN επεισόδιο που έλεγε ότι τι το πρόβλημα δεν είναι τα όπλα. Χρειαζόμαστε απλά περισσότερους οπλισμένους security έξω από τα σχολεία. Yeah. Το οποίο <laughs> θα πω το εξή: Να πω ότι είναι cultural και να το, και να το δεχτώ. Αλλά δεν γίνεται. Δεν, τα πράγματα είναι. Είναι ένα μείγμα. Δηλαδή, είσαι ένα έλα που έχει μεγαλώσει κυκλοφορώντα, θεωρώντα ότι κανένα δεν μπορεί να βγάλει ένα κουμπούρι να την κουμπανίσει αυτή τη στιγμή. Έχει αυτή την το ασφάλεια. Σχολείως. Εσύ ο ίδιο. Εσύ ο ίδιο. Yeah. Λοιπόν, δεν γίνεται εννοεί μεγάλο με αυτή την ασφάλεια. Και βλέπει αυτό που υπάρχει στην Αμερική που μπορεί culturally, πολιτισμικά, εκείνοι να το θέλουν αυτό. Δεν δε, δε ξέρω. Λοιπόν, δεν γίνεται να Να, γίνεται να, να μην τα βάζει σε, σε μια ζυγαριά από καρκίνο και να πει, ξέρει πόσο θα έχω συμμεθεραπείε, δεν θα δουλεύω, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Και όμω ισχύει αυτό. Ναι, the highs are very highs, αλλά και τα lows είναι super lows. Mm. Και οκ, okay, αν πα για το very high, είναι, δεν υπάρχει άλλο μέρο. Αλλά guess what, most people are normies. Και εσύ βάζεις πιο πολύ πάνω το αφήγημα του να είμαι εκεί και δίπλα σε ευκαιρίε από το να είμαι με του δικού μου ανθρώπου. Δεν ζούμε για την Amazon, δεν ζούμε καν για τη δουλειά. Ζούμε για του ανθρώπου μα. Ναι, αυτό το πιστεύω πάρα πολύ κι εγώ, αλλά το βλέπεις... Στο τέλο, fuck career και fuck job, ξέρω εγώ, okay. Κάνει όση δουλειά πρέπει και μπορεί να κάνει για να είσαι κοντά στου δικού σου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει κάποιο, κάτι άλλο περισσότερο νόημα από αυτό το πράγμα. Και τώρα στην πορεία, ναι, δεν ξέρω. Αν είσαι φιλόδοξο και θε να κάνει σπουδαία πράγματα, η δουλειά στο σου το πείδημα. Mm. Και γίνει και ιδιοκτήτη τη δουλειά σου, αντί να είσαι, ξέρει. οκ. Okay. Και είχαμε καβαλήσει και το χρηματιστήριο, έπαιρνε σάρε γιου το 2013-2014, τα οποία πήγαν στη στρατόσφαιρα. Και ήταν κάπω κρυσόλα, είναι σχετικά πιο εύκολα. Τώρα έχει η ισορροπία σιγά Δεν νομίζω ότι το σύστημα θα έχει τόσα Uber Eats τα επόμενα χρόνια. Ε, γενικά όλο αυτό το πράγμα, ξέρει πόσα έβγαζα από μετοχέ, κρύπτο κλπ. Θα, θα κάπου θα ισορροπήσει και θα ισορροπήσει και προ τα κάτω, ίσω, νομίζω. Δεν ξέρω, κάπου θα, θα, θα γίνει μαλακία και δεν <laughs> θα μα αρέσει καθόλου, αισθάνομαι, <laughs> αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή. Τη ε, φοβάμαι που Μαλαγκία. Λέω, λέω, το το, το συζητούσα τώρα σε ένα φίλο μου που είχε έρθει εδώ από τον Καναδά και του, Γιατί συζητούσαμε για οικονομικά και του λέει: ε, ε, του λέει, φοβάμαι ότι θα γίνει Μαλαγκία και το παντά. Ε, δεν πρέπει να γίνει. Ναι, νομίζω ότι το διάβαζα κάπου στο του Twitter, ξέρει ότι. Ναι. Ε, Πληθωρισμό, ανεβαίνουν οι μισθοί. Και μετά χρησιμοποιείται μια λούπα. Και ότι είναι πλέον τόσο παράλληλε τιμέ, α πούμε, ξέρω ένα τέτοιο στο Starbucks στην Ερήγη, είχε 8 δολάρια. Τι? Ναι. Οπό. Ένα μπέγγελ σε ένα ντέλι, δεν σου λέω τώρα, σε, κανένα, σε ξενοδοχείο, που είχε cream cheese και σολομούχε 15. Ναι, καλά, ναι, όχι, εγώ πήγα πριν από δύο χρόνια, νομίζω, και Όχι yeah. ότι στην Αθήνα οι είναι καλέ. Δηλαδή, στην Αθήνα ο κόσμο, νομίζω, υπερφέρει παγκοσμίω, πολύ περισσότερο. Και βλέπει πάλι τα αφηγήματα. Εψιλον Θεωρή, αυτό είναι το, το suggestion που θα διαβάζετε. Ναι. Μόνο yeah. Εψιλον Θεωρή. Λέει, ξέρω βγάλα τώρα το, 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 το μου, excluding shelter και energy, ξέρω Ωραία, μαλάκα. Ναι. Τι ξέρει, και τώρα αυτό είναι η φέντα. Α πούμε το επίπεδο σου λέει, Εντάξει, ξέρει. Να το κάνουμε από το τραπέζι και τσακ τσακ από κάτω. Ορίστε, όλα γαμό. Ναι. Όπα, 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 όπα. οπότε έχουμε ένα, σύστημα που δεν γίνεται τώρα. Ασχολούνται στην Αμερική, sorry για όσου σου στηχτούν, transgender rights, γιατί ξέρει, όχι blind rights, οτιδήποτε άλλο, και έχει έρθει η Blackstone και έχει αγοράσει όλα τα σπίτια. Γιατί, γιατί είναι τσάμπα. Το να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ξέρει, OK, αλλάζω λίγο τη γλώσσα μου. Τάκ, 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 τσάμπα. Θε να πα εκεί να δούμε, ξέρω εγώ, γιατί είναι τόσο ακριβά όλα τα σπίτια. Mm. Του μπέκει, τίποτα. Mm. Ε, αυτό γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, είναι. Και άμα μείνει κάπου και αρχίσει να διαβάζει πραγματικά τα νέα, γιατί ξέρει, εγώ ήμουν στην Αμερική και διαβάζα τι γίνεται στην Ελλάδα. Mm -hmm. Ξέρει τότε μνημόνια ιστορίε, λε όλα μπουρδέλα, είμαι εδώ μια χαρά. Δεν διάβαζαμε στα νέα, ξέρει του εκεί. Γιατί και εκεί, αν διαβάσει και εκεί, μάλλον τα νέα. Δε... Τα νέα πάντα είναι αρνητικά παντού, γιατί αυτό πουλάει. Να. Και εκεί θα αργεί να Ωπα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ, γιατί έτσι, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Mm. Ε, ενώ μας έξω σε αυτό το είμαι εδώ, παίρνω τα καλά και βλέπω τα κακά εκεί που ήμουν, oh έχει επιβεβαιώσει τόσο πολύ τη θέση σου. Αλλά ποτέ δεν ισχύει αυτό. Πάντα είναι καλό και κακό, και το να είσαι ενήλικο είναι να έχει δύο conflicting, δύο δικρουόμενε απόψει του μυαλό σου και να μπορεί να τι καλωτά και τι δύο ταυτόχρονα. Mm. Και να κάνει επιλογέ και να γνωρίζει με τι κόστο κάνει επιλογέ για τη ζωή σου. Αυτό, αυτό που είπε πριν. Ναι, ξέρεις. Δηλαδή, αναλαμβάνω το κόστο γιατί πιστεύω ότι τελικά. Αυτό, αυτό είναι σημαντικότερο τελικά. Αυτό είναι που αξίζει τον κόπο. Και στι τελευταίε μέρε νομίζω να είσαι και με τι επιλογέ σου είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πολλοί κόσμο δεν είναι. Έτσι, ποτέ ίσω και να μην είσαι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ, δεν δεν λέω, εγώ Μπορεί εγώ. και τώρα να μην είμαι. Δεν ξέρω. Τώρα, οκ, okay, χαρούμενο είναι. Μπορεί σε ένα μήνα να λέω άλλα. <laughs> <laughs> όχι, όχι χαρούμενο. Απλά ρε παιδί μου να είναι συνειδητέ. <laughs> ναι, αυτή ήταν. <laughs> Τέλο, πάμε. Τέλο. Αυτή ήταν. Ναι. Με... αυτή η δέσμευση. Δηλώνω, βιλών, πολύ τυχερό που γενικά στη ζωή μου από τη στιγμή που πέρασα, ειδικά από τη στιγμή που πέρασα σχολή και μετά, είναι σαν να εξαφανίστηκαν σιγά σιγά οι προσδοκίε από τη ζωή μου. Α, τα έχει πει ο Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι δι... είχα, είχα κάποιο στον εγκέφαλο. Εγώ ήθελα να περάσω με τριλό μηχανικό με τσόπι. Μου είχε καρφωθεί αυτό γιατί έλεγα ότι είναι το. Φανταζόμουν ότι είναι το MIT, ρε παιδί μου, του κόσμου μετά το MIT. Και... Με τσόπι αν Πραγματικά. Οπότε, όντω περνάω ο τριλό μου μηχανικό στο μετσόβιο και αρχίζω σιγά σιγά και μια ματέωση γιατί βαριέμαι τραγικά. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω εκεί μέσα. Οπότε αυτό, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για μένα. Οπότε δεν ξέρω αν μετά ο οργανισμό να απεμπόλυσε εντελώ οποιαδήποτε προσδοκία για τη ζωή και απλά τι, το, το, εξερευνώ για αυτό που είναι. Mm. Το κάθε τι. Και εγώ είχα αυτή την προσδοκία. Είναι πολύ απελευθερωτικό αυτό. Ότι είμαι σε καλλιεργητή, είμαι πολύ έξυπνο. <χωρώ> Αφαιρετικά. Μαθηματικέ διαγωνισμού και τέτοια δεν μπαίναγα. Μετά ξέρω στη σχολή και αυτά, έλεγα Είχα στο μυαλό μου, μεταπτυχιακά, δεν ξέρω εγώ, τακτικά και τέτοια. Αλλά έλεγα. Πώ να διαβάσω paper. Mm. Δεν έχω το capacity ρε, στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Δεν είμαι. Είμαι πολύ νόρμη τελικά. Mm. Απλά είμαι πολύ spread out. Ναι. Mm. Και ξεχνάτε τι προσδοκίε πρέπει να κάνω πράγματα για ματιακά και τέτοια. Και τίποτα από όλα αυτά. Mm. Και τελικά βρήκα ότι ξέρεις, το, το calling μου ήταν να έχω το agency και να κάνω αυτό που θέλω εγώ όπω το θέλω εγώ. Mm. Μόνο αυτό. Και, και, από εκεί είναι απελευθερωτικό αυτό το πράγμα. Mm. Να μην στην προσδοκία. Έχω το agency όμω ότι εγώ θα φτιάξω αυτά τα πράγματα. Δεν θα δουλέψω σε εργοδότη και θα το κάνω ένα startup, ξέρω εγώ, κάτι όπω θέλω εγώ και να παίρνουμε, όπω το λέγω τον Πλαγογιάννη, 2.000 το μήνα από κάρτε, από κάποιου στο Ιντερνετ. Mm. Εκεί, εκεί, ήταν η απελευθερωση mm -hmm. Είναι, είναι. Πολύ δύσκολο αυτό γιατί όλοι. Είχα, είπα, δεν είμαι έξυπνο. Okay. Όχι. Μα... <laughs> δεν ξέρω τι θα πει έξυπνο. Ότι... Ξέρω... Έξυπνο από αυτή τη, ξέρω, την ακαδημαϊκή πλευρά. Νομίζω ότι ξεκινάμε όλοι και πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, γιατρό, δικηγόρο, και μηχανικό. Και είναι ναι. όλα αυτά team of one, έτσι. Κλασικό ελληνικό θέμα. Ναι. Και εκτό από αυτό, ότι δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, έχει τόσε πολλέ ευκαιρίε να πάρει ε, καινούργιε επιλογέ στη ζωή σου, ρε παιδί μου, μετά, που είναι irrelevant όλα αυτά. Μπορεί να σε αρέσει, ρε παιδί μου, μπορεί να σε γεμίζει αυτό και γαμώ και να το κάνει και full μέσα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, α πούμε, και μπορεί και να αλλάξει μετά. Δεν, δεν πειράζει να κάνει και άλλα σε Ούτε εγώ ξεκίνησα να λέω να γίνω γινώ partner σε, virtual capital. Πού ήξερα τι είναι. Πω, άμα το ρίξω, είναι αυτό, είναι από εδώ. Θα έφτιανα, ναι. Τι μαλάκι είναι αυτή τώρα. Μπλέκει. Αλλά πού εντάξει. εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μαθαίνει ότι το τη αρέσει επειδή δεν το τη να κάνει και απλά ξέρει. Ναι, κάπου θα διαβάσει, ξέρει ότι σ' αρέσει να κάνει αυτό το οποίο είσαι καλό. Απλά δεν ξέρει ότι είσαι ναι, πραγματικά. Ε, πιο μικρός, ναι, ναι. Πραγματικά. Τώρα καλύπτει σιγά σιγά. Αυτό το θέμα. Να... αν και αφήνει τον εαυτό σου να το ανακαλύψει, ξέρει. Ναι. Τα διαφορετικά πράγματα ή ξέρει. Είχα αυτή την κουβέντα. Κάπου και Πρέπει να και πηγαίνει. Πρέπει να αφήνει λίγο τη ζωή σου αποκαλυφθεί για να δει κιόλα πού είσαι καλό και πού είσαι ευτυχισμένο. Ναι, αλλά αφήνει πολλέ προσδοκίε. Λε εκεί ήμουν αυτό που έπρεπε να κάνω. Έχω πάρει αυτό το κόστο. Έχω σαν κόστο. Οπότε δεν μπορώ να αλλάξω τώρα κάτι γιατί αυτό σπούδασα. Από το κλασικό ελληνικό. Ναι. Μα έχω πτυχίο στο τάδε. Οκ, okay, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι. πάλι τη συζήτηση, το είχα πάρα πολύ αυτό. Ε, είχα πάρει κάτι με το χέρι στο 20 ευρώ, πάντων, στο, σε ένα πορτοφόλι που έχω. Και προφανώ, στην αρχή ξέρει πια είναι γαμάτα. Έλεγα εντάξει, έχω πιάσει το πάνω τα χέρια, ρε παιδί μου, πόσο γαμάτα είμαι και ναι, ναι, ναι. Προφανώ μετά από κανένα εξάμεινο, ρε έχουν πάει όλα στον πάτο. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τι πουλήσω. Πάρα πολύ δύσκολο. Και να αποδεχτώ λάθο. Να, να αποδεχτώ, ρε παιδί μου, ότι έχω φάει, ξέρω εγώ, 20%-30% δεν θυμάμαι πόσο είχα εντάξει, λέω. Ναι, 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 είχα και κάποιο ρε παιδί μου. Είχα μία η οποία δεν μπορούσε να την πουλήσει γιατί ήταν κάτι σέντ, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσε να βρω, ξέρει να. Ναι, ναι, ναι. Α, σε μέσο όρο, ρε παιδί μου, κάνω κάπου, κάπου εκεί. Και μιλάμε η στιγμή που απλά πήγα και άδειασα όλο το, το πορτφόλι που δεν έμαζε νόημα, ρε παιδί μου, και απλά το γύρισα. Ήταν τόσο περιθωριοτική, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και αυτό, θεωρώ ότι ήταν... αυτό είναι και ένα ωραίο που δεν το κάνουμε δυστυχώ στην Ελλάδα, ξέρετε να έχει ένα πορτφόλι δικό σου. Ναι, ναι. Είναι ταπεινωτικό. Ναι. Ταπεινωτικό, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> δηλαδή, αν έχει μείνει αρκετά invested, είναι ταπεινωτικό. Και σε βοηθάει και να έχει και, προ... και προσπέκτη ότι γίνεται στον κόσμο. Γιατί αυτή η εταιρεία, α πούμε, την αγόρασα. Ο... Αν δεν κοιτάς μόνο την τιμή στο trading view, mm -hmm. ε, και επίση την αγόρασα γιατί πιστεύω αυτό και αυτό και διάβασα πέντε πράγματα. Θα μα βοηθούσε πάρα πολύ να ήμασταν πιο financial literate και να είχαμε. Ισχύει αυτό. Πιο μεγάλο σχέδιο. Δηλαδή, ο Αντώνη με έπεισε και πούλησε κάτι με το που θα πάρει που πάει Βέβαια, φέτο να είναι πίσω εκεί που ήταν εκεί, και παραπάνω. Ε, μπορεί. Δεν... Εγώ δεν ποτέ αυτά, αλλά. Μπορεί, αλλά αυτέ που εγώ πούλησα εν τέλει ήταν κάτι με το χέρι οι οποίε. Στην αρχή που είχα αρχίσει λίγο να είχα βάλει ξέρεις, κανένα 50 ευρώ και μου λένε αυτή είναι καλή με το χέρι. Και... Μαλακίε έπαιζαν τελώς και οι οποίε δεν με ενδιαφέραν εν τέλει. Τώρα που το κάνω λίγο πιο οργανωμένα. Mm όλο αυτό το πράγμα. Πάντω ήταν ένα φοβερό μήνυμα και ήθελα να μοιραστώ που είναι. Τώρα στο Twitter, που είναι ένα κόμικ, που είναι ένα άντρα και κοιτάζει τον καθρέφτη και δείχνει τον εαυτό του με το δάχτυλο yeah. για να δώσει αυτοεπίτηση και λέει Δεν είναι bull market, εσύ είσαι ιδιοφία. <laughs> <laughs> ε, ήταν <laughs> τέλειο, <laughs> ένα. Καλά, Ναι, Νομίζω και αυτό ξέρει Η έκθεση σε αυτά τα, τα memes είναι αρκετά σημαντική. Είναι πλέον. Ναι, ναι, και εκπαίδευση και το τι γίνεται στον ναι, κόσμο ναι, σε ναι, κάποια ναι. πράγματα. Είναι πολύ έξυπνο τρόπο για να συμμετέχει και νομίζω δεν ξέρω. Το γράφει ο Ορφαία ο Κατσίνη. Λέει, λέει: Το πρόβλημα του Ευρωπαίου είναι λέει, ότι δεν είναι αρκετά χρήστη στο Twitter. Mm. Οπότε mm. μένουν mm. εκτό mm. των mm. συζητήσεων. Mm. <laughs> ναι, 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 ναι. Χρειάζεται να καταλαβαίνει μπορεί τι γίνεται λίγο γύρω σου. Δεν ναι, ναι, είναι, είναι πολύ σφαιρικό αυτό. Και το, το χειρότερο είναι να το βλέπει μονόπλευρα. Έχω την καλύτερη δουλειά από πρεστή, την καλύτερη δουλειά από λεφτά, την καλύτερη δουλειά από το πώ προσφέρω. Δηλαδή, στο τέλο τη μέρα, άμα ρε, οι άνθρωποι του ενδιαφέρει μόνο το πώ θα βάλουν τα περισσότερα λεφτά, δεν θα υπήρχαν επαγγελματά τα οποία είναι καθαρά. Να μην άνθρωποι δίνουν τη ζωή του χωρί να. Χωρί τίποτα. Ναι. Η Ευρώπη, πώ φαίνεται σε σχέση με την Αμερική σαν κουλτούρα γύρω από το τεκ, αν μπορεί να τη βάλει. Γύρω από το τεκ είμαστε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Γίνονται και σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη και δεν ξέρω καμιά φορά. Επειδή <σχελίξε> διαβάσαμε <σχελίξε> ότι κάποιο είπε ότι είναι πίσω. Σαν κουλτούρα, δηλαδή, αν εσύ που. Κάντε τα Gricks in Tech στο Σαν Φρασίσκο, στη Νέα Υόρκη. Σαν Φρασίσκο είναι αρκετά κλειξ πάνω. Ναι. Είναι πολύ πιο risk averse, νομίζω. Ναι, η, Ευρώπη ναι, Η νέα ναι, Νέα Υόρκη σε σχέση με το Λονδίνο, πόσο κοντά είναι. Σαν, σαν ε, η σχέση Νέα Υόρκη πόσο... του Λονδίνου είναι σχετικά κοντά. Ναι. Ε, Αλλά το Σαν Φρανσίσκο ε, είναι τρία κλικ πάνω. Γιατί είναι κόσμο που κάνει mm. πραγματικά τεχνολογία. Ξέρεις. Είναι όλα τα building blocks που χρησιμοποιούμε ή τα consumer applications. Ε, οπότε ξέρεις, είναι ένα adverse selection. Το ποιοι θα φτάσουν μέχρι την άλλη mm. άκρη του κόσμου για mm. να κάνουν αυτά τα πράγματα είναι ένα adverse selection. Οπότε νομίζω ένα κλικ πιο πάνω. Αλλά ξέρει, το ποιο έχει το λέει η καρδιά του να το κάνει, είναι νομίζω dependent of location. Εμένα μου κάνει πολύ... Μπορώ να πω ότι καμιά φορά μπορεί να και στην Ελλάδα μεγαλύτερο. Okay. Γιατί και τι επιλογή έχω εδώ πέρα. Εμένα μου κάνει πάντω. το κάνω Πολύ εντύπωση όταν είχαμε πάει το 12 στο Σαν Φρανσίσκο, που μάλλον ήταν και καλή εποχή τότε και πηγαίναμε σε events με startups και ήταν κάποιο και έλεγε Α, έκανα μια εφαρμογή που πατά ένα κουμπί, ξέρω εγώ, ή κάνει γκλίνι το κινητό, ξέρω εγώ, και πάνω να σηκώσει κάτι εκατομμύρια. Και εμεί λέγαμε, Μαλάκι και ένα αυτό. Αλλά αυτή ήταν μεταξύ του. Ε, πήγαινε, κάντε, κυνήγησε. Ναι, 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 ναι. Το οποίο εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα, θα πα να πει την ιδέα σου σε κάποιον που μπορεί να είναι και στο συστήμα να το εξωτερικεύσει και θα αποκαρδιωθεί. Πολύ συχνά. Εντάξει, από την άλλη, μπορεί να πει ότι ναι. θα αποκτήσει ε, street smart και resiliency. Θεωρώ ότι έχει πολύ σημασία όμω το να αποτύχει επειδή προσπάθησε παρά να πει ότι άμα μου πάνε αυτό και δεν το δοκίμουν. Εννοείται, εννοείται απ' την άλλη, αν κάποιο τα παρατέμπει και κάποιο του είπε κάτι, δεν έκανε πάντα για αυτή τη δουλειά. Yeah, γιατί okay. μόνο, ξέρει, μόνο πόρτες θα τρώσει μπροστά σου, δεν είναι ότι σε περιμένει κανεί. Ισχύει αυτό. Απλώ ίσω τελικά δημιουργεί λιγότερε ευκαιρίε. Σίγουρα, 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 Είναι θέμα κουλτούρα. Είναι θέμα τι πιστεύει. Yeah, αν το... ξέρει, είναι. Ξεσ... Δεν ξέρει, πρέπει να πράγματα. Δηλαδή και το θέμα κουλτούρα. Δεν ξέρω, με ενδιαφέρει πολύ τον τελευταίο καιρό. Mm. Ε, κάτι είχα γράψει, ξέρω, γιατί κάνω το σαν τη Μαρίνα, σαν τι ξέρει, ότι είναι εδώ mm. πέρα στην Ελλάδα, Βαλκάνι ήχοι, αυτά έχουμε, αυτέ είναι οι εικόνε εδώ πέρα, τι σα ή όχι. Έχει διαβάσει το beat, πώ δουλεύει παγκοσμίω και να κάνει ένα κομμάτι τώρα. Δεν έχει καμία σημασία, μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Σε εμά που νομίζω είναι global hit. Mm. Και βλέ, ξέρω, βλέπω, ξέρω, όλα αυτά τα reaction videos, ένα Αφρικανό, ένα από το Hong Kong, ένα τέτοιο. Και λε, κοίτα παγκόσμιο hit. Ναι, 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 Και εσύ θα το έβριζε ότι είναι καραμούζα, και... Ε, εγώ, γιατί εμεί ναι. μεγαλώσαμε με τσέλα, α πούμε, στο Ινσπρουκ, α πούμε. Ε, <laughs> και <laughs> αυτό το θέμα τη κουλτούρα διαπερνάει τα πάντα. Πόσο πιστεύει, τι για τον εαυτό σου. Αλλά εδώ σε Ρέμπλαρ Βάλει, εδώ μόνο γίνονται. Ε, θα έρθει να το κάνει. Ξέρω όταν αγόρασε ο Square το Block, το, block τώρα, το, το Tidal, το Music Service, ναι, το είχε Jay-Z. Ναι, το ναι. ναι, ναι. Ξέρεις, πόσα κομμάτια υπάρχουν πλέον hip hop που λένε, ξέρει, σκάστα μου στο Square, στο Cash up και τέτοια. Α, ναι. Αυτή, ξέρεις, truly, truly ε, αλλού. Και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη Αμερικής είναι αυτό είναι η κουλτούρα, η μαζική κουλτούρα. Το πώ μπορεί να περνάει τα αφηγήματά τη μέσα από την κουλτούρα και να τα αγοράζουμε όλοι. Είναι εξαιρετή. Υπάρχει κάτι που θα κάνει εξάντια τη γερμανική τεχνολογική σκηνή. Καλά, παίρνει ότι δεν είναι εταιρείε, αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει και σε αυτό το. το German, υπάρχει German Dream. Όχι. Yeah. foreign founders δεν υπάρχει. Ενώ ο Αμερικάνο το έχει πουλήσει τέλεια. Έλα εδώ πέρα, στο Σαν Φρανσίσκο, με τι κατά υποδομέ, τα σκατά σπίτια. Μοκέτα μέσα, αυτά που βρωμάνε και τα πλήρω 6.000. Αλλά δεν έχει σημασία για α πούμε. Γιατί Τρει ένα αναγκαρά, το κάνανε και, ξέρεις, και υπάρχει ένα survivor bias ένα στου χίλιου. Όπω υπάρχει survivor bias για στην αυτιλία στην Ελλάδα. Όσοι ναι. έχουν χάσει τα λεφτά του, πόσε τράπεζε έχουν καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρει, το πιστεύουν θα πάω να πάρω καράβια. Το ίδιο πράγμα είναι. Εκεί θα πάω να κάνω τη startup. Και σου έχει περάσει ξέρεις, από το culture και από την ταινία, Silicon Valley, βάλε, HBO και ταινίε κλπ. Οι Αμερικανοί περνάνε να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι του culture. Και εμεί το έχουμε ξέρεις, πεταμένο και το δικό μα culture είναι αρνητισμό: δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε άχρηστοι κλπ. Όλο, Όλες... Θέλω να σου περάσει κάτι, στο περνάει με χίλιου δύο τρόπου και είναι πλέον στορκευμένο μέσα σου. Mm. <σ mãoz'> η η Αμερική τι κάνει, κάνει import, ξέρω εγώ, top tier talent. Ναι. Και σερβιτόρου. Σερβιτόρου. Για να κάποιο πρέπει να άντια σε Starbucks και να κάνει τέτοιο. Δηλαδή... Ναι, ναι, Αν, δηλαδή, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, δεν πάει και παίρνει, μαζικά μυθιστά level. Ναι. Θα ναι. πάει να πάρει super educated και. Όποιο πρέπει να κάνει το λάτζα. Αυτό κάνει. Δηλαδή, το οποίο είναι. Τρελό ναι, γι' αυτό όμω και σε όλε οι, οι χώρε που αναπτύσσονται πολύ βρίσκουν τα βάνια. Γιατί μετά ξέρει, υπάρχει το Risk Aversion κλπ, κλπ. Η Ιαπωνία θεωρείται ότι θα, θα, ξεπεράσει την Αμερική. Από το σημείο που ήταν το πίκτη yeah. είναι τρία Πολύ πιθανό και να είναι το ίδιο. Η Νότια Κορέα που κάνει το μεγάλο jump τα ίδια. Και πάει προ τα κάτω πληθυσμιακά κλπ. Ευρώπη τη βλέπουμε εδώ και πόσα χρόνια είναι σε μια στασιμότητα. Κάνετε... Η Αμερική όμω εισάγει κόσμο συνέχεια έχει και έχει το πάνω χέρι στην κουλτούρα. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και στο νόμισμα προφανώ. Ε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση με την Ευρώπη το πόσου σημειαγωγού κατασκευάζαμε στην Ευρώπη και πλέον. Σχεδόν καθόλου. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι κατασκευάζαμε μια στην Ευρώπη. Εσύ σχεδιάζαμε τα πρώτα WiFi chips στην Πάτρα. Η Ακμελ τότε. Έλα ρε. Ντρό. Εντάξει, όλα στην Ελλάδα κάνουμε μόνο πορτοκάλια και παστέλια. Όχι, σχεδιάζαμε ναι. και ξέρω WiFi chips. Mm. Α, και επίση έχουμε και το software να σχεδιάζει συγχρηματικά και στα και actual analysis. Γιατί έχει την Helik που πλέον είναι Angie Synopsis και την Beta ε, KE. δεν υπάρχει ποτέ ξέρε κουβέντα, δεν υπάρχει και το βάθο τη κουβέντα. Όπα ρε, μαλάκε, γιατί έχουμε εδώ πέρα τόσο καλό simulation physics κλπ. Και έχει τώρα αυτέ δύο εταιρείε να έχουν εκατοντάδε ανθρώπου από αυτό το είναι, πράγμα. Είναι θέμα. Είναι Γιατί θέμα η Τέσλα, Tesla, η Τέσλα φτιάχνει μοτέρ στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα αυτό. Ε, εντάξει, το μοτέρ είναι μόνο για τα για τα να, όχι, και το όχι, δεν έχει σημασία. Οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάχνει ένα καλό. Ναι, ξέρεις... Αλλά όχι, θα πρέπει να βγούμε και να πούμε, δεν παράγουμε τίποτα. Κάνουμε μόνο λάδι. Εμένα μου κάνει κάνε εντύπωση Εκεί ήταν από τα παραδείγματα που είδα πόσο η τεχνολογία και οι τεχνολογικέ εταιρείε, οι μικρέ κιόλα, είναι μέσα στην κουλτούρα τη Αμερική σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν βγάλαν το Hey ή 37 Signal σε ένα email, client, είχαν ένα μπιφ με την Apple. Γιατί επειδή δεν yeah, παίρνει την Apple, store, paid, ναι, μέσα, ναι. Ναι. Βγάλαν τον CEO, που είναι μια εταιρεία μικρή η Basecamp για τα δεδομένα τη Αμερική, τον βγάλανε στο CBS, δεν ξέρω εγώ πού. Nah, nah, nah. Και έγινε θέμα αυτό με την Apple. Στην Ελλάδα, πόσε φορέ έχει βγει κάποιο venture capitalist, καλή ώρα, όπω εσύ ή οποιοδήποτε άλλο, να μιλήσει στην τηλεόραση. Και ό,τι και να κάνει, η τηλεόραση είναι εκεί που βλέπουν τα σπίτια. Είναι εκεί που η οικογένεια θα καθίσει το βράδυ και θα πατήσει το οποιοδήποτε κανάλι γουστάρι να δει κάτι, τι συμβαίνει. Εγώ δεν έχω κεραία πάντως. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Τώρα Παιδιά, έχω, έχω και ενώ δεν Θέλω να κάνω διαφορετική Έχω να πω ότι η κρατική τηλεόραση είναι πραγματικά επιωτικότερη από όλε αυτή την περίοδο και δεν ξέρω γιατί. Δεν μου βγάζει πάρα πολύ νόημα. Εγώ Έχω τέλειωμα κάποιε θεωρίε νομοσία. Εντάξει, υπά υπάρχει φανώ ότι ξέρει πάντα yeah, η ΕΡΤ είναι yeah. λίγο κυβερνητικό δάκτυλο, αλλά τα άλλα συμφέροντα δεν μάλλον θεωρώ. που ελέγχουν τα άλλα δεν θεωρώ είναι ακόμα πιο <laughs> <φρονικά. laughs> Χωρί να πω ονόματα, δεν θεωρώ ότι είναι ο πιο κυβερνητικό δάκτυλο ε, στα κανάλια. Αλλά εγώ το λέω πιο πολύ με την έννοια του Το ότι ανοίγω και βλέπω έχει ρε παιδί μου ο σκορτζέζε να δει μέσα. Τζάμπα, πώ να το πω. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό, εγώ βλέπω. Άμα και εκπομπέ, δω... και εκπομπέ είναι αρκετά ποιητικέ. Είναι... Είναι... Μουσικό κουτί. Ναι, 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 έχει, έχει καλέ. Είχε... Τέλο πάντων. Αλλά ακόμα και στα καλά κανάλια δεν προωθείται αυτό το κομμάτι τη τεχνολογία. Και να πω κάτι. τώρα βλέπει ο Μάσκ να βρίζει τα... και τα αμερικάνικα μύτια για τον ίδιο τρόπο, έτσι. Και απ' την άλλη, ξέρεις, όλα τα κανάλια. Η δουλειά του είναι να πουλάνε ειδήσει και πουλάνε και τα αρνητικά αφηγήματα σχεδόν πάντα. Δεν πουλάνε, Έτσι. Είναι... Και μετά έχει και vested interest τα οποία έχουν συγκεκριμένε ατζέντε να πουλήσουν. Μετά θα πα στα social media που είναι ξέρει, όχι ετό. Υπάρχουν πολύ καλά πράγματα, αλλά πρέπει να κάνει πάρα πολύ δουλειά για να κάνει ναι. filter out τα πράγματα και να πει: OK, ακολουθώ αυτού και ξέρεις, μαθαίνω 15 πράγματα. Εγώ νομίζω ότι το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό αλλά και πάλι ξέρει. Τα φάω, α πούμε, και την ατζέντα του Αντρίζαν. Ναι. Λάξτε, τώρα έχει υποπληθεί όλα στην άξο παρά inside, αλλά ξέρεις, έχει διασκέδαση ναι. για μένα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα εκεί ξέρει. Το τι άλλο κυκλοφορεί, ξέρει, ποια άλλα πράγματα σου καλύπτουν σε social media. Το να βλέπει, δεν ξέρω εγώ, κόλου και οτιδήποτε άλλο, ή το τι κάνει ο διπλανό σου. Πολύ δύσκολα κόσμο φιλτράρει και να ξέρει το τι θα το κάνω. Υπάρχει αυτό που λέμε το, που το λέει ο Κατσίκη, το ε, mental cognitive west. Οκ. Okay. Mm -hmm. Δηλαδή είναι και ένα από τα προβλήματα τη κοινωνία αυτό ότι υπάρχει υπερπληροφόρηση και. Καλά, προφανώ. Και ποιο είναι πλέον το μόνο φάρμακο σε αυτά. Το γρήγορο στο YouTube. Ορίστε. <laughs> <laughs> Και εσύ ρίχνει του κύκλου. Ξέρει, με τον ειδικά στην Αμερική παντού, ρε μου, βρωμάει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να, να από το αλλά έχει γίνει με τον Uber ένα πράγμα έχει γίνει, σαν να πούμε, σαν Έχουμε κόψει το αλκοόλ τελείω, αλλά τον πάει full. Η, πλάκα είναι στην Αμερική ότι έτσι ξέρω ότι καπνίσει, Αλλά είναι Στο σειρά βγαίνει, ξέρω εγώ, το εδώ πέρα. Tellement. Τι νομίζει ότι είμαστε, Κίνα, να έχουμε τι ελευθερίε. Δεν πάλι άλλο Έλα, δεν καλό ήταν αυτό. Δεν έχω δει τον Βάλε. Ε, πρέπει, ται, πρέπει, πρέπει. Είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τι καλύτερε Οκ. Μάλιστα. Οπότε, ε, κόσμο να σκεφτεί να έρθει στην Ελλάδα. Ειδικά μου μιζεριάζει έξω, χωρί λόγο. Παντού θα μιζεριάζει, δεν έχει σχέση. Τον εαυτό τον κουβαλά ναι. Έτσι. Απλά πρέπει να δει τι είναι πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή σου. Να σου πω, συγγνώμη, ένα πράγμα το οποίο ε, δεν μπο μπορεί επειδή είμαι Ελληναρά και επειδή. Δεν ξέρω. Anyway, ε, αυτό που δεν καταλαβαίνω στο εξωτερικό, στο εξωτερικό ενώ συγγνώμη στην, στην Ευρώπη, είναι γιατί έχει δαιμονοποιηθεί τόσο πολύ να παίρνει τα μάξι σου και να έχει αμάξη και να έχει ιδιοκτησία. Οκ, <laughs> okay, δηλαδή, αγκέτε να μην κατέβει στο κέντρο τη πόλη με τα μάξι να πα στη δουλειά σου, ειδικά, αλλά Νιώθω μια δαιμονοποίηση γύρω από αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Ότι θα βγάλει Ιουτ στην ατμόσφαιρα. Εμ, δεν έχει λόγο να έχει πράγματα γενικά. Δηλαδή, το εχω πράξει αυτό αρκετά. Εντάξει, είναι μια νέα θρησκεία. Με όλα Ξέρει ξέρεσαι. Είναι ένα make-believe σύστημα. Ναι. Στην Αμερική αυτό δεν υπάρχει. Ε, με το αμάξι, όχι, δεν υπάρχει τόσο πολύ. Δηλαδή, μιλούσαμε μία είχε έρθει στο. ήμασταν στο Vox στα Ιωάννα και μιλούσαμε με ένα άτομο που ήταν στο ίδιο τραπέζι που ήταν ξέρει Αμερικανίδη και έλεγα εγώ κοιτάζω το F150 το Ford λέει και φαίνεται. Και λέει ναι, έχω δύο λέγουσα. Ποιο έχει δύο. Ναι, στο άλλο άκρο τελώ. Ναι, ρε Μαργά, ανάλογα με το τι φορά διαλέγει ρόμο με το. Είναι γεγονό ότι ασωρτή. Εντάξει, νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν ταυτότητε και οι άνθρωποι ξέρει νιώθουν ότι yeah. ανήκουν σε ένα τέτοιο. Όσο πιο vocal είσαι για κάτι, τόσο πιο ακραίο έχει φτιάξει μια μικρή ας πούμε, κοινότητα στην οποία μετράει πόσο βόκαλ είσαι, πόσο μα... μάχεσαι κλπ. Οπότε και αφού έχει χαθεί το κομμάτι τη του να ανήκει σε μια κοινότητα, η οποία μπορεί, ήταν, αρχικά ήταν, ξέρει, βάση του τόπου. Ένα τόπο. Όταν έχουμε γίνει Δυσσοσίεται τον τόπο, πάει πλέον σε κάποιε ιδέε. Δεν υπάρχει πλέον ποιή. η εκκλησία. Αν και μια εκκλησία, μια κοινότητα εκεί, mm. Τώρα, ε, μπορεί να είναι για άλλου και στο Crossfit το βλέπουν σε φάση οι Αμερικανοί. Λε και είναι ρε παιδί μου, ξέρει. Πραγματικά η εκκλησία του είναι να εκεί και πρέπει να πονέσω και α. Ε, τώρα, μπορεί να είναι να το παίξει ο super μαχητή για transgender rights ή super περιβαλλοντιστή. Ή από την άλλη φάση ότι οι Atavist λέγονται αυτοί που είναι στην άλλη άκρη ξέρω εγώ, του Walkness. Ότι όλα καταστρέφονται και πρέπει να έχουμε γκάνια εδώ πέρα για να σώσουμε του δικού μα, κλπ. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> δημιουργούνται διάφορε θρησκείε για να καλύψουν το κενό τη έλλειψη τη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία ήταν ένα μεγάλο meme το οποίο έκανε πολύ κόσμο μέσα mm. και σου δίνει κάποια guiding principles πώ να ζει και τι πρέπει να κάνει και κάποια αποστολή για την ανθρωπότητα ότι πρέπει να κάνει αυτά. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται να έχουν κάποια αποστολή. Αυτό ήθελα να πω. Το... Όλοι ψάχνουν μια αποστολή. Λοιπόν, μέσα να το ανοίξουμε εδώ πέρα να κάνουμε quote κάποιον πιο έξυπνο από εμά. Γιατί είναι καθημερινό. Um, από εμά που δεν έχουμε πτυχίο. Όχι, όχι, όχι δεν είναι ακαδημαϊκό. Uh, είναι ένα βιβλίο που λέγεται Tribe on Homecoming and Belonging by Sebastian Junger. Okay. Αυτό ήταν ένα τύπο που ήταν uh, Warzone Reporter. Okay. Και έχει γραφτεί το βιβλίο και λέγεται humans don't need hardship. In fact, they thrive on it. What they mind is not feeling necessary. modern society has perfected the art of making people not feel necessary. It's time okay. to end that. Οπότε, ελάτε στην Ελλάδα. Έχουμε Πολλέ δυσκολίε αποστολέ, πολλέ καταναχάτε, και θα νιώσετε πιο χρήσιμοι και ότι έχετε μια αποστολή. Ως, και θα είστε και πιο χρήσιμοι. Ναι, ναι, και αυτά δεν τα λέμε εμεί, ούτε κάποιοι Έλληνε, που είμαστε εδώ πέρα και θα να σα προσελκύσουμε. Τα λέει εδώ ο Σεμπάστιαν Γιούγκερ. Και τα λέει και ο καθηγητή Ραγκουράμ Ρατζάν του University of Chicago με ένα πολύ ωραίο podcast How the loss of community threatens society. Mm. Και είναι ρομπελή στα οικονομικά. Ε, οπότε δεν τα λέμε μόνο εμεί αυτά. Δηλαδή, σκεφτείτε, βρείτε τι απαντήσει σα μέσα στην κοινότητά σα και την οικογένειά σα. Τα λέει και ο answer από τη mm -hmm. ε, σπάρτη. Οπότε θα, θα κλείσουμε με answer. Θα πει. Καθιγάνετε το μικρόφωνο σου, στο θέτρο. Αυτό το βάλουμε πάνω με δε.

Έχουμε και άλλε προτάσει. Το έτσι το κλείσιμο. Τι άλλο θέλουμε να προτείνουμε τώρα. το the Epsilon Theory ben ε, but... είναι από ένα website που bank εμφάνισε στο Twitter. Τι είναι το Epsilon Theory, Αυτό είναι ένα website που γράφει ο Μπέν. Ο Μπέν είναι. Λοιπόν, α κλείσουμε λίγο το μασική εδώ πέρα. Είναι hedge fund manager, αλλά μελετάει τα αφηγήματα ε, και πώ αυτά, πώς είναι αυτά που λέγαμε στην Fed πριν, ότι βγάζουν ξέρω, εγώ, από τον υπολογισμό το, ξέρεις, το πόσο yeah. ενέργεια ή του, του shelter. Ε, και μιλάει πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα. Μιλάει επίση για το πώ έχουν γίνει hyper financialized όλα. Δηλαδή, δηλαδή ότι ο τομέα των οικονομικών υπάρχει τώρα για να σερβίρει, για να εξυπηρετεί τον τομέα του. Τα οικονομικά δηλαδή, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Να φτιάξουμε ναι. παράγωγα κλπ. για να βάζουμε λεφτά, αλλά χωρί να έχουμε κάποια αντίδραση στην πραγματική οικονομία. Και, και είναι τελείω fake δουλειά αυτό το πράγμα και στην ουσία έχει καταστρέψει πάρα πολλά πράγματα. Παράδειγμα. Πα και αγοράζει, το, το δίκτυο ίδρυυση του Λονδίνου ή κάποιο μονοπόλιο δρόμων. Ή καλή ώρα το ΔΔΕ. Δημόσιο, δεν Ναι, παράγει κάποια κέρδη. Μπορεί να παράγει κάποια κέρδη, αν το κάνει, να... να έχει κέρδη. Και μετά, αυτά τα κέρδη τα βγάζει και τα βάζει στην τσέπη, κάποιο μετόχο. Οι πυκνωτέ συνεχίζουν να είναι ίδιοι. Το δίκτυο δεν μπορεί τώρα να κάνει accommodate να δώσει ε, ανανεώσιμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τι ανανεώσιμε πλέον. Γιατί το δίκτυο είναι εκεί. Είδω, Άρα, έχει έναν ιδιώτη επενδυτή και βάζει λεφτά στην τσέπη αντί να κάνει επενδύσει πίσω στο δίκτυο που είναι κοινή ωφέλεια. Mm. Άρα, ξέρει τι εξυπηρετούμε, ποιον εξυπηρετούμε εδώ πέρα. Διαβάζω ένα άρθρο που λέει ότι έκλεισε μια χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα η οποία είχε θέματα με ενέργεια και ήθελε να κάνει self-sustain με φωτοβολταϊκά και δεν μπορούσαν να τα δεχτούν στο δίκτυο. Ωραία. Το... Την ιδιωτικοποίησαμε για να είναι πιο efficient και. και... Τι ζητάμε. Τα... Το λογιστικό. Α, α, α. Αντίστοιχα στα, στα πάντα έτσι. Στα πάντα. Ξε... Και σε όλε τι χώρε. Δηλαδή ξέρεις, έχουμε, πάει, έχουμε, πάει και... έχουμε κάνει τα σπίτια, τα έχουμε κάνει πλέον saving accounts. Ο στόχο ο... δεν είναι να μένουμε. Ο στόχο είναι να τα αγοράσουμε και να τα πουλάμε πιο ακριβά. Ε, το θέμα του κόστου στέγαση είναι το ίδιο σχεδόν σε όλο τον ενδεχομένο κόσμο, ακόμα και στην Κίνα. Mm. Ε, αυτά έχουν βρει το, 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 το χρόνο του. Και, 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 αυτό που είχε γράψει ένα, στο Epsilon το άρθρο ήταν Economic Nihilism. Δηλαδή, δεν, ξέρεις, δεν πιστεύει πλέον κάποιο με τη το δουλειά του, δεν πιστεύει να θα γίνει καλύτερο, θα έχει καλύτερη ευκαιρία στον κόσμο. Οπότε τι κάνει, Καζίνο. Σιμπαίνου. Κρυπτο. 56, 100 X. Παράγωγα. zero day options. Ε, ξέρεις, εκεί ο Ρόμπιν Χουτ και πάμε, μπα και πιάσω την καλή μόνο και μόνο αποτύχει. Γιατί να την πιάσω από δουλειά δεν παίζει. Και αν και... σήμερα για τη δουλειά, θέλει να φάω τον grind για χρόνια. Ε, είναι αυτό τώρα, ναι, σε συνδυασμό με το social media και το τηλέφωνο μάθει να παίρνουμε άμεση ντοπαμίνη. Είναι κάπω ένα πολύ κρυκτικό μείγμα για τον άνθρωπο. πάρα πολλά ψέματα. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένα και λέει πόσο γαμμάτο είμαι. Survivor πόσο... bias, ναι, εντάξει. Μακάρι να το είχε καταφέρει, αλλά αν το δεν νομίζω θα είχε. Ναι, θα είχε να να βγει. Ναι, στο... ναι, ναι. Στο Twitter, α πούμε. Το... Ε, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο το, το Financial Nihilism. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ε... αλλά θα προτείνω στον κόσμο να ακούσει 5-6 φορέ το του Answer. Τέλεια. Θα μπει πρώτο ε, σε τέτοια. Εγώ έχω. Για πες. Εγώ θα προτείνω την παραλία που πήγα χθε. <laughs> Για πες. Γιατί γαμάει. Ε, ειδικά τώρα που ακόμα δεν έχει καλογεριάσει πολύ, που δεν... καλοκαίρι μαζί Είχε φουλικό. κόσμο, κόσμο όμω Είχε κόσμο, αλλά δεν ήταν. Το καλοκαίρι, επειδή μου είναι λίγο ταλαιπώρια να πα. Λέγεται. Βασικά είναι στο κέντρο ανασύμων πηγών ενέργεια. Καπέ. Α, Αν από εκεί βγαίνει. Okay. Είναι δηλαδή στο κέντρο ανασύμων Λέγεται Καπέ Σούνιο, επειδή μου. Θα τη βάλω λίγο Maps. Χαμάει. σε ένα μέρο. Ε? Κατέστρεψε ένα μέρο. Ε, είναι καλοκαίρι, πάνε όλοι ούτω ή άλλω. Οπότε, αν έχω τόσο μεγάλη επιρροή στην μικρή κουβέντα ώστε να καταστρέψω μια παραλία, θα mm. σαν πω πάρω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Γαμάει πάντω. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η δική μου ώρα να φανταστώ. Έλα που δεν ξέρω τι να. Λοιπόν, θα προτείνω το podcast του Rick Rubin, το Τέτρα Γκράμματον, το οποίο είναι ένα, ένα αρκετά κλασμένο podcast. Δηλαδή, έχει Φέρει μέσα... Λέει, είναι Recruitment. Είναι Recruitment. Δηλαδή θα φέρει μέσα, θα έχει τον Mark Andreessen και θα μιλάνε για επενδύσει και AI. Θα έχει τον Trent Reznor που είχε μια μπάντα του Nine Inch Nails και μετά ήταν ο ΣΥΟ <σίλει> του Apple Music ε, και θα μιλάνε για άλλα περίεργα <σίλει> πράγματα. Θα έχει μια αστρολόγο, μετά θα έχει μια αστροφυσικό. Είναι το πιο περίεργο podcast. Ωπα, oh, oh, έχω και εγώ να δώσω ένα. <σίλει> λέγεται <σίλει> Hidden Forces. <σίλει> το κάνει ένα Ιλοαμερικάνο, ο Δημήτρη Κοφινά. Ναι. Και. Πιάνει από τα τσιπάκια, πώς παράγονται στην Κίνα με άλλα κόστη, μέχρι τη σχέση των νέων θρησκείων που είπαμε πριν και πώς θα αντιμετωπίσουμε το θεό που φτιάχνουμε το AI βάσει το τι μύθο έχουμε φτιάξει τους θεούς, ξέρω εγώ, στην okay. ιστορία. Οκ. Okay. Hidden forces. Και η τελευταία ερώτηση που μπορώ να κάνω εγώ είναι το επεισόδιο αυτό θα βγει την Παρασκευή ή θα βγει στις 20 του μήνα. Αυτή είναι η και ερώτηση. Ε, νομίζω, όπω είπαμε, δεν πρέπει να συνηθίσουμε αυτά που έχουμε κάνει και θα πρέπει να σπρώχνουμε κάτι καινούργιο. Πάμε για κάτι καινούργιο, λοιπόν. 4.20 τέλος, τέλο, πλέον θα λεγόμαστε το δέντρο. Το Με. δέντρο. το δέντρο podcast. Μια χαρά. Σούπερ. Ευχαριστούμε πάνω πάνω. για άλλη μια φορά. Και Σούπερ. Ελπίζουμε και εσύ να καλά και όσοι καταφέρανε να μείνουν μαζί μα μέχρι τώρα. Μείνανε, μείνανε. Μείνανε. Ναι. χαρά. Μικρή κουβέντα.fm. Μια χαρά slash oh. S05 S05 slash, S05. slash το e 21 ή e e το δέντρο όποιος θέλει το δοκιμάζει ε, θα βάλουμε εντάξει mm. ένα, ένα, direct ναι. και μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε